Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην τέταρτη Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών. Θα παρακαλούσα τον Δήμαρχο Ξάνθης, κύριο Μανώλη Τσέπελη, να απευθύνει ένα μικρό χαιρετισμό. Να πω καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω προφανώς στην όμορφη Σταυρούπολη μας, στα Κομινά, στην θαυμάσια οροσειρά της Ροδόπης που έχουμε την τύχη να βρίσκεται δίπλα μας και να απολαμβάνουμε τις ομορφιές της. Στη μοναδική καλοσυσκή ομορφιά της περιοχής μας και την πλούσια Φλωρίδα και τη σημαντική και σπάνια πανίδα της, είστε όλοι για μας τιμόμενα πρόσωπα. Θέλουμε να νιώσετε σαν να είστε στο σπίτι σας. Γνωρίζοντας τους κατοίκους μας, θα αντιληφθείτε αμέσως τη ζεστή φιλοξενία. Τα θέλω σας για εμάς είναι απόλυτα σεβαστά και το μεγάλο στοίχημα είναι να τα ικανοποιήσουμε. Οι άνθρωποι που αγαπούν την πεζοπορία, οι άνθρωποι που αγαπούν τη φύση και το βουνό, είναι εξ ορισμού άνθρωποι που ξέρουν την αξία του περιβάλλοντος και τα αξιοποιούν ανάλογα και κατάλληλα για τον εαυτό τους, αλλά και όλη την, και όλο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχουν και ως άνθρωποι. Γιατί πραγματικά κι εγώ λατρεύω τη φύση και πάντα ξεκλέβω λίγο χρόνο για να αφαιθώ στις ομορφιές της, στην απλότητα, την ηρεμία και τη γαλήνη της. Εδώ στη φύση, στον έστω που πλουτίζει το περιβάλλον μας, διοργανώνεται η τέταρτη Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών, που δυστυχώς καθυστέρησε λόγω της πανδημίας και τηρώντας όλα τα μέτρα για τον COVID-19 με ασφάλεια, θα παρακολουθήσουμε τους εισηγητές και τις εισηγήσεις, τις παρουσιάσεις των πιστοποιημένων, των υποπιστοποίηση και των συμπαντοδημένων μονοπατιών της χώρας. Θα ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις προτάσεις σας, τις νέες τάσεις που εξελίσσονται στην πεζοπορία και εσείς οι ειδικοί είστε που θα δώσετε τις κατευθυντήριες γραμμές για να μεταβούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την ανταπόκρισή σας και για την πολύ όμορφη παρουσία σας εδώ σήμερα. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω σε αυτό το κομμάτι και την περιφέρειά μας και ιδιαίτερα τον φίλο μου αντιπρόεδρο, τον κύριο Εφημίδη τον Νίκο, που σε αυτό το κομμάτι πραγματικά είμαστε δίπλα και έστω και αργά, αλλά νομίζω ποτέ δεν είναι αργά, γιατί πολλές φορές αυτομαστιγωνόμαστε ότι καθυστερήσαμε να καταλάβουμε ότι αυτός ο φυσικός πλούτος που υπάρχει σε κάθε περιοχή της Ελλάδος, σε κάθε γωνιά, που αν ενωθούμε όλοι μας μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο, έστω και με αυτή την καθυστέρηση, διότι θα αξιοποιήσουμε και την εξέλιξη τεχνολογίας για την ενημέρωση, θα αξιοποιήσουμε τις δικές εμπειρίες από κάθε γωνιά της Ελλάδος να κάνουμε τα λιγότερα λάθη για να αξιοποιήσουμε αυτό το περιβαλλοντικό πλούτο που μας έχει δώσει ο Θεός, έτσι ώστε να είναι ένας πόλος έλξης για τουρισμό, όχι μόνο από κάθε γωνιά της Ελλάδος, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θεωρούμε στοχευμένοι εμείς οι συναρμόδιοι, είτε είναι εθελοντικές ομάδες όπως είναι οι σύλλογοι, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η Δήμη, πρέπει να καταλάβουμε και τα επόμενα χρόνια ότι αν προχωρήσουμε σε μελέτες οι οποίες δίνουν δυνατότητα της χρηματοδότησης, μπορούμε να αξιοποιήσουμε οργανωμένα και επιστημονικά τεκμηριωμένα κάθε γωνιά αυτού του φυσικού πλούτου που έχουμε ως ευθύνη. Εγώ γι' αυτό είμαι χαρούμενος που είναι δίπλα μου ο κύριος Υπουργός Αντιπληθυάρχης και όλοι εσείς, και θέλω να πω κάτι καλοπροαίρετα, πέρα πολλές φορές που λέμε και λίγο χιούμερ, θα σας περάσουμε ανταγωνιστικά και όλα αυτά. Ο καλοπροαίρετος ανταγωνισμός σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα έχει ένα θετικό και ένα θεμητό πρόσημο για όλο τον τόπο, όταν είναι καλοπροαίρετος. Εμείς σε αυτόν τον καλοπροαίρετο ανταγωνισμό θα είμαστε πρώτοι, διότι έχουμε να κερδίσουμε από όλους σας κάτι. Δεν έχουμε να χάσουμε. Και αυτά τα συνέδρια, να ξέρετε, εγώ έχω πει και τους συνεργάτες μου και ο κύριος Αντιπριάκης, θα σας ακούσουμε με μεγάλο σεβασμό και ευλάβεια, διότι μπαίνουμε πλέον στην κανονικότητα σιγά σιγά, γιατί σε αυτό το κομμάτι θέλω να ευχαριστήσω όλους σας τους εκπροσώπους από κάθε γωνιά την περιοχή που ήρθατε εδώ, αλλά θέλω να ευχαριστήσω και ιδιαίτερα και τους τοπικούς φορείς
συλλόγους οργανωμένους που ασχολούν με το περιβάλλον εδώ, οι ντόπιοι που για μας είναι ένας πλούτος που από εδώ και πέρα μαζί μου δεν θα περάσουν καλά, θεωρώ και τον κύριο Αντιπυριάρχη, με την έννοια της αξιοποίησης της εμπειρίας τους, της καλής τους διάθεσης να μας βοηθήσουν, γιατί εμείς οι δήμαρχοι δεν σημαίνει ότι είμαστε δικοί. Εμείς απλώς πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να βγάλουμε τα επαρξιακά μας προβλήματα και πρέπει να αξιοποιήσουμε και το επιστημονικό προσωπικό αλλά και τους συλλόγους μας οργανωμένους που έχουν μεγάλη εμπειρία στην κατεύθυνση αυτή και μπορούμε μαζί τους να πετύχουμε το μέγιστο σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θα σας καλωσορίσω ακόμη μια φορά. Θα σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα και θέλω να ξέρετε και εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε ανοιχτοί. Μιλάω πρώτα στους τοπικούς οργανωμένους φορείς και μετά σε οποιοδήποτε άλλο φορέα. Είναι μια αρχή που πραγματικά εμείς θα προχωρήσουμε και θα πω και μόνο μία έκφραση μέσα στα λεπορώ, ότι και τώρα εδώ στην περιοχή την ευλογημένη αυτή, που μαζί με την περιφέρεια βάλαμε στόχο να κάνουμε τα μέγιστα σε όλα τα επίπεδα. Είτε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής των κατοίκων εδώ, αλλά να μπορούμε και να αξιοποιήσουμε ότι μπορούμε αυτόν τον χώρο. Γιατί θα σας πω και κάτι με ειλικρίνεια. Σε όλες αυτές τις περιοχές βλέπετε ότι φεύγει ο κόσμος. Δεν είναι εφικτό να φέρουμε ούτε εργοστάσια ούτε βιοτεχνίες. Ας μην κρυβόμαστε όλοι. Μπορούμε όμως να φέρουμε τον κόσμο σε αυτή την κατεύθυνση της αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος που υπάρχει εδώ. Σε αυτό το σκέλος εμείς από μόνο δύο κουβέντες έχουμε ένα δασικό χωριό που είναι ένας πλούτος για μας. Πράγματι και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον κύριο Αμυρά και την κυρία Ζαχαράκη, προχθές έκανε μια σύσκεψη, διότι αυτή η ομάδα των δύο ανθρώπων πράγματι κατάλαβε τι σημαίνει αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος σε αυτή την κατεύθυνση. Και ζήτησαμε να πάρουμε, και το λέω αυτό για όλους σας, και θέλει λίγο θράσος από τους πολιτικούς. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε να ζητάμε δουλικά από τα κέντρα διοίκησης της κάθε κυβέρνησης. Αυτά που αυτονόητα δικαιούμαστε. Δεν θέλω να μας κάνει κανείς χάρη. Να μας δίνουν αυτό που δικαιούμαστε. Και λέω σε αυτό το κομμάτι ότι ζητήσαμε το δασικό χωριό 20-10 χρόνια 30 και ένα χώρο δίπλα παλιό εργαστήριο να το αξιοποιήσουμε και αυτό και να το κάνουμε, να το δώσουμε στις ιδιώτες και να κάνουμε ένα συνεδριακό κέντρο μεγάλο. Σύν αν μπορέσουμε να κάνουμε εμείς με την περιφέρεια και το λέω και στην Αντιπυριαρχή, γιατί ήταν και μια ιδέα που ο κύριος Εφρεμής είχε παλιότερα να κάνουμε ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο υποδομής, προετοιμασίας ομάδων ή οτιδήποτε άλλο σε εκείνο το χώρο, έτσι ώστε να καλύπτουμε όλες τις διαθέσεις σε όλες τις κατευθύνσεις. Και παράλληλα, παίρνουμε ένα χώρο μόνοι μας, αγοράζουμε μεταξύ Κομινών και Σταυρόπολης, για να κάνουμε ένα χώρο θεματικού πάρκου ψυχαγωγίας, αλλά παράλληλα μια υποδομή για να μπορούμε να φέρουμε αυτοκινούμενα το χώρο, που είναι μια μεγάλη ομάδα. Το λέω δημόσια γιατί πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, μια ομάδα ανθρώπων που μετακινούνται και τους αρέσει αυτό το είδος η έξοδο. Και βέβαια, σε εκείνο το χώρο θα κάνουμε και ένα μεγάλο χώρο υποδομής για να μπορούμε να κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ και οι οργανωμένες ομάδες, όπως είναι οι πρόσκοποι, εμείς έχουμε τους καταδρομείς, τα πάντα. Να έχουμε όμως μια υποδομή ανθρώπων, να έχουν ένα μπάνιο, να έχουν κάτι, ένα αναψυκτήριο και μαζί με τις υποδομές, τις ψυχαγωγικές, παιδικές χαρές, γυμναστήρια ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να γίνει ένα θεματικό πάρκο παράλληλα, για να μπορέσουμε κάθε φιλοξενούμενο, πέρα από τους ανθρώπους που θα πάνε στο βουνό, θα κάνουν οτιδήποτε άλλο, να έχουν και το δικό τους χώρο με τον δικό σου τρόπο επισκεψιμότητας. Έχουμε τα καταλήμματα που είναι υπέροχα σε αυτή την περιοχή. Έχουμε τις ταβέρνες που έχουν υπέροχα εδέσματα με τοπικά προϊόντα. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε ως στόχο όλοι μας. Και γι' αυτό λέω ότι είμαι περήφανος για το συνέδριο. Θέλω να συγχαρώ όλους τους συνεργάτες μου για την υπέροχη και άψογη, θέλω να πω, για την οργάνωση που έχουμε κάνει. Και θεωρώ ότι αυτό το συνέδριο να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα και θέλω να προσθέσω σε όλους σας ότι εγώ ως δήμαρχος που έχω την πλήρη ευθύνη για αυτό το κομμάτι θα είμαι αρρωγός στα αποτελέσματα τα οποία θα βγάλετε και θα βγάλουμε, αλλά πιο πολύ εσείς ειδικοί βέβαια, από αυτό το συνέδριο. Θα ήθελα τώρα να δώσω εγώ το λόγο στον εξαίρετο συνεργάτη, κύριο Αντιπεριφερειάρχη μας, να πει δύο λόγια, αλλά θα ήθελα να αναλύσει και τον σχεδιασμό της περιφέρειάς μας στην κατεύθυνση που παράλληλα θα προχωρήσουμε για την αξιοποίηση όλων αυτών των δράσεων
για την αξιοποίηση όλου αυτού του υπέροχου περιβάλλοντος που τυχάνει να είμαστε εμείς υπεύθυνοι και εγώ και ο κ. Δημητριάρχη και η Περιφέρεια. Να πω όμως παράλληλα, μην εκτός τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, να ευχαριστήσω και τον κύριο Περιφερειάρχη που ποτέ δεν ζητήσαμε κάτι μαζί με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και να μας αρνηθεί σε καμία κατεύθυνση δράσης. Αυτό για μας είναι ένας πλούτος που έχουμε μια άριστη συνεργασία και ένα στοχευμένο θεμητό αποτέλεσμα σε επίπεδο χρηματοδότησης προτάσεων σε κάθε κατεύθυνση. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και όλους εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Η περιφέρειά μας και η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης χαιρετίζει την τέταρτη Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών εδώ στον όμορφο οικισμό των Κομνηνών της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης και η χαρά μου είναι ακόμη μεγαλύτερη γιατί είναι και ο τόπος καταγωγής μου. Ο πεζοπορικός τουρισμός αποτελεί σίγουρα ένα κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού ιδιαίτερα αναπτυγμένο στο εξωτερικό και σε άλλες χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Από τη συμμετοχή της περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, γνωρίζουμε όλοι το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τις πεζοπορίες, τις διαδρομές και ειδικά για πιστοποιημένες διαδρομές, τις οποίες παρέχουν στον ενδιαφερόμενο την εγγύηση που πραγματικά αναζητά για να τις πραγματοποιήσει. Η ύπαρξη των πιστοποιημένων διαδρομών στον νομό Ξάνθης θα αναδείξει τα σημεία ενδιαφέροντος από τα οποία διέρχονται είτε αυτά αφορούν στη φύση, όπως τα στενά του Νέστου και ο καταράκτης του Λιβαδίτη, είτε στην ιστορία και παράδοση του τόπου, όπως τα ορεινά χωριά, τα πέτρινα γεφύρια, αλλά και τα αρχαιολογικά ευρήματα του τόπου μας. Έτσι, θα συμβάλλουν σε μία ήπια τουριστική και οικονομική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, κάτι που αποτελεί και στόχο της περιφέρειάς μας. Στο πλαίσιο αυτό, θα μου επιτρέψει να κάνω μία σύντομη αναφορά σε κάποιες ενέργειες και δράσεις της περιφέρειας και της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης, που αφορούν την συμμετοχή της περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις γενικού τουρισμού αλλά και θεματικού τουρισμού για τη φύση και την πεζοπορία, όπως την Tour Natur στο Düsseldorf της Γερμανίας, όπου προωθείται οπτικοακουστικό υλικό αλλά και παρέχονται πληροφορίες στο κοινό. Η δράση αυτή είναι συνεχιζόμενη για πολλά έτη και ελπίζουμε να συνεχίζει να υφίσταται. Η περιφέρεια χρηματοδοτεί έργα όπως και δράσεις στο δασαρχείο Ξάνθης, όπως τη βελτίωση του δασικού μονοπατιού που οδηγεί στον καταράκτη του Λιβαδίτη και της δασικής οδού Παλαιοχωρίου, την οποία διανύει ο επισκέπτης προκειμένου να φτάσει στην αφετηρία του μονοπατιού. Οι δύο δράσεις αυτές έχουν υλοποιηθεί. Τα δύο αυτά έργα. Ένα τρίτο έργο που υλοποιήθηκε είναι οι αισθητικές παρεμβάσεις στα στενά του Νέου και η βελτίωση των υποδομών με σκοπό τη διευκόλυνση του επισκέπτη και την ανάδυση του αισθητικού παραποτάμιου δάσους, έχοντας πάντα ως γνώμονα την διαφύλαξή του. Δράσεις. Μία δράση που υλοποιήθηκε πριν αρκετό καιρό, μπορώ να πω, είναι η δημιουργία ντοκιμαντέρ για την 7η ορεινή διάσταση της Ροδόπης, μια εφετηρία, τη Γαλάνη και τα στενά του Νέστου, με κατάληξη τα θρακικά μετέωρα, όπου πολύ σύντομα με άλλες δύο δράσεις που είναι στο τελικό στάδιο υλοποίησης θα παρουσιάσουμε από την περιφέρεια. Οι επόμενοι δύο δράσεις αφορούν την καταγραφή, χαρτογράφηση και ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πέτρινα γεφύρια
και τους νερόμυλους του τόπου μας, τη δημιουργία ενός βίντεο προβολής του εναλλακτικού τουρισμού και των δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο. Μια νέα δράση που προτείναμε και πρόσφατα πέρασε και Περιφερειακό Συμβούλιο και στο επόμενο έτος θέλουμε να υλοποιήσουμε με την ονομασία Νέσος Ροδόπη Περιβάλλον και Πολιτισμός, όπου αφορά υπαίθριες κοινωνικές, εθελοντικές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό την επαφή του ανθρώπου με τη φύση, την ευαισθητοποίησή του σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και την ανάδειξη της περιοχής των στενών του Νέστου και της οροσειράς της Ροδόπης ως εναλλακτικού τουριστικού προορισμού. Γενικότερα υπάρχει και ένα site στην περιφέρεια όπου λειτουργεί. Σίγουρα όμως μπορούμε και περισσότερα, αρκεί να συνεχίσουμε την αγαστή συνεργασία είτε με το Δήμο Ξάνθης, και τον ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνεργασία που υπάρχει, είτε με άλλους δήμους, είτε με συλλόγους και με περισσότερες φορείς. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, τη σημερινή πρόσκληση, όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς εθελοντές που μετέχουν σε όλες αυτές τις προσπάθειες για την ανάδειξη της προσβασιμότητας των μονοπατιών του τόπου μας. Σίγουρα η τέταρτη ορεινή συνάντηση θα είναι επιτυχής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους. Με υγεία. Να προσθέσω κάτι. Καταλαβαίνετε ότι επειδή έχουμε την τύχη να είναι ο κ. Αντιβουλιάς σε αυτή την περιοχή, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Είναι υποχρεωμένος αυτονόητα πιο μπροστά από μας, αυτή την τύχη έχουμε, να ενδιαφέρεται. Και βλέπετε ότι πόσο παράλληλα όταν λειτουργούμε χωρίς μικρότερες ανταγωνιστικές μεταξύ περιφέρειας και Δήμου, και δεν είμαι εμείς και εσείς και όλα αυτά, πόσο παράλληλα μπορούμε με αυτούς τους υπέροχους εθελοντές που έχουμε στον τόπο μας, ως συλλόγους, να πετύχουμε τα μέγιστα. Και το λέω αυτό, ξέρετε, συνεργάτες από όπου και αν είστε, από κάθε κουνιά της Ελλάδος, ας ενωθούμε κι εμείς. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε διαφορετικές ανταγωνιστικές σκέψεις. Να έχουμε ένα στόχο σε όλη την Ελλάδα, την ευλογημένη. Ότι μπορούμε όλοι μαζί να πάρουμε από όλο τον κόσμο ένα κομμάτι επισκεψιμότητας. Μια μέρα εσάς, μια μέρα στην Ελλάδα, μια μέρα αλλού. Ας το δούμε λίγο συλλογικά και νομίζω θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό και είμαι εξαίρετα ευχαριστημένος και ικανοποιημένος γι' αυτό το κομμάτι. Οπότε, γι' αυτό είπα ότι για μένα, ότι είναι δίπλα μου ο κύριος Εφρεμίδης και τυχαίνει αυτή την περιοχή, μου δίνει και εμένα τη δυνατότητα και την εμπειρία να είμαι ικανοποιημένος, γιατί θεωρώ θα πετύχω μαζί το στόχο μας. Και αυτό είναι, το είπα, για όλους μας πρότυπη συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Ελλάδα μέσα από τα μονοπάτια, να ενημερώσω τους συζητητές ομιλητές ότι στα 4,5 λεπτά θα ακούτε ένα ωραίο καμπανάκι. Αυτό. Ξεκινάμε. Ταξιδάκι. Ταξιδάκι γιατί θα είναι διαδικτυακή η σύνδεσή μας. Το μονοπάτι, μεγάλο μονοπάτι Πηλίου. Φυσικά σύνδεση με Βόλο και τον κύριο Μαγκίτσι Νικόλαο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Έστω και διαδικτυακά. Με ακούτε, καλημέρα. Ο λόγος εσάς, κύριε Μαγκίτσι. Καλημέρα σας, ακούγομαι. Ναι, πείτε μου μόνο αν με ακούτε. Πείτε μου αν ακούγομαι, σας παρακαλώ. Σας ακούμε. Πολύ ωραία. Καλημέρα από το Πήλιο και από το Βόλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας που συμμετέχουμε στην τέταρτη Παρελληνία Συνάντηση Μονοπατιών. Και φυσικά το θέμα μας δεν θα ήταν άλλο από το μεγάλο μονοπάτι του Πηλίου. Μιλάμε για μια ενιαία, συνεχόμενη, χωρίς παρακλάδια και διασταυρώσεις, πεζοπορική διαδρομή, την οποία εδώ και 4 χρόνια σχεδιάζουμε στο Πήλιο. Την έχουμε ολοκληρώσει. Την ιδέα μπορεί να ήταν δικιά μας, αλλά την έχει υιοθετήσει η Μαγνήτων Κιβωτός, είναι ο φορέας πολιτισμού της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος,
και με τη βοήθεια χορηγών έχει καταφέρει, έχει αναθέσει σε μελετητή την δουλειά, γίνει μελέτη και προχωράμε στην καθαριότητα και στη σήμανση του μονοπατιού. Παράλληλα, έχει ανεβεί και το site, Long Pillion Trail. Μπορείτε να μπείτε να το παρακολουθήσετε και να δείτε μερικές πληροφορίες. Ο οδηγός του βιβλίου που έχουμε γράψει είναι σε εξέλιξη και θα εκτυπωθεί μέχρι τις αρχές του Γενάρη. Και αυτό που έχουμε να πούμε, μερικά στοιχεία για το μεγάλο μονοπάτι του Πηλίου. Το μεγάλο μονοπάτι του Πηλίου έχει μήκος 170 χιλιόμετρα, 7.000 μέτρα υψομετρική ανάβαση και άλλα τόσα υψομετρική κατάβαση. Περίπου χρειαζόμαστε 11 μέρες κάποιος για να το περπατήσει, με διανυκτερεύσει στα όμορφα χωριά του Πηλίου, παραθαλάσσια και ορεινά. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι τη στιγμή αυτή είναι ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν, εφάμιλο αυτών των ευρωπαϊκών ή των διεθνών, όπως είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως, ανά τον κόσμο η καινούργια μόδα τα τελευταία 10 χρόνια είναι μεγάλες διαδρομές πεζοπορικές. Εμείς για να κατασταλάξουμε στην οργάνωση και στην ιδέα αυτού του μονοπατιού, περπατήσαμε στο γύρο του Μομπλάν, περπατήσαμε στο Jordan Trail στην Ιορδανία, περπατήσαμε στο μονοπάτι του Βασιλιά στη Σουηδία, στο Νεπάλ, στο Αναπούρνα Σιρκουή, και έτσι θεωρώ ότι είμαστε υποχρεωμένοι, όπως είπε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, να ακολουθήσουμε την ρότα, την ροή και την ιδεολογία της νέας πεζοπορικής εποχής και να δημιουργήσουμε και στη χώρα μας μεγάλα μονοπάτια με όμορφο ενδιαφέρον, με πολιτιστική κληρονομιά και αν μη τι άλλο να αναδείξουμε τη χώρα μας. Βέβαια, αυτό το τουριστικό προϊόν δεν έχει μόνο αυτό το λόγο, έχει λόγο να αναπτύξει και την τοπική κοινωνία. Χωριά, ορεινά και απομονωμένα θα βρουν χώρο να αναπτυχθούν. Τα τουριστικά καταλήματα, τα εστιατόρια. Γιατί αναλογιστείτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν να περπατήσουν, κάπου θα φάνε, κάπου θα κινηθούν, κάπου θα πάρουν ταξί, κάπου θα ψωνίσουν σε κάποια μάρκετ. Η διαδρομή είναι μια διαδρομή που ξεκινάει από το Βόρειο Πήλιο, από το Καμάρι στο Κεραμίδι, από τη θάλασσα του Αιγαίου. Ανεβαίνει σε όλα τα χωριά του Πηλίου, 24 αυτά. Έρχεται στον Παγασιτικό Κόλπο, στην όμορφη Άφισο, και από εκεί συνεχίζει μέχρι το Τρίκερι, την τελευταία κατοικημένη περιοχή του Πηλίου, την Αγία Κυριακή. Και από εκεί υπάρχουν 2 και 3 τρόποι να γυρίσει κάποιο στο Πηλίο. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων από όλη την Ελλάδα, από την Ξάνθη, την όμορφη Ξάνθη, θα στάνει ο Βασίλης ο Γεωργιάδης με τους συνεργάτες του, θα έρθουν να περπατήσουμε το μεγάλο μονοπάτι, μέρος αυτού μάλλον, φιλοξενούμενοι από τη Μαγνή των Κιβωτό. Και αυτό που θα κάνουμε στο τέλος, θα έχουμε ένα feedback από όλους αυτούς τους ανθρώπους, πάνω από την Κέρκυρα, από την Κρήτη, από το Τείχιο, από τα Τρίκαλα, θα μας πούν τις απόψεις τους, τις ιδέες τους, ώστε να ολοκληρώσουμε αυτό το project. Βέβαια, Δήμαρχε, τα είπατε πολύ καλά, χρειάζεται μια πολύ καλή συνέργεια και συνεργασία όλων των φορέων. Εδώ στο Πήλιο ήδη ο Δήμος, μάλλον 3 Δήμοι, συνεργούν στο Πήλιο Roots, σε ένα μεγάλο δίκτυο μονοπατιών. Εκεί πάνω πατάει ένα μεγάλο ποσοστό του μεγάλου μονοπατιού. Μεγάλη είναι η προσφορά του Ορειβατικού Συλλόγου Βόλου, η οποία αυτή η προσφορά συντελεί στο να καθαριστούν και να σημαντηθούν κάποια μονοπάτια. Και έχουμε και τη χαρά να φιλοξενούμε το Σύλλογο Φίλων Καλλιτεχνών Νοτιού Πηλίου, όσο επιτοπλίσουν ξένοι αυτοί, μόνιμοι κάτοικοι του Πηλίου, που αυτοί καθαρίζουν και αυτοί σηματοδοτούν κάποια μονοπάτια στο Πηλίο. 4,5 λεπτά, είμαι πολύ ωραία. Ακριβώς. Τι γίνεται, το μεγάλο του Πηλίου, το μονοπάτι του Πηλίου, είμαστε σε μια φάση, σας λέμε, υλοποίησης και πιστοποίησης. Έχουμε ήδη οργανώσει προβολή στο εξωτερικό. Αλλά το μεγάλο ερώτημα όλων αυτών των μονοπατιών, το ξέρουμε όλοι, είναι η συντήρηση. Καλά τα φτιάχνουμε. Από εκεί και μετά πρέπει η τοπική κοινωνία, οι φορείς, Δήμαρχε, το ξέρετε πολύ καλά, σας ενοχλούν όλοι και εσάς, ότι πρέπει να οργανωθούμε, ο καθένας από το ρόλο του και από το χώρο του, ώστε το έργο αυτό να μην χαθεί. Να συντηρούμε τα μονοπάτια, να φιλοξενούμε ξένους επισκέπτες, Έλληνες και τουρίστες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από το Βόλο. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε, είδαμε το Βόλο,
Ας πάμε στα μονοπάτια πολιτισμού. Την παρουσίαση θα μας την κάνει η κυρία Στεμπίλη Κατερίνα από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Δίπλα σας. Καλημέρα και πάλι. Είμαι η Κατερίνα Στεμπίλη από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Ξεκινάω με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαστε εδώ στην 4η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας να είμαστε εδώ. Γνωρίζουμε τους περισσότερους από εσάς. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Ελπίζουμε να συνεργαστούμε και με τους υπόλοιπους στο μέλλον. Και βέβαια είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να είμαστε εδώ στην Ξάνθη, που μετά από αρκετά χρόνια επικοδομητικής συνεργασίας είναι για μας τόπος γνώριμος, φιλικός και πολύ αγαπημένος. Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Μονοπάτια Πολιτισμού. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το πρόγραμμα Μονοπάτια Πολιτισμού είναι ένα από τα εμβληματικά προγράμματα της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, που του χρόνου γιορτάζει τα 50 της χρόνια. Ξεκίνησε σε εποχή κρίσης. Πριν από περίπου 10-11 χρόνια ήταν μια ιδέα της Πρόεδρου και Ιδρύτριας της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, της κυρίας Λιβίας Καρά. Το κόνσεπτ, η βασική ιδέα, ήταν να δημιουργηθεί ένα εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης. Θα προσέφερε ευκαιρίες για επιχειρηματική ανασχόληση και θα ενθάρρυνε τους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο τους. Πώς? Χρησιμοποιώντας τα μονοπάτια και παντρεύοντας ουσιαστικά το πλούσιο δίκτυο μονοπατιών που έχουμε σε όλη την Ελλάδα και που πολύ συχνά είναι αρχαία και ιστορικά, με την σημαντική άνοδο του περιπατητικού τουρισμού παγκοσμίως. Στόχοι. Προφανώς η ανάδειξη της μοναδικότητας του κάθε τόπου, ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο και ό,τι θετικό έχει ένας τόπος μπορεί να αναδειχθεί. Και βέβαια η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Θεωρούμε ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να δουλέψει και να φέρει αποτελέσματα μόνο εάν το αγκαλιάσει και το χρησιμοποιήσει κάθε φορά η τοπική κοινωνία. Γι' αυτό για μας, ο συνεργάτης μας, ο βασικός, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση του κάθε τόπου και βέβαια ο κόσμος. Πού είμαστε? Περίπου σε όλη την Ελλάδα. Στην Πάτμο, στην Αρκαδία με το Menelon Trail. Στην Αίγινα, στη Σίκινο, στις Μικρές Κυκλάδες, στην Ορεινή Κορινθία, στο Ψάρι. Στην Επίδαυρο, στη Σαμοθράκη, στην Άξο, στη Θράκη, βέβαια, στο Μαραθώνα, περίπου σε όλη την Ελλάδα. Και επεκτηνόμαστε. Μερικά βασικά στατιστικά. Έχουμε, όχι ακριβώς δημιουργήσει, αλλά έχουμε συμπεριλάβει στο δίκτυό μας περισσότερα από 658 χιλιόμετρα περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών. Δηλαδή, καταγράφηκαν, καθαρίστηκαν και σηματοδοτήθηκαν στα ελληνικά και αγγλικά, δημιουργώντας έτσι δίκτυα ελκυστικά προς τον επισκέπτη. Προσπαθήσαμε ένα λειτουργικό design πινακίδων και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Και ένα μεγάλο κατόρθωμα για μας είναι ότι στο πλαίσιο αυτό είχαμε συνεργασία με 17 δημοτικές αρχές όλη την Ελλάδα, δύο περιφέρειες και περισσότερες από 35 ομάδες πολιτών και ΜΚΟΣ όλη την Ελλάδα. Ακόμα μια ευρωπαϊκή συνεργασία για την οποία είμαστε περήφανοι. Η συνεργασία με την European Ramblers Association. Δύο από τις διαδρομές μας στο μονοπάτια πολιτισμού, και το Menelon Trail βεβαίως και το Nest of Rhodope Trail, έχουν κερδίσει την πιστοποίηση Leading Quality Trails. Και σημειώνω εδώ ότι είναι δύο από τα λίγα, από τα 18 περίπου σε όλη την Ευρώπη. Στο σημείο αυτό να μεταφέρω βέβαια τους χαιρετισμούς του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πεζοπόρων, της European Ramblers Association, του κ. Μπόρις Μίσιτς. Και ευχές για την επιτυχία του συνεδρίου μας. Αποτελέσματα αυτής της δουλειάς μέχρι στιγμής. Καταρχάς, ευαισθητοποίηση του κόσμου για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Έχω τρεις εικόνες πίσω μου. Αριστερά είναι ο πύργος της Σινόης, που ήταν στην αρχή ενός μονοπατιού μας στο Μαραθώνα. Ήταν υποκατάρρευση, δημιουργήθηκε με την έναρξη της λειτουργίας των μονοπατιών, ευαισθητοποίηση. Δουλέψαμε με την τοπική κοινωνία, με δράσεις και με την εφορία αρχαιοτήτων. Και τώρα βρίσκεται σε φάση αναστήλωσης. Δεξιά είναι η Επισκοπή της Σικίνου. Όχι, ξέρω. Θα σας αφήσω λίγο χρόνο παραπάνω. Λόγω τεχνικού προβλήματος. Βεβαίως, από τη στιγμή που δεν έβλεπε το κοινό. Αν μπορούμε λίγο να πάρουμε την εικόνα μόνο, ασφαλώς. Σε αυτή την εικόνα. Εσείς δώσετε αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι αυτός. Θα μας βοηθήσω τα ένα μικρό μπερδεματάκι. Και νομίζω τώρα είμαστε καλά. Έλα λίγο χωριστά με θα πούμε στα παλιά και μετά, έλα. Πού είναι τις ερωτήσεις, είναι αδειάδη. Έλα. Α, οκ. Είμαστε λοιπόν εδώ, στα μονοπάτια μας, σε όλη την Ελλάδα. Τα στατιστικά μας και η ευρωπαϊκή μας συνεργασία. Όπως σας έλεγα, ο πύργος της Σινόης είναι στη φωτογραφία αριστερά. Δεξιά μας είναι η Επισκοπή της Σικίνου, ένας μοναδικός ναός που ήταν πάλι στην αρχή ενός μονοπατιού στη Σίκινο. Βρίσκεται επίσης, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, σε διαδικασία αποκατάστασης. Και στο κέντρο θα δείτε την παραλία του Μαραθώνα, όπου είχαμε τα πρώτα μας μονοπάτια. Η παραλία του Μαραθώνα, ένα ιστορικό και περιβαλλοντικό μνημείο, το οποίο ιστορική σημασία, δυστυχώς είχε μια σειρά από παράνομα κτίσματα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο, καταφέραμε τα κτίσματα αυτά να απομακρυνθούν. Εκτός όμως από την ευαισθητοποίηση, έχουμε και απτά οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με στοιχεία από την Αρκαδία. Το 2017, λίγο πριν την έναρξη της πανδημίας και λίγο μετά την έναρξη του Mena Long Trail, είχαμε αύξηση πάνω από 72% σε ξένους τουρίστες. Περισσότερα γι' αυτό θα μας πει ο κ. Λαγός αργότερα. Και ένας βασικός υπολογισμός μας, επένδυση περίπου 3.000 ευρώ ανά χιλιόμετρο, μπορεί να αποφέρει
έως και 8.000 ευρώ εισόδημα ανά χιλιόμετρο το χρόνο. Πρόκειται λοιπόν για μια σημαντική επένδυση, ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα. Επίσης, μια πλατφόρμα για την προώθηση τοπικών προϊόντων. Στην ορεινή Κορινθία ξεκίνησε το ετήσιο φεστιβάλ Κορινθιακής Ταφίδας. Μια σημαντική δράση. Και ακόμα, ενασχόληση των νέων. Έχουμε σχολικά προγράμματα στο Μαραθών Εξαιρετική Δουλειά, συνεργασία με προσκόπους, αλλά και πανεπιστημιακά προγράμματα. Θα δείτε στη φωτογραφία επάνω αριστερά μια δουλειά που έγινε με το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, το Αμερικάνικο, εδώ στο Νέστο Ροδόπι Τρέιλ. Μια ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών κατέγραψε τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα μοιραστεί στα σχολεία και επίσης το υλικό αυτό μπήκε σε ένα ευρετήριο στην εφαρμογή που δημιουργήθηκε ειδικά για τον Νέστο Ροδόπι Τρέιλ. Μονοπάτια πολιτισμού και ΜΜΕ. Είχαμε τη χαρά να έχουμε τη συνεργασία των ΜΜΕ. Είχαμε παρουσιάσεις του προγράμματος σε σημαντικά μέσα μαζικής επικοινωνίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είχαμε επίσης τη χαρά να έχουμε δηλώσεις, να μας πούν άνθρωποι που γνωρίζουν τα μονοπάτια με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, τι σημαίνει αυτό για αυτούς. Από παράδειγμα, μία προσωπική χρονομηχανή, από ό,τι μας είπαν κάποιοι, εθελοντές, συνεργάτες μας, μέχρι να τονίσουν ότι πραγματικά πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να φέρει πολλούς Ευρωπαίους στην Ελλάδα. Τα επόμενά μας βήματα στους Δελφούς και στην Κρήτη, και ακόμα στη Σαλαμίνα και στις Πέτσες, για τα οποία θα μιλήσουν συνεργάτες, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας και ο Δήμαρχος Πετσών και η Δήμαρχος Πετσών λίγο αργότερα. Θα θέλαμε σε αυτή την πορεία βεβαίως να ευχαριστήσουμε τόσο όλους εσάς, όλους τους συνεργάτες μας και τους ανθρώπους και τα ιδρύματα που μας στήριξαν σε όλη αυτή την πορεία. Το Ίδρυμα ΑΓ Λεβέντη, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, των Φωτιών Αποταμιάνο και όλους τους άλλους μικρούς και μεγάλους υποστηρικτές που ήταν μαζί μας και θα είναι μαζί μας, ελπίζουμε, και στα επόμενα βήματά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν συνεχίσουμε, έχουμε τον εκπρόσωπο της Μητρόπολης, τον Σεβασμιότητο Αρχιμανδρίτη Σοφρόνη, πρωτοσύγγελο, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Πατέρα Σοφρόνη, ένα μικρό χαιρετισμό. Όχι, όχι, να καθαρίσω λίγο το μικρόφωνο. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, γραμματεύ του Δήμου Ξάνθης, αγαπητοί σύνεδροι, και έχω την τιμή να εκπροσωπώ σήμερα σε αυτό το πρωτοποριακό για τον τόπο μας συνέδριο, τον σεβασμιότητα του Μενάρχη μας, κύριο Παντελεήμονα, ο οποίος δεν ήταν δυνατόν λόγω ειλημένων υποχρεώσεων να βρίσκεται εδώ, και επειδή συμμετέχω και εγώ σε αυτές τις υποχρεώσεις, πρέπει μετά το χαιρετισμό να αποχωρήσω, παρότι πολύ θα ήθελα να παραμείνω κοντά σας. Το να διατηρούμε τα παλαιά μονοπάτια και να μην τα αφήνουμε να κλείνουν, αλλά και να ανοίγουμε νέα μονοπάτια και νέους δρόμους στην ανάπτυξη του τόπου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι σας, λίγο ή πολύ, έχετε καταθέσει σε αυτή την προσπάθεια τις σκόπους σας και τις φιλοδοξίες σας. Εμείς ευχόμαστε με τη χάρη του Θεού αυτές οι φιλοδοξίες να πραγματοποιηθούν, να γίνουν πράξη για ένα καλύτερο μέλλον για όλους και ιδιαίτερα για τις νέες γενιές. Και θα ήθελα και προσωπικά και εκ μέρους της Σεβασμιότητας να συγχαρώ το Δήμο Ξάνθης, αλλά και όλους για αυτή την όμορφη εδώ πρωτοβουλία. Να είστε καλά και ο Θεός μαζί σας. Και μόνο που είδατε, εμείς ευχαριστούμε πρωτοσύγκυλε. Αυτό σημαίνει πολλά για μας, διότι δεν ήταν στην πρώτη μιλία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Συγχαρητήρια στον Σεβασμιότητα. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ. Επόμενη σύνδεση. Σύνδεση με Σαλαμίνα και με τον Δήμαρχο Σαλαμίνα, τον κύριο Παναγόπουλο Γεώργιο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα μονοπάτια πολιτισμού στη Σαλαμίνα. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους, κύριε Δήμαρχε.
Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Να σας καλημερίσω και εγώ από τη Σαλαμίνα, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε και εμείς από το Δήμο το δικό μας για αυτά που ετοιμάζουμε σχετικά με τα μονοπάτια στο νησί μας. Να συγχαρώ πρώτα απ' όλα το Δήμο της Ξάνθης, τον Δήμαρχο, για αυτή την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης. Εισαγωγικά να πω ότι ο περιπατητικός τουρισμός είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού, η οποία ευνοείται και θα ευνοείται και στο προσεχές μέλλον από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και οι οποίες θα είναι σε μεγάλο βαθμό πια μόνιμες από την πανδημία. Τέτοιου τύπου μορφές τουρισμού, εναλλακτικές μορφές, θα ευνοούνται. Συνεπώς, είναι πολύ σωστή αυτή η σκέψη για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης, αλλά και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως είναι ο περιπατητικός και τα μονοπάτια. Η εφαρμογή του προγράμματος Μονοπάτια Πολιτισμού της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, την οποία με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω θερμά, στη Σαλαμίνα, είχε από την αρχή, όπως είναι αυτονόητο, την πλήρη στήριξη τόσο του Δήμου μας, των τοπικών φορέων και οργανώσεων και πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του κυρίου Θεμιστοκλή Βόγκου, Προέδρου του Ποσειδονίου. Τη μελέτη αποτύπωσης και σήμανσης έχει κάνει ο Τριαντάφυλλος Αδαμακόπουλος, ενώ τη δασοτεχνική μελέτη ο κύριος Γιάννης Στεφανίδης. Η Σαλαμίνα έχει ανάγκη και σαφέστατα της αξίζει κάτι καλύτερο από την άναρχη δόμηση και την αλλίωση του τοπίου από τις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες στο αρχαίο λιμάνι και στον τύμβο των Σαλαμινομάχων. Σε μια περιοχή, αντιλαμβάνεστε όλοι, πραγματικά εξέχουσας εξαιρετικής ιστορικής σημασίας. Η ανάπτυξη λοιπόν του δικτύου των μονοπατιών θα βάλει τη Σαλαμίνα στον πεζοπορικό χάρτη. Είναι κάτι που αποτελεί για μας μεγάλη σημασία σκοπό. Με την ευκολία της πρόσβασης από το λιμάνι του Πειραιά και από το Πέραμα, απέχουμε από το Πέραμα 15 λεπτά με το φεριμπότ, απέχουμε από τον Πειραιά γύρω στα 40 λεπτά συνολικά, από την Αθήνα και από το αεροδρόμιο απέχουμε μία ώρα, όχι παραπάνω. Με την ευκολία λοιπόν πρόσβασης στο νησί, η Σαλαμίνα μπορεί να αποτελέσει ένα προορισμό ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, αφού ο επισκέπτης μπορεί να βρεθεί σε ελάχιστο χρόνο, όπως σας είπα και πριν, από την Αθήνα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με πλούσια ιστορία, εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και νησιωτικό χαρακτήρα. Το δάσος το δικό μας, το δάσος των Κανακίων, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου σε όλη την Αττική μετά την Πάρνηθο. Ήδη λοιπόν, με την σχεδιαζόμενη ανάπλαση του χώρου του αρχαίου λιμανιού και τα σχέδια αξιοποίησης κάποιων κτηρίων και ενός παλιού λατουμίου που υπάρχουν στην περιοχή, στην Χερσόνησο, στην Κοινόσουρα, στην περιοχή δηλαδή όπου δίπλα στα νερά αυτά διεξήχθη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Ήδη με το Υπουργείο Πολιτισμού έχουμε ετοιμάσει μια τέτοια μελέτη ανάπλασης της περιοχής και ανάδειξής της, η οποία θα ενταχθεί στο, περιμένουμε να ανοίξει το ΕΣΠΑ 21-27 για να ενταχθεί, θα μπουν οι βάσεις για την αναστροφή της κακοποίησης του τοπίου της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Εκεί ακριβώς θα οδηγεί τους πεζοπόρους η ιστορική διαδρομή αρχαίο λιμάνι, το σημείο δηλαδή από το οποίο ξεκίνησαν οι ελληνικές τρίρεις, τύμβο Σαλαμινομάχων, Κοινόσουρα, που μας φέρνει στο σημείο, όπως σας είπα, που μαζεύτηκαν οι τρίρεις πριν την ναυμαχία, αλλά και τα στενά όπου διεξήχθη την ναυμαχία. Θα έχει μήκος 4,2 χιλιόμετρα και θα οδηγεί ακριβώς εκεί που θα γίνουν τα έργα ανάπλασης. Στο νότιο τμήμα του νησιού, στο δάσος που σας είπα, θα σηματοδοτηθούν 5 διαδρομές, με τις 3 από αυτές να σχηματίζουν μια μεγάλη κυκλική, ενώ θα μπορούν να περπατηθούν και ξεχωριστά. Όσα προβλήματα υπάρχουν στο βόρειο κομμάτι, στον αρχαιολογικό χώρο, τον οποίο προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε, άλλο τόσο εντυπωσιακό είναι το φυσικό περιβάλλον στο νότιο, με το μεγάλο πευκό δάσος και με τις εξαιρετικές παραλίες που υπάρχουν στην περιοχή. Η πρώτη διαδρομή με μήκος 4,5 χιλιόμετρα οδηγεί από τη θέση Σταυρός στον παραλιακό οικισμό Κανάκια και μπορεί να γίνει και με mountain bike. Να σημειώσω εδώ ότι ο Δήμος μας διοργανώνει αγώνες mountain bike ορεινής ποδηλασίας κάθε χρόνο, αγώνες
σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Mountain Bike, η πίστα που διαμορφώνεται έχει βαθμολογηθεί ως άριστη και γι' αυτό έρχονται αθλητές από όλα τα μέρη του κόσμου, εκατοντάδες αθλητές κάθε χρόνο. Είχαμε τον προηγούμενο μήνα τέτοιους αγώνες. Στα Κανάκια βρίσκεται και η Μυκηναϊκή Ακρόπολη και εκεί έχουμε προβλέψει για τη σηματοδότηση μιας κυκλικής διαδρομής μήκους 2 χιλιόμετρων που θα δελεάζει τους επισκέπτες της παραλίας για να επισκεφθούν τη Μυκηναϊκή Ακρόπολη και να πληροφορηθούν για το δίκτυο των μονοπατιών. Το δεύτερο τμήμα της μεγάλης κυκλικής διαδρομής είναι το τμήμα Κανάκια-Σατερλή, μήκους 4,6 χιλιόμετρα, που γνωρίζει στον επισκέπτη τις νότιες ακτές πριν το τρίτο τμήμα τον ανεβάσει στο οροπέδιο Γκίνανη με τα ερείπια του μεσαιωνικού οικισμού και από εκεί πίσω στο Σταυρό μετά από 4,9 χιλιόμετρα. Στον Γκίνανη θα φτάνει μετά από μια πορεία 2,3 χιλιόμετρα και ακόμα μια διαδρομή από τις Κολώνες στα νοτιοανατολικά παράλια της Αλαμίνας περνώντας από τη σπηλιά του Ευρυπίδη, έχει ανακαλυφθεί σπηλιά που ο μεγάλος τραγικός ποιητής συνέγραφε τα έργα του, και το Ιερό του Διονύσου. Συνολικά λοιπόν στη Σαλαμίνα θα σηματοδοτηθούν 20,5 χιλιόμετρα πεζοπορικών διαδρομών και θα βοηθήσουν με τον τρόπο αυτό να αναδειχθεί τόσο η πλούσια, η σπουδαία ιστορία του νησιού μας και τα μνημεία της, όσο και το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Να ευχαριστήσω και πάλι το Δήμο της Ξάνθης και τον συνάδελφο τον Δήμαρχο για την ευκαιρία να συμμετέχουμε κι εμείς ως Δήμος σε αυτή τη συνάντηση μονοπατιών. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους και ελπίζω οι συνθήκες από εδώ και πέρα να είναι ευνοϊκότερες, να πάψουν να είναι τόσο δυσχερείς, ώστε τέτοιες εξαιρετικές συναντήσεις να μπορούμε όλοι να τις παρακολουθούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Δήμαρχε, εμείς σας ευχαριστούμε πραγματικά. Και εγώ να ευχαριστήσω λίγο. Κύριε συνάδελφε, και εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και θέλω το επόμενο συνέδριο, όπου και να αποφασίσει να γίνει, να συμμετέχουμε κι εμείς, γιατί θεωρώ ότι έχουμε και μία ευθύνη επιλογής μελετών χρηματοδοτήσεων, έτσι ώστε από κοινού ανταλλάσσουν τις εμπειρίες με του καθενός, από κάθε γωνιά της Ελλάδος, να προχωρήσουμε από κοινού, γιατί κάνουμε και αυτό το πράγμα για τα ρέματα με τον Δημήτρη, τον συνάδελφό μας, ξέρετε, με τα συνέδρια πόσο πολύ εμπλουτίζουμε και εμείς την εμπειρία μας και οι συνεργάτες μας δημιουργούν μια αυτοπεποίθηση μαζί με τις εθνικές ομάδες, τις οργανωμένους συλλόγους για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στα θεμητά αποτελέσματα. Και θα ήταν άδικο, το λέω ως Δήμαρχος και εγώ, βλέποντας μπροστά μας ότι υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από το ΕΣΠΑ ή γενικότερα από άλλες δομές, να μην τύχουμε τις ανάλογες αξιοποίησης σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όλοι μαζί. Γιατί καλώς ή κακώς την ευθύνη την έχουμε εμείς, οι Δήμαρχοι και η Περιφέρεια. Και επειδή η Περιφέρεια έχει και περισσότερα χρήματα πολλές φορές, ας τους ρημώξουμε για να έχουμε πιο σύντομα θεμητά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απολύτως, σας ευχαριστώ εγώ. Σας ευχαριστώ, Δημαρχέ. Συνεχίζουμε από τον Ελληνικό Ρηβατικό Σύλλογο Ξάνθης, ο κύριος Δούμας Παναγιώτης, θα μας παρουσιάσει το δίκτυο περί αστιακών μονοπατιών Ξάνθης. Κύριε Δούμα, ο λόγος σε εσάς. Ο φάκελος που βάλαμε την παρουσίαση. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση να συμμετέχουμε στη σημερινή συνάντηση. Είμαι ο Παναγιώτης Δούμας, πρόεδρος του Ρηβατικού Συλλόγου και ήρθα να σας παρουσιάσω
το δίκτυο περιαστικών μονοπατιών Ξάνθης, ένα δίκτυο μονοπατιών λίγο διαφορετικό από τα περισσότερα που θα παρουσιαστούν εδώ σήμερα, μια και απευθύνεται κυρίως στους κατοίκους, στους πολίτες της πόλης, χωρίς να αποκλείει βέβαια και επισκέπτες και τουρίστες. Έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια πόλη η οποία περιβάλλεται από ορεινούς όγκους, χωρίς μεγάλο ύψος μεν, αλλά με πολύ ομορφιά και όμορφο φυσικό περιβάλλον. Επίσης, η ύπαρξη παλιών μονοπατιών γύρω από την πόλη μας βοήθησε στο έργο μας. Από την ίδρυσή του, ο Ορειβατικός Σύλλογος Ξάνθης ασχολείται ανάμεσα στα άλλα και με την διάνοιξη και συντήρηση μονοπατιών. Θα αναφέρω τα πιο γνωστά από αυτά, όπως το πρώτο μονοπάτι που έγινε για τον καταράκτη του Λιβαδίτη ή για την ψηλότερη κορυφή του βουνού, του νομού, στο Γιφτόκαστρο. Αλλά τα τελευταία χρόνια επικεντρωθήκαμε στην περιοχή γύρω από την πόλη μας με στόχο να βγάλουμε περισσότερους συμπολίτες μας στο βουνό να περπατήσουν. Δεν ξεκινήσαμε από το μηδέν. Ήδη υπήρχαν ανοιχτά μονοπάτια από συμπολίτες μας και από ομάδες οι οποίες ασχολούνται με ποδηλασία είτε από τον ίδιο τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο στα παλιότερα χρόνια. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι η ιδέα ξεκίνησε από τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Συλλόγου με ομάδες σχολείων μαθητών της πόλης μας και μέσα από τη συνεργασία αυτή ξεπίδησε στην ουσία η ανάγκη να γίνει γύρω από την πόλη ένα καλά οργανωμένο και σηματοδοτημένο δίκτυο μονοπατιών και έτσι ξεκίνησε η προσπάθεια η οποία στηρίχθηκε αποκλειστικά σε εθελοντές. Και επειδή θα γίνει πολύς λόγος για τους εθελοντές σήμερα εδώ, ήδη έχουν αναφερθεί οι εθελοντές, θα ήθελα να σας μεταφέρω την εμπειρία μας. Είχαμε εκατοντάδες ανθρώπους που συμμετείχαν στις δράσεις του συλλόγου, τις εθελοντικές, αλλά ήταν μελλοντικοί χρήστες του δικτύου αυτού. Και θεωρώ ότι αυτό συνέβαλε στο να έρχονται και να βοηθάνε με την ψυχή τους. Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, χαμογελαστή και με κέφι και με διάθεση με ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Επειδή ο σύλλογος συντηρεί και μονοπάτια πιο μακριά από την πόλη, ορειβατικά, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή. Και δεν ξέρω πόσο μπορούν να ποντάρουν δράσεις για τουριστικά μονοπάτια στην εθελοντική προσφορά μελών συλλόγων. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που θα πρέπει να προσφορήσει το συνέδριο. Εδώ βλέπουμε τον Αλέξανδρο σε μια δύσκολη εργασία που έπρεπε να μεταφέρουμε δύο στήλους σε ένα πολύ δύσκολο σημείο για να γεφυρώσουμε ένα επικίνδυνο σημείο. Όπως σας είπα, όλα έγιναν με την εθελοντική προσφορά και οικονομικά κυρίως με τα πενιχρά έσοδα του Συλλόγου από τις συνδρομές των μελών του. Υποστήριξαν την προσπάθειά μας και ένας άλλος σύλλογος της Ξάνθης Δρομαίων, οι Ξάνθη Runners. Τα σχολεία που συμμετείχαν, πέρα από τον εθελοντισμό, έβαζαν και ένα μικρό ποσό ώστε να γίνει σήμαση του κομματιού μονοπατιού που σηματοδοτούσαμε και καθαρίζαμε. Επίσης, βοήθησαν και μερικοί λίγοι επαγγελματίες της πόλης, οι οποίοι αγαπούν πραγματικά το βουνό και θα ήταν και αυτοί μελλοντικοί χρήστες του δικτύου αυτού. Το δίκτυο εγγενιάστηκε το 2017. Αρχικά, κατά τα εγγένειά του, περιλάμβανε 38 χιλιόμετρα μονοπατιών. Κάποια από αυτά ήταν παλιά ιστορικά μονοπάτια που υπήρχαν πάντα. Κάποια, όπως σας είπα, καθαρίζονταν από ποδηλάτες. Ενώ κάποια καθαρίστηκαν και χαράχτηκαν από την αρχή από το Σύλλογο, ώστε να γίνει ένα δίκτυο πυκνό που να δίνει την ευκαιρία στους πεζοπόρους γύρω από την πόλη να επιλέξουν διαδρομές με μεγάλη ποικιλία τόσο φυσικού περιβάλλοντος όσο και διάρκειας και δυσκολίας. Τα τελευταία χρόνια και κυρίως τα δύο χρόνια της πανδημίας που ο Σύλλογος δεν μπορούσε να έχει άλλες δράσεις, μια και απαγορευόταν να κάνουν ομαδικές πεζοπορίες, συνεχίσαμε το έργο με πολύ μεράκι και εντάχθηκαν στο δίκτυο άλλα 35 χιλιόμετρα. Αυτή τη φορά πιο απαιτητικά, ανάμεσα στις ψηλότερες κορφές γύρω από την πόλη, το Αχλαδόβουνο ή Τσάλ και τις άλλες περιοχές γύρω. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την πεζοπορία από διάφορα σημεία του δικτύου. Προτείνονται βέβαια κυρίως η γέφυρα του Κόσυνθου μέσα στην πόλη της Ξάνθης και η περιοχή της Χρύσας. Από εκεί ξεκινούν τα περισσότερα από αυτά τα μονοπάτια. Βέβαια, όπως σας είπα, το πρωτότυπο σε αυτό το δίκτυο είναι ότι όλες οι διαδρομές του
ξεκινούν μέσα από την πόλη της Ξάνθης. Όχι, δεν αφορά το δίκτυο μας. Δεν φτάνει μέχρι εκεί ακόμα. Λοιπόν, η σήμανση έγινε με τα πρότυπα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης, μια και ο σχεδιασμός έγινε πριν το 2017 που κυκλοφόρησε ο καινούριος νόμος για τη σήμανση μονοπατιών, με πινακίδες μεταλλικές δύο χρωμάτων, σε τέτοια πυκνότητα ώστε ο πεζοπόρος να αισθάνεται ασφαλής και σίγουρος ότι βρίσκεται στη διαδρομή που θέλει, ενώ στις διασταυρώσεις μπήκαν πινακίδες κατεύθυνσης με σαφείς οδηγίες και βάλαμε και τρεις πινακίδες υποδοχής στα πιο κομβικά σημεία του δικτύου, γιατί αυτό μας επέτρεπαν τα οικονομικά του Συλλόγου. Κυρία Τσούρη, παρακαλώ, συντομεύετε. Ναι. Δεύτερη φάση, επειδή οικονομικά δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε το βάρος των πινακίδων, χρησιμοποιήσαμε απλά μπογιά. Εκτός βέβαια από τις διασταυρώσεις, όπου έπρεπε να μπουν οι πινακίδες, ώστε ο πεζοπόρος να είναι ασφαλής. Στα 73 συνολικά χιλιόμετρα μονοπατιών, ο πεζοπόρος μπορεί να περάσει από αρχαιολογικούς χώρους όπως τα κάστρα της περιοχής μας, της Ξανθίπης, του Αυγού, της Τρίφαινας, επίσης από δύο μοναστήρια, από πέτρινα γεφύρια πάνω τους ή κοντά τους, από παλιούς οικισμούς εγκατελειμμένους όπως το Μακαρίου, από παλιά καλντερίμια και βέβαια να περάσει από σημεία με εξαιρετικά θέα τόσο κοντά στην πόλη. Δυστυχώς οι συμπολίτες μας, λίγοι από αυτούς μέχρι τώρα είχαν την ευκαιρία, θεωρούμε ότι έχουν γίνει παραπάνω με την ίδρυση του δικτύου και με την ευκαιρία που τους δώσαμε σαν ορειβατικό σύλλογος να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Θεωρούμε λοιπόν ότι σαν ΕΟΣ Ξάνθης ότι ο στόχος που είχαμε για τη δημιουργία αυτού του δικτύου έχει απόλυτα επιτευχθεί, μια και καθημερινά δεκάδες συμπολίτες μας χρησιμοποιούν αυτά τα μονοπάτια. Έχει ζωντανέψει το βουνό, πραγματικά. Και πριν έβγαινε ο κόσμος. Απλά έγινε πιο φιλικό και για ανθρώπους που δεν είχαν επαφή με το βουνό πριν, και αυτός ήταν ο στόχος μας. Να μην εξαρτώνται από κάποιον σύλλογο ή από κάποιον οδηγό για να βγουν στο βουνό και να το απολαύσουν. Βέβαια, δεν έλειψαν τα προβλήματα σε αυτή την προσπάθεια. Με κύριο πρόβλημα το οικονομικό. Ήταν δυσφάστατο για το Σύλλογο να σηκώσει αυτό το βάρος και δημιούργησε πολλά προβλήματα στο Σύλλογο. Δυστυχώς, τα αιτήματά μας για χρηματοδότηση από την οπτική αυτοδιοίκηση, και μην το πάρει προσωπικά ο Δήμαρχος που κάθεται δίπλα μου, δεν στέφθηκα με επιτυχία. Άλλες φορές, επειδή κάποιες δημοτικές αρχές δεν πίστεψαν στο όραμα που είχε ο Σύλλογος ή δεν μας εμπιστεύτηκαν, άλλες φορές γιατί το γραφειοκρατικό κομμάτι, το πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί ένας Σύλλογος, είναι λίγο περίπλοκο. Και έτσι δεν μπόρεσε να βρεθεί φόρμα χρηματοδότησης. Η συνεργασία με το Αρχείο, τη Διεύθυνση Δασών και τις άλλες υπηρεσίες ήταν άψογη. Παρόλα αυτά όμως, ακόμα και για αυτές τις υπηρεσίες, θεωρούμε ότι δεν έχουν καταλάβει την αξία που έχει το δίκτυο αυτό, όπως και άλλες παρόμοιες προσπάθειες που γίνονται στην Ελλάδα. Θα σας πω δύο παραδείγματα και τελειώνω. Μόλις εγκαινιάστηκε το δίκτυο, βγήκε έργο από τη Διεύθυνση Δασών για να ασφαλτοδοτηθεί ένας δρόμος που διέσχιζε το πιο όμορφο κομμάτι του δικτύου. Αντιδράσαμε μαζικά, έγιναν κινητοποιήσεις στην πόλη και ευτυχώς η περιφέρεια κατάλαβε το λάθος και ακυρώθηκε το έργο. Επίσης, κύριε τελευταία Τσούρη, γίνονται. Έχετε ξεπεράσει αρκετά το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι θα δοθεί στη συνέχεια χρόνος για να κουβεντιάσουμε το ουσιαστικά κομμάτι. Ευχαριστώ. Κύριε Ντούμα. Να συμπληρώσω μια που είναι εδώ. Θέλω να είμαι ευκαιρία, είναι γιατί είναι ντόπιος φορέας και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Στη ζωή μου ποτέ δεν έμαθα να κρύβω τα προβλήματα, ιδιαίτερα δημόσια. Έχω πει από την αρχή ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο που να χρηματοδοτούμε ιδιαίτερα τους συλλόγους και τους φορείς που πραγματικά θα έχουμε ένα θεμητό αποτέλεσμα είτε με τις πινακίδες είτε με τη συντήρηση κάθε χρόνο. Αυτή η διαδικασία το ξέρετε πολύ καλά γιατί όταν πρωτοβρεθήκαμε σας είπα ότι έχω τη διάθεση να δίνω εσάς ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνης οικονομικής διαχείρισης είτε για τη συντήρηση, τη διάνοιξη είτε για τη σηματοδότηση. Το θέμα είναι διαδικαστικό. Είναι έτσι. Άρα λοιπόν εδώ θα λέμε πράγματα οποία ίσως και γι' αυτό είπα πολλές φορές ότι πέστε μου και αν δεν μπορούμε πολλές φορές να σας δώσουμε χρήματα κατευθείαν γιατί δεν ισχύει μόνο για μας αυτό. Θα βρούμε έναν τρόπο που υπάρχει και άλλος τρόπος από άλλους δήμους. Έτσι. Γιατί ωραία, να μας το πείτε, γιατί ακούστε με. Σήμερα, σε αυτό το συνέδριο, δεν είναι μόνο μια διαδικασία, το θέλω. Έτσι να λέμε θεωρητικό, στη ζωή μου δεν έμαθα να κρύβω πίσω από το πρόβλημα. Να το ξέρετε όλοι εδώ πέρα μέσα.
και επειδή είναι ντόπιος και αναγνωρίζω τη δουλειά που κάνω και επειδή τυχαίνει να είναι ο κύριος Μπογιουκλώδης Αλέξανδρος και ένας υπηρεσιακός παράγοντος του Δήμου, εγώ έχω πει και τώρα, επειδή έτυχε να κάνουμε και μία προμήθεια οχημάτων πάρα πολλά, για να έχουμε την άνεση να συντηρούμε και να μαζεύουμε και να κάνουμε, έχω πει δημόσια, θα διαθέτω με τον υπηρεσιακό παράγοντα και ένα όχημα και ό,τι άλλο χρειάζεται, αρκεί να βρούμε ένα μπούσουλα που να φανούμε σε εσάς χρήσιμοι, να διευκολύνουμε αυτή την πολυτέλεια που έχουμε των εθελοντών. Γιατί να σας πω και κάτι, πρώτα, λέω χίλιες φορές ευχαριστώ που τόσα χρόνια μόνοι σας περιβόσατε. Τώρα δεν είστε μόνοι. Σας είχα πει, σας έχω πει και δημόσια, το ταξίδι που θα κάνουμε για το περιβάλλον, θα είμαστε μαζί. Αρκεί να βρούμε και αν χρειαστεί και μια τροπή του νόμου, να την κάνουμε έτσι ώστε να μπορούμε κάτι άνθρωποι σαν εσάς που εθελοντικά, στερώντας το προσωπικό τους χρόνο, τις οικογένειές τους, κάνουν αυτό το έργο μόνοι τους, που ο Δήμος δεν το κάνει ποτέ μόνος ο Δήμος. Ποτέ στο λέω εγώ. Και το λέω και δημόσια, με δημόσιους υπαλλήλους. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι εδώ δημόσια. Και αν υπάρχει μια συνεργασία που πρέπει στοχευμένα να βρούμε να τη μεθοδεύσουμε διαδικαστικά, είναι το πώς θα μπορούμε οι Δήμοι να δίνουμε χρήματα στους συλλόγους με στοχευμένη αξιοποίηση της χρηματότητας αυτής. Εγώ είμαι δίπλα σας. Τι έλεγα. Αυτή η μιζέρια, το ελέγχω. Κανένας θα πάρει χρήματα πρώτα. Να σας δώσω το μικρόφωνο. Μην είμαστε τώρα. Άκουσε, αυτή η καρμιδιά να σταματήσει. Έτσι, αυτή, να με δημόσια το λέω, είστε στο ταξίδι, είμαστε μαζί. Το Δήμο Νίκος θα πει για την περιφέρεια. Επειδή έχετε μια αναφορά όσον αφορά το δρόμο που οδηγεί στη Φιλιά, θα πρέπει να αναφέρω ότι η περιφέρεια δεν έκανε κανένα λάθος ποτέ. Είναι ένας δρόμος χαρακτηρισμένος δασικός, άρα δεν ανοίγει και στην περιφέρεια. Η περιφέρεια χρηματοδότησε το να γίνει αυτός ο δρόμος εξ αρχής με άσφαλτο, αλλά για το λόγο το ότι θα έπρεπε, συγγνώμη. Δεν παίζουμε τον χρόνο τώρα, εδώ, παιδιά, για 5 λεπτά. Εδώ θα δώσουμε λύσεις οι οποίες είναι διαχρονικές. Για 5 λεπτά δεν κάνε πάνω. Έχετε δίκιο και με χαρά το πούμε. Απλά να ξέρουμε. Ίσως φταίω εγώ που άναψα φωτιές. Να είμαι σαφής. Είπα ευτυχώς η περιφέρεια κατάλαβε και... Για συντομία του χρόνου δεν θα αναφερθώ, θα τα πούμε μετά. Έτσι, πάντως να ξέρετε ότι δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε. Και μόνο που δεν φεύγω από εδώ φτάνει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ως πρόεδρος της Πανέλληνας Νομοσπονδίας Κοινωνικών και Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Και επειδή αυτό είναι ενδιαφέρον και ενδιαφέρει σίγουρα και αυτούς που μας παρακολουθούν. Ο τρόπος για να γίνει χρηματοδότηση εύκολη από μια τοπική αυτοδιοίκηση προς κάποιον σύλλογο, κάποιον φορέα πλέον είναι ο εξής. Ο ένας είναι να δώσει υλικά. Προμήθεια υλικών είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο και μπορεί να γίνει. Άρα πινακιδάκια, πινακίδες και αυτά μπορούν κάτι στο Δήμο, στην περιφέρεια να τα δώσει. Ο δεύτερος τρόπος είναι να γίνει κάτι σαν ΣΔΙΤ και αν ο σύλλογος πάρει εγγραφή στο μητρικό φορέων καλό κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, που για να το, υπάρχει μια διαδικασία που μπορεί ένας φορέας μη κερδοσκοπικός να γραφτεί στο μητρό των φορέων καλό, να πάρει αγέμικο δηλαδή, τότε μπορεί να γίνει μια ΣΔΙΤ, μια σύμβαση μεταξύ περιφέρειας ή Δήμου των φορέων αυτών και έτσι να μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συντήρηση. Θα αναφερθούμε σε αυτό το απόγευμα, αλλά επειδή θα λείπουν κάποιοι και επειδή κάποιοι δεν μας παρακολουθήσουν διαδικτυακά, είναι πολύ σημαντικό αυτό και μπορεί έτσι να γίνει μια σύμπραξη και να λύσουμε έτσι πολλά θέματα όπως είναι και η συντήρηση αυτή. Θα τα πούμε αναλυτικά το απόγευμα. Θα ήθελα να απαντήσω και πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το ρόλο της περιφέρειας και του Δήμου. Η περιφέρεια μπορεί να προτάξει δράσεις ή έργα που αφορούν που έχουν θέση με τον τομέα ευθύνης. Μπορεί όμως να χρηματοδοτήσει μελέτες ή δράσεις, τις οποίες θα τις προτείνουν οι σύλλογοι ή οι Δήμοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σε αυτό υπάρχουν τα μονοπάτια που είναι περιφερειακά, δηλαδή έχουμε κάνει στην Πελοπόννησο. Υπάρχουν τα περιφερειακά μονοπάτια που διασχίζουν την περιφέρεια, τα κεντρικά, τα τρέλς και υπάρχουν τα τοπικά δίκτυα που τα αναλαμβάνει ο Δήμος. Ωραία. Πρόδωσα πριν από λίγο τον επόμενο εισηγητή, κατά λάθος, γιατί δεν φορούσα και τα γυαλιά μου. Για το μονοπάτι Πίντους Τρέιλ, ο κύριος Τσουρής Ελευθέριος.
Καλημέρα, όσο φορτώνει η παρουσίαση, ως Καβαλιώτης, Μακεδόν και Θρακιώτης, να σας καλωσορίσω και εγώ στα μέρη μας. Ευχαριστούμε πολύ όλοι που κάνατε τον κόπο και τα χιλιόμετρα να έρθετε. Είστε έτοιμος. Ναι. Καλημέρα σας λοιπόν. Θα σας παρουσιάσω σύντομα το μονοπάτι της Πίνδου, το μεγαλύτερο υποϊλοποίηση ενίο μονοπάτι, μεγάλης απόστασης διαδρομή, το οποίο αλλιώς ονομάζεται Πίνδου Trail και αυτή τη στιγμή στη χάραξη αλλά και την υλοποίησή του που άρχισε, αριθμεί 630 χιλιόμετρα. Πολύ σύντομα, αντλήσαμε δύο στατιστικά που θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμα για όλους εδώ εμάς, εδώ μέσα, αλλά και όχι μόνο. Στη γειτονιά μας, στη Νότια Τουρκία, το λεγόμενο Lycian Way, το οποίο είναι μια διαδρομή μεγάλης απόστασης, μετρήθηκε πρόσφατα ότι το επισκέφτονται περίπου 30.000 άτομα το χρόνο. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του, άνοιξαν περίπου 100 ξενώνες, μιλώντας δηλαδή μόνο για την περίπτωση της διαμονής. Λίγο πιο μακριά από τη γειτονιά μας, στο περίφημο Camino de Santiago de Compostela, μετρήθηκαν μόνο το 2019 περίπου 347.000 άτομα. Στο διατάφτα, το Pindus Trail σχεδιάστηκε ήδη από το 2016 στο πεδίο, στα βουνά, προκειμένου να αποτελέσει μια αυθεντικά φυσιολατρική, πεζοπορική και ορειβατική εμπειρία, συνδέοντας 42 σταθμούς, μερίσιους σταθμούς, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι ορεινά χωριά της Πίνδου και ορισμένα ορειβατικά καταφύγια. Αποτελείται από περίπου 82% δασικά και αλπικά μονοπάτια, μόλις 14% δασικούς δρόμους και σοκάκια χωριών και ένα απαραίτητο 3% περίπου επαρχιακών ασφάλτινων δρόμων, συνδετήριο δηλαδή κομμάτι. Υλοποιείται από την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Terra Pindus. Η κατάσταση του αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Τον Φεβρουάριο του 2021 λάβαμε από την Διεύθυνση Δασών Φωκίδας έγκριση στη δασοτεχνική μελέτη των πρώτων 96 χιλιόμετρων. Και τον Οκτώβριο του 2021, ένα μήνα πριν, αρχίσαμε την υλοποίησή του. Σχεδιάσαμε το μονοπάτι της Πίνδου προκειμένου να λειτουργήσει συμπληρωματικά, βοηθητικά, επικουρικά, θα μπορούσε κανείς να πει, με τα δίκτυα μονοπατιών σε όλη την Ιεροσειρά, σε 12 νομούς της χώρας, καθώς και με άλλες σχεδιαζόμενες ή υποϊλοποίησης διαδρομές, όπως ένα παράδειγμα το Epirus Trail της περιφέρειας Ηπείρου. Το άλλο παράδειγμα είναι και το υποϊλοποίηση δίκτυο μονοπατιών όλης της Ιεροσειράς των Αγράφων, το οποίο μάλιστα υλοποιείται, έχει αρχίσει η υλοποίησή του εδώ και πολλά χρόνια, πλέον σε σύμπραξη με δύο ορειβατικούς συλλόγους και δύο κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Η Kinsep Terra Pindus είναι μια οκταμελής ομάδα αποτελούμενη από επαγγελματίες του χώρου, των ορεινών και υπαίθριων δραστηριοτήτων και έως τώρα μας έχουν στηρίξει με δωρεές και χορηγίες ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρείες της χώρας μας και περίπου 200 ιδιώτες φίλοι του μονοπατιού. Για μας, οι τρεις θεμέλιοι λήθοι σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι η τοπική κοινωνία, η οποία έως τώρα αποδέχεται, στηρίζει και θέλει να συμμετέχει και το δείχνει έμπρακτα στη δημιουργία του μονοπατιού και στη μετέπειτα λειτουργία του. Ανταποδοτικά, στο μέτρο του δυνατού, βοηθήσαμε από το 2019 να δημιουργηθούν 4 νέες επιχειρήσεις σε όλο τον άξονα, από τους Δελφούς μέχρι το Γράμμο. Να σημειώσω εδώ ότι μιλάμε για το μονοπάτι της Πίνδου, λέγοντας λοιπόν από τους Δελφούς μέχρι το Γράμμο και κατ' επέκταση μέχρι τις Πρέσπες.
Ο εθελοντισμός, θα ήθελα να είμαι απολύτως ειλικρινής εδώ μαζί σας, για μας δεν είναι ούτε ένα δεκανίκι, ούτε ένα αντικατάστατο, υποκατάστατο της βαριάς και δύσκολης δουλειάς των μεροκάματων στο πεδίο και στο βουνό. Είναι μια συμμετοχική διαδικασία κοινωνικοποίησης και γνωριμίας με το βουνό και το μονοπάτι. Για όλους, μάλιστα μέχρι τώρα πάνω από 700 εθελοντές από όλη τη χώρα έχουν συμμετάσχει στις δράσεις που έχουμε διοργανώσει, προς τιμήν τους μάλιστα δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και άλλοι τοπικοί φορείς που ήρθαν και πιάσαν και την τσάπα, να το πω τόσο απλά. Όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, είναι προφανέστατα ένας πυλώνας αυτής της προσπάθειας. Πιο συγκεκριμένα, στα πρώτα 96 χιλιόμετρα που άρχισαν να υλοποιούνται, ο Δήμος Δελφών υποστηρίζει εθελοντικές δράσεις με τροφοδοσία, διαμονή και εστίαση και επίσης με υλικά και εργαλεία σήμανσης και βελτίωσης βατότητας των μονοπατιών που συνθέτουν τη διαδρομή. Κλείνοντας, μια διαφάνεια που συνήθως παρουσιάζεται πρώτη ή δεύτερη, το όραμά μας για την οροσειρά της Πίνδου είναι ένα δίπολο που αποτελείται από ένα στόχο και ένα σκοπό. Ο στόχος είναι η ίδια υλοποίηση της διαδρομής αυτής της μεγάλης διάσχισης, προκειμένου να βοηθήσουμε να καταστεί η Πίνδος ένας διεθνής προορισμός που θα παρέχει εμπειρίες, περιπέτεια, υπαίθριες δραστηριότητες με άψογη υποδομή και θα συνδέσει όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες αυτών των 12 νομών. Ο σκοπός μας, όμως, δεν είναι άλλος από το να συμβάλλουμε στην ανάκαμψη των ορεινών περιοχών που ματώνουν εδώ και δεκαετίες οικονομικά και πληθυσμιακά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και όντως Άγγλος την ώρα σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με σύνδεση. Σύνδεση με το Κυπριακό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης και Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο. Για τα Κύθυρα Τρέιλς, ο κύριος Ρήγα Ζαφυρίου. Κύριε Ζαφυρίου, καλημέρα. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι και εγώ έστω διαδικτυακά. Ελπίζω την επόμενη φορά να είμαστε από κοντά. Φορτώνω τώρα και εγώ την παρουσίασή μου. Λοιπόν, εγώ, αν και βρίσκομαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, θα προσπαθήσω να σας οδηγήσω σε ένα πολύ σύντομο ταξίδι στα Κύθυρα. Μισό λεπτάκι. Ελπίζω να βλέπετε την παρουσίασή μου. Λοιπόν, μονοπάτια Κυθύρων. Εδώ να πω ότι είμαι ερευνητής και σύμβουλος του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο, το Μεντίνα, και διευθυντής προγραμμάτων του Κυθυραϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού και Ανάπτυξης. Τα μονοπάτια των Κυθύρων έχουν φτάσει ως εδώ που έχουν φτάσει λόγω ότι καταφέραμε στα Κύθυρα και κάναμε μια έτσι διευρυμένη συνεργασία και με το Δήμο των Κυθύρων και με την Επιτροπή Εχορίου Περιουσίας, η οποία είναι και ο ιδιοκτήτης των μονοπατιών και όλων των δημόσιων περιοχών του νησιού μας. Θα ξεκινήσω με ένα γνωμικό το οποίο φαντάζομαι ότι όλοι το έχουμε στο μυαλό μας, ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι μόνο κληροδότημα του παρελθόντος, αλλά και πόρος για το μέλλον μας. Και με αυτή εδώ την εικόνα, σε ένα από τα εμβληματικά τοπία των Κυθύρων, βλέπουμε και πώς πραγματικά ένα παλιό μονοπάτι έχει πάρει και πάλι τη ζωή. Βλέπουμε εδώ πέρα Ολλανδούς περιπατητές, Απρίλιο μήνα στα Κύθυρα, όταν πριν από κάποια χρόνια δεν υπήρχε κανένας επισκέπτης την άνοιξη στο νησί, μόνο το καλοκαίρι. Γιατί θέλουμε να φύγουμε από τα στενά όρια του καλοκαιρινού τουρισμού, έτσι, ήλιος θάλασσα. Επίσης, αυτό το μονοπάτι ήταν και το πρώτο στην Ευρώπη που πιστοποιήθηκε με την πιστοποίηση Green Flag Trails. Και είναι και προσωπική μου χαρά αυτή, γιατί δεν είναι και το πρώτο μονοπάτι που ασχολήθηκα εγώ ίδιος με τη σχεδίαση και τη διάνοιξή του. Έτσι, πολύ σύντομα, εκεί βρίσκονται τα Κύθυρα, ανάμεσα από Πελοπόννησο και Κρήτη, ανάμεσα από τρία πελάγη, και φυσικά αυτή η γεωγραφική τους θέση τους έχει χαρίσει έτσι μια μοναδική ταυτότητα, που είναι αμάλγαμα μυριάδων επιρροών, το οποίο εμείς προσπαθούμε μέσα από το δίκτυο μονοπατιών που στείλουμε να αναδείξουμε. Να θυμίσω εδώ πέρα, μια που σχετίζεται και με τη σημερινή διοργάνωση, ότι
Μαζί με άλλα τέσσερα νησιά, τα κύθρα αποτελούν μία από τις 7 πιο απειλούμενες περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς για το έτος 2021. Εδώ μία εικόνα από τα μονοπάτια των κυθύρων όπως ήταν παλαιότερα. Εδώ να πω ότι τα μονοπάτια τα οποία δουλεύουμε αποτελούν ουσιαστικά το κυρίως δίκτυο κινητικότητας του νησιού για εκατοντάδες χρόνια ή χιλιετίες. Δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες για την ιστορία των μονοπατιών. Να πω από το 2010, ότι από τη δεκαετία του 1980 και μετά υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, πρώτοι πεζοπόροι στα κύθυρα που από εδώ και από εκεί κάνανε μερικές σηματοδοτήσεις. Η πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση έγινε το 2009 και από το 2010 εγκαλιάστηκε από το Κυθυραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης. Εδώ είναι οι φάσεις που έχει περάσει το δίκτυο μονοπατιών, με το ονομάστηκε από Κύθυρα Hiking σε Κύθυρα Trails τα τελευταία χρόνια. Κάποια πρώτα βήματα πρωτοποριακά. Το 2011 έγινε το πρώτο δίκτυο με δικιά του ταυτότητα και με δικιά του ιστοσελίδα σε 5 γλώσσες. Το 2012 τα πρώτα 6 μονοπάτια ήταν ήδη έτοιμα, από το 2012 έκανε εκτεταμένη χρήση QR codes. Εδώ βλέπετε φυλάδια και πινακίδες εισαγωγής από τότε. Τώρα αυτά έχουν αλλάξει. Το 2016 υπήρξε μια αρκετά μεγάλη εξέλιξη, λόγω ότι εμπλέχτηκε και το Μεντίνα στα Κύθυρα, θέλοντας να χρησιμοποιήσει την προσέγγιση InCreate. Δεν θα πω πολλά, γιατί είναι αρκετά μεγάλο θέμα. Απλά να πω ότι είναι μια προσέγγιση διαχείρισης φύσης και πολιτισμού ταυτόχρονα. Δηλαδή, ουσιαστικά σε προγράμματα διατήρησης της φύσης, πώς μπορούμε να βάλουμε και το στοιχείο του πολιτισμού και της αλληλεπιδράσης μεταξύ φύσης και πολιτισμού στο παιχνίδι. Αποτελείται από 6 βήματα. Εγώ θα σας πω κατευθείαν στο τελευταίο, όπου ουσιαστικά κατανοήσαμε πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός για τα κύθυρα, γιατί αποτελεί και απειλή, αλλά και μεγάλη ευκαιρία για τα κύθυρα. Έτσι, σηκώσαμε τα μανίκια, είδαμε τα προβλήματα του τουρισμού στα κύθυρα και προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα νέο μοντέλο. Γι' αυτό καταρτήσαμε μια στρατηγική, την οποία από τότε εκτελούμε. Απαντήσαμε σε αυτό το κέριο ερώτημα για εμάς, τι είδους ανάπτυξη θέλουμε και για ποιον. Ποιος θα καρποθεί το ωφέλη. Έτσι, αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω στην ιδέα του βιωματικού τουρισμού μέσα από τα μονοπάτια. Εδώ είναι το αποτέλεσμα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε 11 διαδρομές, 100 χιλιόμετρα σε σύνολο. Έχουμε μια Via Ferrata, αρκετές καινοτομίες που θα αναφέρω επιγραμματικά στη συνέχεια, ενώ έχουμε έτοιμη τη τεχνική έκθεση για την επόμενη φάση, άλλα 68 χιλιόμετρα. Σχεδίαση και σηματοδότηση. Εδώ το παράδειγμα το δικό μας είναι αρκετά διαφορετικό. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να σχεδιάσουμε κυκλικές, ημερήσιες διαδρομές, γεμάτες, με φύση και πολιτισμό, πολλά σημεία. Έχουμε συνεργασία με την Pass of Greece στο τεχνικό κομμάτι, ολοκληρωμένη σηματοδότηση 4 επιπέδων κτλ. Εδώ είναι μια εικόνα των πινακίδων εισαγωγής που μπήκαν πέρυσι. Και αυτό που θεωρούμε εμείς πολύ σημαντικό είναι η επιστημονική προσέγγιση πάνω στην δημιουργία ενός δικτύου μονοπατιών. Εδώ με τον συνεργάτη μου, τον Νίκο τον Γεωργιάδη, καταγράφουμε τα σημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Κύριε Ζαφυρίου, παρακαλώ, συντομεύετε. Okay. Και με εθνογραφικές συνεντεύξεις, 59 στον αριθμό, οι μηδομημένες συνεντεύξεις, ουσιαστικά έχουμε αντλήσει πολλή πληροφορία και τοπική γνώση, η οποία πλέον μπορούμε να δούμε ότι αυτή η τρύπα που βλέπουμε δίπλα το μονοπάτι είναι ένα παλιό καμίνι, ασβεστοκάμινο. Εδώ οι διαδραστικοί χάρτες που φαίνονται όλα αυτά τα σημεία, όπως και οι ιστορίες του κάθε ενός σημείου από αυτά. Οι ιστορίες, οι αφηγήσεις αυτές συνοδεύουν τον πεζοπόρο με τη χρήση της εφαρμογής. Εδώ κάποιες εικόνες από την πιστοποίηση των μονοπατιών. Ήμασταν οι πρώτοι στην Ευρώπη που χρησιμοποίησαμε αυτή την πιστοποίηση. Και εδώ άλλη μια καινοτομία, η πρώτη Via Ferrata σε μικρό νησί της Ελλάδας, η οποία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο δίκτυο μονοπατιών. Δεν έχω το χρόνο να σας πω για τα μικροφράγματα που έχουν γίνει σε ένα από τα μονοπάτια, που είναι μια παλιά τεχνική την οποία επαναφέραμε, και εδώ εικόνες από τις εργασίες. Κύριε Ζαφυρίου, ήδη είστε στα 6 λεπτά, σας παρακαλώ. Ωραία, οπότε μιλήσαμε για συντήρηση μονοπατιών. Εδώ είναι ένα σχέδιο το οποίο εκτελούμε από το 2020 με 5 βήματα για τη συντήρηση και βελτίωση των μονοπατιών και έχει να κάνει και πολύ με την υιοθεσία των μονοπατιών από την τοπική κοινωνία. Και κλείνω λέγοντας ότι
αποσκοπούμε στην ενδυνάμωση τοπικής οικονομίας. Γι' αυτό φτιάχνουμε ουσιαστικά, συνδέουμε μεταξύ τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν επικουρικά και γύρω από το δίκτυο μονοπατιών, και αυτός είναι ο μεγάλος μας στόχος. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια και καλή δύναμη στις εργασίες. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε με την κυρία Τζίμου Ειρήνη και την κυρία Γαβριλίδου Αφροδίτη που μας παρουσιάσουν ψιθωνίας μονοπάτια. Κίνηση ψιθωνίας μονοπάτια. Ωραία. Καλημέρα και από Χαλκιδική, από το Μαρμαρά Χαλκιδικής. Κυρία Τζίμου Ειρήνη, δυστυχώς δεν μπορούσε να έρθει για καθαρά σοβαρούς προσωπικούς λόγους, οπότε θα εκπροσωπήσω εγώ το Συθωνίας Trail. Χθες είχαμε μια πολύ ωραία πεζοπορία δίπλα στο Νέστο, από Γαλάνη προς Βόρεια, παράλληλα με το Νέστο περπατήσαμε και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Γνωρίσαμε έτσι λίγο τον τόπο σας και ήταν... Και ευχαριστούμε πολύ την Riverland που μας οδήγησε σε αυτή τη διαδρομή. Ήταν καταπληκτική. Εμείς είμαστε λοιπόν το Συθωνία Trails από τη Χαλκιδική, από τη Μέδρα των Μαρμαρά Χαλκιδικής. Είμαστε Κινσέπ που ιδρύθηκε σχετικά... Είμαστε νέοι, ιδρύθηκε το 2019, επίσημα δηλαδή σαν Κινσέπ. Έχουμε 42 μέλη εγγεγραμμένα. Λειτουργούμε καθαρά εθελοντικά και πολύ ερασιτεχνικά. Δηλαδή ξεκινήσαμε από κάτω, από τη βάση εθελοντικά, κυρίως μια ομάδα γυναικών. Σε αυτήν όλη την προσπάθεια βέβαια βοήθησαν πολλοί άντρες εθελοντές, αλλά ο πυρήνας, ας πούμε, είναι καθαρά γυναικείος. Ο σκοπός μας είναι να ανοίξουμε και να προβάλλουμε μονοπάτια στην περιοχή και να επεκταθεί έτσι, να προσελκύσουμε δηλαδή περιπατητές, είτε ξένους είτε ντόπιους. Σε αυτή την προσπάθεια είχαμε βέβαια και την υποστήριξη του Δήμου με υλικά, αλλά περισσότερο από τον κόσμο τον ντόπιο. Πού βρισκόμαστε? Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, στη Θωνία. Το κέντρο μας είναι ο Μαρμαράς. Είμαστε γύρω από τα μονοπάτια, όλα είναι γύρω από το Μαρμαρά, ανάμεσα στους οικισμούς Μαρμαράς και Παρθενώνα. Όλος αυτός ο ορεινός όγκος διατρέχεται από, το όρος, ας πούμε, Ήταμος, που πήρε το όνομά από ένα πολύ χαρακτηριστικό δέντρο, που θα το δούμε παρακάτω. Και είναι πευκόφυτα δάση. Εδώ είναι ένα προσχέδιο του χάρτη που ετοιμάζουμε για τα μονοπάτια. Όπως βλέπετε, καθαρά μονοπατικές διαδρομές είναι διακεκομένες. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό των διαδρομών αυτών είναι μέσα σε μονοπάτια. Και εκτείνεται ανάμεσα στους οικισμούς Μαρμαρά, Παρθενώνας και Τρυπόταμος.
Έχουμε χαράξει γύρω στα 15 μονοπάτια, έχουμε καθαρίσει δηλαδή και διανοίξει. Και όλα αυτά τα μονοπάτια συνδέονται μεταξύ τους, μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς τρόπους, σχεδιάζοντας διάφορες διαδρομές. Εμείς την προτείνουμε κάποιες διαδρομές, οι περισσότερες είναι κυκλικές, μήκους περίπου 10 με 15 χιλιόμετρα. Είναι μέτριας δυσκολίας και όλη η δυσκολία περισσότερο, οι δυσκολίες περισσότερες προκύπτουν από το οδόστρωμα που είναι άλλοτε βράχια και πέτρες, είναι, δηλαδή σε κάποια σημεία είναι δύσβατα. Αλλά σε αυτά τα δύσκολα σημεία έχουμε φροντίσει να βάλουμε σφινιά ή να βρούμε κάποια άλλη λύση. Η μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά είναι τα 700 μέτρα, δηλαδή δεν έχει μεγάλες ανηφόρες για πολλά χιλιόμετρα. Περισσότερο λοιπόν οι διαδρομές αυτές είναι περισσότερες μέσα σε μονοπάτια και λίγα χιλιόμετρα είναι μέσα σε δρόμους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των μονοπατιών είναι ότι έχουμε πολλά ρέματα, τα οποία βέβαια έχουν νερό κυρίως από τον Οκτώβρη μέχρι τον Μάιο. Το καλοκαίρι είναι στεγνά, αλλά είναι πολύ γραφικά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των μονοπατιών είναι ότι συνδυάζουν βουνό και θάλασσα, δηλαδή σε όλη τη διαδρομή έχουμε θέα προς τον Τωρονέο και Συγκυπικό και από την άλλη μεριά είναι το βουνό με τα τεράστια βράχια. Πολύ χαρακτηριστικά είναι οι πέτρινοι σχηματισμοί από μεγάλους ογκόλιθους που σχηματίζουν σε πολλά σημεία πραγματικά γλυπτά της φύσης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι στην διαδρομή συναντάμε απομεινάρια γιορίτη και σκληροναμιάς. Δηλαδή, στο τρυπόταμα, ας πούμε, είναι το Κασταμονίτικο, που είναι μετόχι της Ιεράς Μονής Κασταμονίτου. Είναι το Γρηγοριάτικο μέσα στο Μαρμαρά. Είναι ο Νερόμυλος και αυτός αγιορίτη και σκληροναμιάς, που είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από το χωριό και προσελκύει πάρα πολλούς περιπατητές. Σημεία ενδιαφέροντος, λοιπόν, όπως σας είπα, είναι τα μετόχια. Είναι το χωριό Παρθενώνος, που είναι παραδοσιακός οικισμός, διατηρηταίος. Είναι το δέντρο Ήταμος, που σας είπα. Είναι παλιά υδραγωγεία, αλόνια, από τα οποία τα έχουμε καθαρίσει και αναδείξει εμείς. Χλωρίδα και πανίδα, χαρακτηριστικά τα λαδάνια και τα κούμαρα της περιοχής. Πολύ ξένοι, είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι έρχονται πάρα πολύ το καλοκαίρι τουρίστες, οι οποίοι θέλουν να περπατήσουν τα μονοπάτια και βρίσκουν τα σήματα και ακολουθούν. Πολλοί ποδηλάτες επίσης, εκτός δηλαδή από τους ντόπιους περιπατητές, έχουμε και πολλούς τουρίστες. Σε πολλά σημεία έχουμε πάλι και σχοινιά επικίνδυνα. Τώρα, τα προβλήματα που συναντάμε είναι το συχνό καθάρισμα, γιατί η βλάστηση είναι τέτοια που συνέχεια θέλει καθάρισμα, είναι χαμηλή βλάστηση, δηλαδή θεμνώδης. Άλλο είναι τα ιδιόκτητα δάση και τα χωράφια. Τυχαίνει δηλαδή να ανοίγουμε εμείς κάπου μονοπάτια και μετά από ένα μήνα ή τον άλλο χρόνο τα βρίσκουμε κατεστραμμένα, γιατί γίνεται ξύλευση και επέμβαση στο δάσος. Πυρκαγιές που προέκυψαν από την ξύλευση αυτή ακριβώς. Το καλοκαίρι είχαμε τέτοια περιστατικά. Και επίσης ένα άλλο είναι ότι πολλοί, ενώ εμείς αποσκοπούμε στο να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο με τα γειτονικά χωριά, μέχρι στιγμής δεν είχαμε την ανταπόκριση που περιμέναμε. Έχουμε δημιουργήσει την ιστοσελίδα, παρακαλώ, που μπορείτε να την βρείτε. Πού θα μας βρείτε λοιπόν, στην ιστοσελίδα μας Ιθονία Trails, στο Facebook Περιπατητική Ομάδα, στο Instagram και στο και mail που υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Τώρα το παρακάτω. Μπορώ να δείξω ένα λεπτό βιντεάκι, ένα λεπτό. Απλά έτσι για να πάρετε μια εικόνα, ένα λεπτό είναι. Να πάρετε μια εικόνα από τη φύση. Είναι χαμηλά βουνά, δεν έχουμε μεγάλες κορυφές. Πευκόφυτα βουνά, βράχια με περίοδους σχηματισμούς, θέας των Τωρονέων. Το χαρακτηριστικό είναι τα νερά, τα βράχια και... Είναι καθαρά εθελοντική η δουλειά όλη και ερασιτεχνική, όπως είπα στην αρχή. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουμε εισόδημα από όλα αυτά που τα έξοδα από τη δουλειά που έχουμε κάνει.
και τα χρήματα τα βρίσκουμε είτε από χορηγίες είτε από, σε υλικά από το Δήμο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Διαδικτυακά τώρα, με την περιβαλλοντολογική οργάνωση για την άγρια ζωή και φύση, καλιστώ. Θα είναι κοντά μας η κυρία Γελαστοπούλου Έφη και ο κύριος Νικήσιανης Νικόλαος. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλησπέρα. Βλέπουμε και καλώς σας ακούμε. Από Θεσσαλονίκη, μισό λεπτάκι. Είμαστε εντάξει, βλεπόμαστε και ακουγόμαστε. Σας ακούμε, δεν σας βλέπουμε. Την παρουσίαση που κάναμε... Βλέπουμε την παρουσίασή σας, οπότε είμαστε ok. Ωραία, ωραία. Δεν πειράζει, μόλις τελειώσουμε θα δείξουμε και την εικόνα. Σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Βρισκόμαστε εμείς στον χώρο της Καλλιστό στη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, η δραστηριότητα που θα παρουσιάσουμε βρίσκεται κοντά στην περιοχή σας, στην πρασινάδα της Δράμας και δίπλα από το Παρανέστη. Εντάσσεται σε ένα συνολικό πρόγραμμα που υλοποιούμε στην περιοχή. Θα ξεκινήσει να πει δύο κουβέντες για το πρόγραμμα και συνολικά για την δραστηριότητά μας με τα μονοπάτια η κυρία Γελαστοπούλου και μετά θα παρουσιάσω εγώ με δύο λόγια τις δύο συγκεκριμένες διαδρομές στην περιοχή σας. Καλημέρα σας. Για να μπορούμε να είμαστε έτσι και λίγο σύντομες και σύντομοι. Η πρόταση δική μας σχετικά με τα μονοπάτια της συνύπαρξης έχει να κάνει με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που γίνονται, σχεδιάζονται σε ήδη υπάρχοντα μονοπάτια, σε ήδη υπάρχουσες διαδρομές, με στόχο να αναδειχθούν αυτά και να είναι επισκέψιμα από μαθητές, μαθήτριες, παιδιά, οικογένειες ή μικρές ομάδες. Μέσα από τις προτάσεις μας αυτές για τα μονοπάτια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προσπαθούμε να αναδείξουμε κοινωνικά, πολιτισμικά και οικολογικά στοιχεία της κάθε περιοχής στην οποία έχουμε την πρόταση για το μονοπάτι. Μέχρι τώρα έχουμε σχεδιάσει κάποια μονοπάτια σε άλλες περιοχές και σε λίγο θα σας παρουσιάσουμε και για τα δύο στα οποία αναφέρθηκε ο συνάδελφος Νίκος. Το πρώτο μονοπάτι με τον τίτλο «Μονοπάτια της συνύπαρξης» βρίσκεται στο Ζαγόρι και είναι μια μικρή διαδρομή μεταξύ Βίτσας, του οικισμού Βίτσας και στο γεφύρι του Κόκορη. Κάποιες άλλες διαδρομές είναι μεταξύ των οικισμών Ασπρόγια-Λέχοβο, τη Λίμνη των Πετρών στη Φλόρινα, στις Πρέσπες μια διαδρομή από τον οικισμό της Οξιάς προς τον οικισμό της Μικρολίμνης. Ουσιαστικά ο στόχος μας μέσα από αυτά είναι να αυξηθεί κατά κάποιο τρόπο η επισκεψιμότητα από μαθητές σε περιοχές που θεωρούνται σημαντικές οικολογικά και να αρχίσουν να βλέπουν στοιχεία που αφορούν τη συνύπαρξή μας με τα άγρια ζώα και διάφορα άλλα οικολογικά στοιχεία και περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι προτινόμενες διαδρομές στην συγκεκριμένη περιοχή σχεδιάστηκαν, όπως είπαμε, για να χρησιμοποιούνται για προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στην αναζήτηση αυτών των διαδρομών, γιατί όπως είπα και πριν, αφορούν μονοπάτια που υπάρχουν ήδη, δεν διανοίγονται, δεν αναζητούμε καινούρια. Ουσιαστικά μαθαίνουμε μέσα από τις μαρτυρίες των ανθρώπων και σε συνεργασία με τοπικές οργανώσεις και τους αντίστοιχους φορείς διαχείρισης, προσπαθούμε να γνωρίσουμε καλύτερα την περιοχή, να δούμε ποια μονοπάτια είναι αυτά που μπορεί να πληρούν κάποια κριτήρια, όπως είναι η ασφάλεια, η πρόσβαση σε αυτά, το μήκος της διαδρομής, η ποιότητα του τοπίου και η ανθρώπινη παρουσία, να είναι δηλαδή κοντά σε οικισμούς. Εμάς τα μονοπάτια της συνύπαρξης στοχεύουν στο να γνωρίσουμε και κάποια είδη προτεραιότητας, όπως το είδος της καθέ αρκούδας, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε περισσότερο για θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Συνεχίζει ο Νίκος με την παρουσίαση των διαδρομών. Με αυτά τα κριτήρια λοιπόν που ανέφερε τώρα η Εύφη, επιλέξαμε και αξιοποιήσαμε δύο διαδρομές στο χώρο του Εθνικού Πάρκου της Οροσειράς Ροδόπης. Η πρώτη διαδρομή ξεκινάει από τον οικισμό της Πρασινάδας. Την επιλέξαμε ακριβώς γιατί, έχοντας ως κύριο θέμα τη συνύπαρξη, χρειαζόμασταν μια περιοχή που η ανθρώπινη παρουσία να συνδυάζεται με την άγρια ζωή.
Η Πρασινάδα είναι από τους λίγους οικισμούς που παραμένουν κατοικημένοι τουλάχιστον στα ορεινά του νομού Δράμας μέσα στην οροσειρά Ροδόπη. Λίγο κατοικημένοι βέβαια, έχει αυτή υποστεί μεγάλο βαθμό εγκατάλειψης. Παρ' όλα αυτά έχουν μείνει κάποιοι κάτοικοι, έχουν μείνει κάποιες δραστηριότητες και φυσικά είναι ένα σημείο με μεγάλη περιβαλλοντική σημασία. Ξεκινάμε λοιπόν από τον οικισμό της Πρασινάδας, από την πλατεία. Κατεβαίνουμε προς το ρέμα της Οξιάς, διασχίζοντας παλιά χωράφια και οπορώνες της περιοχής. Οι οπορώνες είναι ένα παράδειγμα μιας πολύ σημαντικής πηγής διατροφής για την αρκούδα. Τα χωράφια αυτά βρίσκονται σε διαφορετικό βαθμό δάσωσης, καθώς έχουν καταληφθεί τα περισσότερα εδώ και κάποιες δεκαετίες. Μετά μπαίνουμε μέσα στο ρέμα της Οξιάς, ακολουθάμε μια πολύ ωραία παραποτάμια διαδρομή μέσα από παραποτάμια βλάστηση, παραποτάμιο δάσος και καταλήγουμε στον κεντρικό δρόμο από όπου οι επισκέπτες μπορούν να πάνε σε διάφορα άλλα ενδιαφέροντα σημεία της περιοχής που βρίσκονται κοντά, όπως οι καταράκτες της Αγίας Βαρβάρας. Είναι μια πολύ ωραία διαδρομή και μας βοηθάει να παρουσιάσουμε σημαντικό υλικό σε σχέση με τους στόχους του έργου, δηλαδή τη συνύπαρξη του ανθρώπου και της άγριας ζωής, και να πραγματοποιήσουμε πολλές δραστηριότητες εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως τις έχουμε σχεδιάσει κατά μήκος της διαδρομής. Παρ' όλα αυτά έχει κάποια μειονεκτήματα ότι είναι δύσκολη η πρόσβαση σχετικά καθώς είναι ψηλά. Και έτσι έχουμε προσθέσει και μια δεύτερη διαδρομή στην περιοχή, πιο κοντά στο Παρανέστη, πιο προσβάσιμη. Σε αυτή την περίπτωση ξεκινάμε μέσα από το Ψάχναντο, διασχίζουμε τα χωράφια της περιοχής και φτάνουμε στο παραποτάμιο δάσος του Νέστου, όπου ακολουθούμε ένα πολύ όμορφο μονοπάτι μέρος και αυτό των μαραθώνιων που γίνονται στην περιοχή και καταλήγουμε στον χώρο αναψυχής στο Φορέστης, λίγο έξω από το Παρανέστη. Και εδώ πέρα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά για τις παραγωγικές δραστηριότητες όπως τα χωράφια, για το ποταμό και την σημασία του. Παρακαλώ πολύ να συνομιλήσουμε. Ήδη είστε στα 6 λεπτά. Μιλήσαμε, ναι. Να πω μόνο ότι όλα αυτά τα μονοπάτια και τα δύο που σχεδιάσαμε στη Ροδόπη και τα προηγούμενα που ανέφερε η ΕΦΗ συνοδεύονται από έναν οδηγό για τους εκπαιδευτικούς ή τους συνοδούς που παρουσιάζει αναλυτικά τις πληροφορίες και τις προτινόμενες δραστηριότητες, από ένα φυλάδιο με χάρτη για τους μαθητές και τους επισκέπτες. Κατά μήκος της διαδρομής βρίσκονται κουτιά που έχουν επιπλέον εποπτικό και εκπαιδευτικό υλικό και κάποιες πινακίδες σήμανσης και περιβαλλοντικής ερμηνείας που βοηθούν την υλοποίηση των προγραμμάτων. Όπως είπαμε, ο στόχος μας πάντα είναι να αξιοποιήσουμε αυτές τις διαδρομές για στόχους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και με πολλές από τις υπόλοιπες ενδιαφέρουσες διαδρομές που παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται στην ημερίδα σας. Αυτά. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο. Εμείς σας ευχαριστούμε, εμείς. Κοντά μας από το Έναον Everest, ο κύριος Νικόλας Μετζανίδης για το Καστοριά View Trail. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε και εμείς από την πλευρά μας για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε για να μιλήσουμε για το μονοπάτι που έχουμε ετοιμάσει. Okay. Είμαι ο Νικόλας Ομερτζανίδης. Ερχόμαστε από την Καστοριά και εκπροσωπώ την Κινησέπ του Αένων Everest. Και θέλουμε να σας παρουσιάσουμε το μονοπάτι Καστοριά View Trail 104 χιλιόμετρων.
σε μια κατά βάση κυκλική διαδρομή. Βρίσκεται στο Δήμο Καστοριάς, αλλά μπορεί να επεκταθεί. Μπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρο τον ορεινό όγκο του νομού και να ξεπεράσει τα 350 χιλιόμετρα και να συνδεθεί με το Ήπειρος Τρέιλ από τη μια πλευρά και από την άλλη με τα μονοπάτια της Φλόρινας και των Πρεσπών. Η ονομασία Καστοριά View Trail δόθηκε γιατί στο μεγαλύτερο μέρος του αυτό είτε κινείται δίπλα στο ποτάμι όπως η διαδρομή από Κορομιλιά προς τον Αγιαντώνη ή έχει καταπληκτική θέα από ψηλά της πόλης, της λίμνης Ορεστιάδας και της ευρύτερης λεκάνης μαζί με τα βουνά που υπάρχουν τριγύρω. Η αφετηρία μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε χωριό της διαδρομής, αλλά η κεντρική είσοδος του μονοπατιού είναι από την Καστοριά, από την πόλη. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν κάποιος και μπορεί να πάει στον απόσκεπο. Και να συνεχίσει μετά στα πολυβολία για να φτάσει στο χωριό Σιδηροχώρη. Από εκεί μπορεί να συνεχίσει μέσα από ένα δάσος οξιάς και δριός για να φτάσει στον Άγιο Αντώνιο, που είναι η περιοχή των Κορεστίων. Στην περιοχή των Κορεστίων υπάρχουν τα χωριά Μαυρόκαμπος, Κρανιώνα, Νέος Οικισμός, Γάβρος. Είναι μια σχεδόν παρθένα περιοχή, ακόμα αμόλυντη, με τα πλήνθενα χωριά που αποτελούν ένα οικιστικό σύνολο μοναδικό στην Ελλάδα, με εξαιρετικό ενδιαφέρον, που διασώζονται από τα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, αποτελούν υπόδειγμα πρώιμης βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και έχουν ακόμη εμφανή πάνω τους τα σημάδια από τον εμφύλιο. Βλέπετε εδώ δεξιά το σπίτι, από τη Σοφίδη το 49, έχουν οριστικά εγκαταλειφθεί από τους περισσότερους κατοίκους και έχουν χρησιμοποιηθεί ως κινηματογραφικά σκηνικά από τον Θόδωρο Αγγελόπουλο στην ταινία «Το μετέωρο βήμα του Πελαργού», από τον Παντελή Βούλγαρη στην ταινία «Ψυχή βαθιά» και από άλλους. Συνεχίζουμε. Μονοπάτι. Και περνάμε από την γέφυρα Δενδροχωρίου, που κατασκευάστηκε το 1866 και μια ιδιαίτερη περιοχή φυσικού κάλους στο φαράγγι της Κορομιλιάς. Εδώ, μονοπάτι. Και εδώ. Με πλούσια χλωρίδα, πανίδα, ιχθυοπανίδα και ορυνθοπανίδα. Από εκεί, από την Κορομιλιά, το μονοπάτι γυρίζει ανατολικά και ανεβαίνει στην Αγία Τριάδα. Πάντα με θέα την πόλη, πολυβολία. Και γυρίζει μετά, φτάνοντας στην Τζαλίδα, για να βρεθούμε στην Καστοριά. Με μια μικρή παράκαμψη στο Δισπηλιό. Τι γίνεται εδώ. Από την Καστοριά μπορούμε να πάμε στο Δισπηλιό, όπου στην νότια όχθη της λίμνης Ορεστίδας, 8 χιλιόμετρα από την Καστοριά και δίπλα στον οδικό άξονα Καστοριάς Θεσσαλονίκης, βρίσκεται ο προϊστορικός λιμνιός οικισμός του Δισπηλιού, από τους αρχαιότερους στην Ευρώπη. Ένα αρχαιολογικό πάρκο όπου έχει δημιουργηθεί μια πιστή αναπαράσταση ενός προϊστορικού λιμνιαίου οικισμού με 8 φυσικού μεγέθους καλύβες πάνω σε πασαλόπιτες πλατφόρμες πλάι στη λίμνη.
μια εικόνα της ζωής στην νεολιθική εποχή, σε πραγματικές διαστάσεις. Εδώ. Και στην Καστοριά μπορούμε να δούμε τη σπηλιά του Δράκου. Όπου έχει χερσαία και λιμνέα τμήματα και εντυπωσιακό σταλακτικό διάκοσμο. Περιλαμβάνει 7 υπόγειες λίμνες, 10 αίθουσες, 5 διαδρόμους σύραγγες. Η Καστοριά είναι γνωστή με την λίμνη Ορεστιάδα. Το πλήθος εκκλησιών πάνω από 60 βυζαντινές και μεταβυζαντινές από τον 9ο έως τον 10ο αιώνα και μια πληθώρα αρχοντικών κατά το πλείστον του 17ου και 18ου αιώνα με το Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης, το Λαγγραφικό, το Ενδυματολογικό. Είναι ένας τόπος αξιόλογος που προσελκύει αρκετό κόσμο όλο τον χρόνο. Ευχαριστώ για την παρουσίαση των ανθρώπων των τριών από τους τέσσερις από τα τέσσερα πιστοποιημένα μονοπάτια στην Καστοριά που βοήθησαν να γίνει αυτή η, τέλος πάντων, η καταγραφή του μονοπάτιου του Γιάννη του Λαγού, του Ηλία του Κατζονίκα. Ορίστε. Από κάπου αλλού βγαίνει. Της Όλγας Καραγιάννη. Ναι, τέλος πάντων. Έχουμε προβοκάτερες. Ήθελα να τους ευχαριστήσω γιατί με την ήρθαν σε μια ημερίδα που οργανώσαμε στην Καστοριά και ήταν η αφορμή για να δημιουργηθεί αυτή η διαδρομή, ας πούμε, που θέλουμε να την βάλουμε για πιστοποίηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Σύνδεση τώρα με τον Δήμο Σπετσών και την Αντιδήμαρχο, κυρία Φραγκιά Ευγενία, για να μας μιλήσει για τα Spetses Paths, μονοπάτια πολιτισμού στις Spetses. Αντιδήμαρχε, μας ακούτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας έτσι στο και έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια στο Δήμο Ξάνθης για τη διοργάνωση της 4ης Πανελλήνιας Συνάντησης Μονοπατιών. Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να μιλάμε σήμερα για κάτι πάρα πολύ όμορφο, για τα μονοπάτια. Είμαι Αντιδήμαρχος Πετσών, ονομάζομαι Ευγενία Φραγκιά. Θα είμαι πολύ σύντομη. Τα μονοπάτια των Σπετσών, Spetses Paths, είναι μέρος του προγράμματος Μονοπάτια Πολιτισμού της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ανάπτυξης για την οποία συνεργάζονται ο Δήμος Σπετσών, η Αναργύριος και Κοριαλένιος Σχολή Σπετσών, φορείς, επαγγελματίες και ιδιώτες του νησιού και πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του κύριου Φωκίων Αποταμιάνου και της οικογένειάς του. Την μελέτη αποτύπωσης διαδρομών και σήμανσης έκανε ο κύριος Τριαντάφυλλος Αδαμακόπουλος με τη συμμετοχή της κυρίας Κατερίνας Ζαγκαρέτου. Τα μονοπάτια των Σπετσών σχηματίζουν ένα δίκτυο 19 διαδρομών με συνολικό μήκος 65,3 χιλιόμετρα. Οι διαδρομές αξιοποιούν το ανάγλυφο του νησιού και μπορούν να συνδυαστούν ώστε να σχηματίσουν μεγαλύτερες κυκλικές πορείες ή διασχίσεις. Οι αφετηρίες τους βρίσκονται είτε στον οικισμό των Σπετσών, είτε στον περιμετρικό άσφαλτο του νησιού. Οι 17 διαδρομές έχουν συνολικό μήκος περίπου 45 χιλιόμετρα και υπάρχουν άλλες δύο μεγάλες διασχίσεις ανάμεσα στον οικισμό των Σπετσών και τη Ζωγεριά, που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο τις πιο ορειβατικές, θα λέγαμε, διαδρομές του νησιού. Οι δύο αυτές διαδρομές έχουν μήκος περίπου 20 χιλιόμετρα. Είναι κάτι που γίνεται στο νησί μας με πάρα πολύ αγάπη. Μας βρίσκει όλους ενωμένους και το περιμένουμε μέσα στο 2022 για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις όμορφες διαδρομές περιπάτου σε ένα πολύ μικρό νησί με πολύ ιστορική αξία.
με μεγάλη ιστορική αξία. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια. Εύχομαι όλα τα καλά σε όλους και πάνω απ' όλα υγεία. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΡΟΥ, το κύριο Άνος Χρήστος για το Ροδόπι Ultra Trail. Ακούγομαι. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Χρήστος Κατσάνος και επειδή έχω πρόβλημα προσωπικότητας δεν μπορώ να καθίσω κάτω. Οπότε θα κάνω την παρουσίασή μου λίγο όρθιος. Θέλω να χαιρετήσω όλο τον κόσμο σε αυτό το υβριδικό συνέδριο που γίνεται. Χαιρετώ όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μας παρακολουθούν. Σας λέω την καλησπέρα μου και σε όλους τους ανθρώπους βρισκόμαστε εδώ. Ζούμε κάτι πρωτόγνωρο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν σήμερα, αλλά δεν είναι εδώ. Δεν έχουν τη φυσική παρουσία. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί τα μονοπάτια είναι εκεί, αλλά είναι και μέσα στις ψυχές μας. Οπότε κάποτε τα περπατάμε, κάποτε τα ονειρευόμαστε και γι' αυτό μιλάμε εδώ. Ποια είναι το Ροδόπι Ultra Trail? Είναι μια οργάνωση η οποία έβαλε το trail μέσα στον τίτλο της. Πότε? Ροδόπι Ultra Trail, ένα μεγάλο μονοπάτι. Και γι' αυτό πότε ξεκίνησε? Το 2009, όταν κάποιοι άνθρωποι μαζευτήκαμε και είπαμε ότι τι μας αρέσει να κάνουμε κοινωνικά πράγματα. Ποια είναι τα κοινωνικά πράγματα? Να έχουν και λίγο αθλητικό χαρακτήρα. Φτιάξαμε τον τρίτο παλαιότερο αγώνα, ο οποίος είναι στην Ευρώπη, ούλτρα απόσταση, τότε 165 χιλιόμετρα, τώρα είναι 175. Όμως, γιατί είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί ήρθατε σπίτι μας. Γιάννη, καλώς ήρθατε στο σπίτι μας. Ηλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μου θυμίζει 2 χρόνια πριν που ήμασταν στο Μέτσοβο, γιατί εκεί γίνανε πολύ ωραία πράγματα και σας είπαμε ότι την επόμενη φορά θα έρθετε σπίτι μας. Και γιατί είναι σπίτι μας, παρόλο που εγώ είμαι από την Ήπειρο, γιατί όταν σε κάνουν οι άνθρωποι να νιώθεις ντόπιος, τότε σημαίνει αυτό που είπαμε, ντόπια κοινωνία. Και εσείς μας κάνατε, κύριε Δήμαρχε, να αισθανθούμε ότι είμαστε ντόπιοι όταν μας παραχωρήσατε και υποστηρίξατε να κάνουμε το σπίτι μας στο δασικό χωριό. Άρα στο δασικό χωριό που θα βρεθούμε αύριο, να ξέρετε, είναι η βάση και η αφετηρία ενός μονοπατιού, το οποίο ξεκινάει ως εξής. Αυτά είναι λογότυπα. Τα λογότυπα δεν είναι πολλά, αλλά μπορούν να εκφράσουν 4 διαφορετικά πράγματα. Το Route Classic, που σημαίνει ένα μονοπάτι 175 χιλιόμετρα, δίπλα μπορεί να έχει τον Ροδόπι Challenge, που είναι 82 χιλιόμετρα, πηγείται 50 μίλια. Το επόμενο κομμάτι είναι το Haidu Trail Party, που είναι 24 χιλιόμετρα, και οι ορισμένες δράσεις που γίνονται από τη Route Family, τις οποίες θα εξηγήσω αμέσως. Οπα, μισό λεπτό. Κάπως έτσι μοιάζει το τοπίο στο δασικό χωριό όταν γίνεται ένας αγώνας. Γίνεται κάπου Οκτώβριο, φέτος δεν έγινε γιατί έπρεπε να πάρουμε μέτρα ασφάλειας, αλλά τις προηγούμενες 11 χρονιές έμοιαζε κάπως έτσι. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι έρχονται σε ένα περιβάλλον το οποίο παλαιότερα νόμιζαν ότι είναι αφιλόξενο. Τώρα κατάλαβαν ότι είναι φιλόξενο. Και έγινε φιλόξενο όταν φεύγει ο φόβος. Και ο φόβος φεύγει όταν γνωρίζεις ένα μέρος. Άρα αυτή είναι μία στιγμή ενός ανθρώπου ο οποίος τερματίζει μετά από 175 χιλιόμετρα, είναι Ελληνοαμερικανός και ετοιμάζει 2 σημαίες. Για ποιο λόγο? Γιατί έρχεται στο μονοπάτι να ζήσει μία εμπειρία από την Αμερική. Που σημαίνει τα μονοπάτια είναι για να μας δώσουν εμπειρίες. Δίνω 2 νούμερα. Το 9.000 μέτρα υψομετρική είναι αυτό το οποίο καθορίζει αυτό το υπέροχο μονοπάτι. Είναι όλοι οι Ροδόποι. Άρα δεν φτιάξαμε εμείς κάποιο μονοπάτι. Δεν είμαστε ιδρυτές μονοπατιών. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είπαμε το παλιό μονοπάτι, το οποίο συνέδε όλο αυτό το περιβάλλον και τα διάφορα χωριά, έχουμε μία υποχρέωση να το υπηρετήσουμε. Και αυτή την υποχρέωση ελπίζω
και νιώθω ότι το κάνουμε καλά. Και όχι για μας, αλλά και για μας και για τις επόμενες γενιές και να δώσουμε βέβαια και λίγο αξία στις προηγούμενες. Κάπως έτσι μοιάζει, είχα ένα βίντεο, αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο, θέλω να σας πω ότι κινείται το μονοπάτι που ξεκινάει από εδώ, από το δασικό χωριό, φτάνει στην Πρασινάδα που μας είπε πριν η κυρία Γελοστοπούλου και από εκεί και πέρα κάνει ένα πολύ ωραίο κύκλο, φτάνοντας πάνω στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Μάλιστα, είναι το σημείο, είναι μια πυραμίδα. Για όσους δεν ξέρετε, τα σύνορα φτιάχνονται με διάφορες πυραμίδες. Είναι η νοητή γραμμή που τις ενώνει και φτάνουμε στην πυραμίδα εκεί. Άρα, παίρνουμε και μια ακόμα εμπειρία πώς ήταν παλαιότερα στα σύνορα δύο χωρών που βρισκόταν σε ένταση. Επόμενο, για να πάμε γρήγορα, αυτός είναι ένας αγώνας, τον οποίο εμείς τον ονομάζουμε αγώνα, αλλά θα ήθελα εσάς περισσότερο να σας μείνει ότι είναι μια διάσχιση. Ένας αγώνας που κρατάει 44 ώρες δεν είναι αγώνας. Ουσιαστικά είναι γρήγορη διάσχιση. Μένει κάποιος κάτι που θα το κάναμε σε μία εβδομάδα, το κάνει σε δύο μέρες. Αυτός ο αγώνας το κάνει είναι ημερήσιος. Να ξέρετε ότι ο πρώτος αθλητής μπορεί να τελειώνει σε 10 ώρες και ο τελευταίος παίρνει μέρος περίπου σε 20. Αυτό είναι που κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού, ότι δεν είναι αθλητικό, απλά είναι γρήγορη διάσχιση και το αθλητικό του κομμάτι είναι κυρίως για τους περισσότερους γρήγορους αθλητές. Όλοι οι άλλοι τι είναι? Είναι καθημερινοί άνθρωποι σαν εμάς. Φανταστείτε, μέχρι και εγώ μπορώ να κάνω 100 μίλια. Άρα τι θέλουμε να πούμε, ανοίγουμε την πυραμίδα σε όλο το κοινωνικό γίγνεσθε να μπορέσει να πάρει μέρος είτε πεζοπορώντας. Και μέχρι να το κάνει αυτό θα πρέπει να υπηρετήσει πώς μπορεί να έρθει σαν εθελοντής να υποστηρίξει αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό, Χαϊντού Trail Party, γιατί είναι πάρτι? Δεν πιστεύουμε στα μονοπάτια, δεν πιστεύουμε στην πεζοπορία, πιστεύουμε στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος πρέπει να πάρει μια εμπειρία και στο τέλος να καταλήξει σε ένα φαγητό, σε ένα κοινό τραπέζι. Δεν έχεις κοινό τραπέζι, σημαίνει ούτε ντόπιος είσαι, ούτε θα δοκιμάσεις κάτι και δεν έχεις και να μοιραστείς. Άρα γίνεσαι πολύ ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βοηθάει. Όταν καταλήξεις όμως στο τέλος για να το στήσεις αυτό το τραπέζι, όπως θα κάνουμε αύριο μετά την πεζοπορία, μάλλον νομίζω ότι είμαστε σε μια κατεύθυνση η οποία τα μονοπάτια παίζουν το ρόλο να ξαναβρεθούμε μεταξύ μας. Περνάει ο χρόνος όμως και αυτά είναι τα παιδιά μας. Και δεν είναι αγώνας για τα παιδιά, είναι ένα μονοπάτι 5 χιλιόμετρων που το άνοιξαν τα παιδιά και ονόμασαν αυτά εκεί που τους άρεσε. 4,5, περνάει ο χρόνος. Όχι, όχι, όχι. Καμς, τι γίνεται? Ευχαριστώ πολύ. Τα μονοπάτια δεν είναι για να τα καθαρίζεις μόνο για να τα τρέξει κάποιος γιατί θα έρθει από το εξωτερικό και θα μας φέρει λεφτά και θα μας ψηλώσει. Τα μονοπάτια είναι για να μπορέσουμε εμείς να πάμε και να κάνουμε ένα καμπ. Τι σημαίνει καμπ? Να περάσουμε 6 μέρες όλοι μαζί και τι θα κάνουμε εκεί πέρα? Πολύ ωραία πράγματα. Τι θα κάνει? Θα ξαναβρεθούμε μεταξύ μας, θα εμπνεύσουμε άλλους φίλους. Όπως άκουσα και από τον κύριο Μαγκίτση, θα βρεθούν άνθρωποι από διάφορα μέρη. Τα καμπ στα δικά μας έχουν ένα και μοναδικό σκοπό: να πας στην περιοχή, να τη δεις, να την υπηρετήσεις, να την καταλάβεις, να ταπεινωθείς και μετά τι να το κάνεις, να το μοιραστείς και με άλλους ανθρώπους. Αυτό το ρόλο είναι. Το τελευταίο καμπ έγινε φέτος το καλοκαίρι. Είναι το 7ο. Τι κάναμε? 14 άτομα πήγαμε, καθαρίσαμε, κάναμε τα μπάνια και αυτό το πράγμα θέλουμε να το μεταδώσουμε και σε άλλους με την ίδια κουλτούρα. Γιατί αν είναι να δώσουμε ένα προϊόν σε ανθρώπους, δεν δίνουμε κανένα προϊόν. Είναι μια εμπειρία. Το προϊόν έρχομαι, το πληρώνω και φεύγω. Εμπειρία είναι έρχομαι, αγαπώ το τόπο και έτσι γίνεσαι μέρος του τόπου. Άρα εγώ μπορεί να λέγομαι Κατσάνος, που σημαίνει ο περιπλανόμενος. Άρα τι έχω? Δύο πατρίδες. Και η μία πατρίδα που είναι στην Ήπειρο και η άλλη που είναι στη Ροδόπη. Και στη μία είναι το Έπειρος Τρέιλ και στην άλλη το Ροδόπη Ultra Trail. Και στο ένα έχει την Αρκούδα και στο άλλο έχει την Αρκούδα. Και στο ένα έχουμε φίλους και στο άλλο. Άρα τα μονοπάτια είναι για να συνδέουν, δεν είναι για να χωρίζουν. Η Ροδόπη δεν ανήκει σε κανέναν, όπως και όλη η Ελλάδα σε κανέναν, ανήκει σε αυτούς οι οποίοι την υπηρετούν. Κλείνω με το άλλο κομμάτι. Αυτό είναι που μας απασχολεί. Και όταν μας είπατε ποια είναι τα προβλήματα για να τα παραθέσουμε, τα προβλήματα είναι κλαίμε κάθε φορά αν δεν μπορούμε να συντηρήσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά, αυτό είναι ανθρώπινη κληρονομιά, είναι τα γεφύρια μας. Δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Αγάπη είναι. Δεν θέλουμε καμία χρηματοδότηση, δεν πήραμε καμία χρηματοδότηση. Τη χρηματοδότηση, όταν είσαι εθελοντής, τη βάζεις από την τσέπη σου. Για ποιο λόγο? Γιατί επιλέγουμε σήμερα όλοι εδώ να είμαστε εμείς εδώ εθελοντικά, γιατί το θέλουμε. Άρα, όταν βάζουμε τα χρήματά μας, το κάνουμε γιατί το θέλουμε. Οπότε, τον εθελοντισμό αυτής της μορφής τον έχουμε υπηρετήσει μέχρι τώρα και δεν θέλουμε καμία βοήθεια, κύριε Δημήτρη. Μόνο αγάπη και στήριξη. Αν κάνουμε μία βάση, να μην μπαίνουν εμπόδια. Τα υπόλοιπα θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Αυτό το μονοπάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί περνάει από τέτοια γεφύρια και τα γεφύρια αυτά δεν πρέπει να πέσουν. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς πρέπει να γίνει. Αλλά όσο μπορούμε εμείς, αυτό πρέπει να το συντηρήσουμε. Γιατί αυτό είναι εμπειρία από το παρελθόν. Δεν είναι αισθητική ομορφιά, είναι εμπειρία. Κλείνω.
Γιατί πέρασε ο χρόνος και πρέπει να σεβόμαστε τον χρόνο όλων των άλλων, αν σεβαστεί. Αυτό είναι το σπίτι μας, το δασικό χωριό. Κοιτάξτε λίγο, μαζευόμαστε μια φορά το χρόνο, το λιγότερο, για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τι έχει γίνει και να βάλουμε στόχους της επόμενης χρονιάς. Αυτό νομίζω ήταν από την 11η παρουσίαση. Root και Rock Trails, κάπως έτσι μοιάζει μια καθημερινή μας μέρα στα μονοπάτια, τα οποία είναι Σαββατοκύρια ή καθημερινές, που περνάμε πολύ ωραία εμείς και μετά καθαρίζουμε το μονοπάτι. Ούτε ήρωες είμαστε, ούτε δίνουμε χρόνο από τις οικογένειές μας. Επιλέγουμε τις οικογένειές μας να είμαστε εκεί. Είναι επιλογή μας. Το να καθαρίσουμε το μονοπάτι είναι χαρά μας. Δεν είναι κούρασή μας. Είναι η καθημερινότητα που θέλουμε να είμαστε στο βουνό. Το επόμενο κομμάτι, αν ήθελε να μου κάνει τη χάρη, το... Δεν μου την κάνει τη χάρη. Δεν μου την κάνει τη χάρη. Οπότε θα σταματήσω κάπου εδώ λέγοντας κάτι. Τα μονοπάτια μας έφεραν κοντά. Τα μονοπάτια μας έκαναν να αγαπήσουμε όλη την Ελλάδα. Και τι κάναμε όλοι αυτοί οι μεγάλοι αγώνες, θεωρητικά αγώνες που ήρθαν την τελευταία δεκαετία, μας ανάγκασαν να ταξιδέψουμε σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδος. Εκεί καταλάβαμε ένα πράγμα. Το μονοπάτι δεν είναι προϊόν και οι αγώνες δεν υπάρχουν διοργανωτές. Για μας υπάρχουν κηδεμόνες. Κηδεμόνα σημαίνει ότι έχεις παιδιά, τι κάνεις, τα υπηρετείς μέχρι 18 χρονών και 18 χρονών έχουν δικαίωμα να σου πούνε δεν θέλω ούτε το όνομά σου ούτε τίποτα. Άρα τα υπηρετούμε πάνω σε αυτό. Αν τα υπηρετήσουμε καλά, τότε νομίζω και τα παιδιά μας θα είναι πίσω. Αυτό κλείνω. Δεν είμαι ο Χρήστος Κατσάνος, δεν είμαι ο διοργανωτής. Είμαι ένας από μια ομάδα 150 ανθρώπων και τα τελευταία που ήθελα να σας πω ήταν πόσους ανθρώπους έχουμε αφήσει την εντύπωση μέσα. Αλλά αυτό θα το πούμε την επόμενη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να πω κάτι. Επειδή σας ακούμε βλάβη, εγώ πρώτη φορά είμαι σε συνέδριο δήμαρχος και δεν με ενδιαφέρει αν αποκλίνεται λίγο από τον χρόνο, γιατί είναι πλούτος για μας. Και πάνω απ' όλα πρώτα για μένα. Έχει σημασία να μπορώ να διαμορφώσω άποψη από εσάς. Και θα πω και κάτι, επειδή έχει μεγάλη σημασία, παρακολουθώ λέξη-λέξη τη λέτε και έχει σημασία για μένα, γιατί έχουμε μια μεγάλη ευθύνη στον τόπο αυτόν ευλογημένο. Ό,τι αφορά τις γέφυρες που είπατε και τα ποτάμια, υπάρχει ένας άλλος φορέας που πραγματικά το Φεβρουάριο γίνεται το συνέδριο εδώ τις γέφυρες και τα ποτάμια. Ξέρετε, σε αυτό το κομμάτι πράγματι, μετά και τη δικιά συνεργασία, μας βρείτε δίπλα σας, θα κάνουμε και μελέτες και όπου υπάρχουν τέτοιου είδους γέφυρες στα ποτάμια μας που είναι σε κατάσταση είτε σε κάποιες χαλασμένες, γέφυρες, συντήρηση θέλω προφανώς να υπάρχει μια προσβατιμότητα και μια αισθητική, να είσαι σίγουρη με την συνεργασία όλων σας, εμείς ως Δήμος θα προχωρήσουμε να κάνουμε τις αποκαταστάσεις αυτού του αρχιτεκτονικού πλούτου που έχουμε σε αντικατέσταση. Ευχαριστώ πολύ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε εδώ και δεν θα φύγω μέχρι να τελειώσει και ο τελευταίος. Να είσαι και εγώ για την Πιδέρηξη, πρέπει να το ξέρετε. Έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κατσάνο, τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο. Θα πάμε πάλι στην Ισιωτική Ελλάδα. Θα συνδεθούμε με την Αμοργό. Η κυρία Δρομινή της Εμέλη από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία το Μητάτο της Αμοργού θα μας παρουσιάσει το μονοπάτι το Μητάτο της Αμοργού. Ναι, γεια σας. Με βλέπετε, με ακούτε. Μια χαρά, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Θα προχωρήσω, θα κάνω διαμοιρασμό της οθόνης για να μην έχουμε έτσι μεγάλη καθυστέρηση. Μια διόρθωση, το όνομά μου δεν με λένε Δρομινίτη, με λένε Δρυμονίτη. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε, μισό λεφτάκι, να χωρίσετε η παρουσίασή μας, δεν θα σας παρουσιάσω τα μονοπάτια της Αμοργού, έτσι, αυτό το έχουμε κάνει σε προηγούμενη παρουσίαση, αλλά νομίζω έρχεται και δένει πολύ με πράγματα που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες παρουσιάσεις και ειδικά στο προηγούμενο, που αναφερθήκατε στην κατάσταση των γεφυριών και γενικά άλλων στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς.
Εμείς λοιπόν ως Μητά του Τσαμοργού, είμαστε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε πέρυσι, τον Ιούλιο του 20. Διοργανώσαμε πριν από ένα μήνα το εργαστήριο ξεροληθιάς για Μοριανή Μαθωριά. Ήταν το πρώτο του είδους που διοργανώθηκε και ελπίζουμε να συνεχιστεί σαν διοργάνωση. Πώς έρχεται και σχετίζεται αυτό με τα μονοπάτια? Νομίζω είναι σαφές από τις προηγούμενες παρουσιάσεις πώς έρχεται και δένει με τα μονοπάτια. Καταρχήν όμως να πούμε ότι εξ αρχής το πεδίο εφαρμογής ήταν μονοπάτι. Ήταν τη διασταύρωση του μονοπατιού 4, της διαδρομής 4 του δικτύου στην Αμοργό. Είναι έξω από το χωριό Λαγκάδα στην περιοχή της Αιγιάλης, για όσους γνωρίζουν από το νησί. Και αυτή είναι η διασταύρωση όπως ήταν πριν το εργαστήριο ξεροληθιάς, πριν τη μαθητεία. Και αυτή είναι η διασταύρωση όπως είναι μετά τη μαθητεία. Το ίδιο σημείο πάλι οπτική γωνία πριν και μετά. Πριν και μετά. Εδώ βλέπουμε τμήμα του μονοπατιού, στο οποίο υπήρχε καλντερίμι, αλλά έχει χαθεί κάτω από φερτά υλικά και γενικώς προσχώσεις κτλ. Καθαρίστηκε, αποκαταστάθηκε. Και εδώ βλέπουμε καινούριο καλντερίμι που δημιουργήθηκε. Έτσι, έχει σημασία νομίζω ότι είναι καινούριο το καλντερίμι και φαίνεται να ήταν εκεί πάντα. Πέρα όμως από τα τεχνικά στοιχεία, βλέπετε κάτω στην οθόνη ότι έγιναν 15,5 μέτρα καθαρισμοί του υφιστάμενου καλντεριμιού, 40 μέτρα περίπου νέου καλντεριμιού, το βλέπετε και στην εικόνα, και 24 μέτρα αποκατάσταση αναλυματικών τείχων, ξεροληθικών τείχων, έτσι, εργαστήριο ξεροληθιάς ήταν. Δεν θα σταθώ όμως αυτό τόσο πολύ ως σημαντικό κομμάτι του τι αποκομίσαμε, όσο στο εξής, στο ότι δράσεις σαν κι αυτές αναδεικνύουν το πολυεθνικό πλούτο, γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και στις προηγούμενες ομιλίες, τα μονοπάτια στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα βέβαια, δεν προσφέρουν μόνο μια φυσιολατρική εμπειρία, είναι εμπειρία πολιτιστική. Πέραν των μνημείων που υπάρχουν σε πολλά σημεία των μονοπατιών μας, μνημεία εννοώ, εκκλησιαστικά, αρχαία, βυζαντινά και προϊστορικά κτλ., είναι και ο ίδιος ο αγροτικός πολιτισμός, αυτός ο πλούτος που βλέπουμε παντού τριγύρω μας και καταραίει, όπως ήδη αναφέρθηκε και το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Σημασία λοιπόν δόθηκε σε αυτό ακριβώς, στο πώς αποκαθιστούμε αυτό τον πλούτο, πώς δίνουμε έτσι ιδιαίτερη αξία στο μονοπάτι. Και όλα αυτά με μια θετική, δημιουργική προσέγγιση. Το λέω αυτό γιατί για όσους ζούμε σε μικρά μέρη, ίσως θα το ξέρετε, ότι πολλές φορές αντιμετωπίζετε με κάποια καχυποψία, αμφιβολία, αμφισβήτηση, οποιαδήποτε δράση ξεφεύγει λίγο από το αφήγημα του κέρδους και της ανάπτυξης. Αυτή η δράση μας όμως το πέτυχε να έρθουμε όλοι κοντά, οι ντόπιοι τεχνίτες, οι ντόπιοι μάστορες, οι γεωργοί, οι παραγωγοί, απλοί περαστικοί. Οι νεότεροι που ζούμε εδώ, είτε έχουμε καταγωγή από εδώ είτε όχι, οι επισκέπτες που ήρθαν με την ευκαιρία του εργαστηρίου. Όλοι αυτοί λοιπόν ήρθαμε, γίναμε μία ομάδα, συνεργαστήκαμε, δημιουργήθηκε ένα εξαιρετικό ομαδικό πνεύμα και ζήσαμε αυτό που λέγαμε παλιά την αλληλεγγύη, όπως γινόντουσαν παλιά τα πράγματα που μαζευόντουσαν όλοι και χτίζανε τείχους. Χτίζανε καλλιτερίμια, δεν είχε σημασία δικό μου, δικό σου, έπρεπε να γίνει. Βλέπετε λοιπόν σε μερικές από αυτές τις εικόνες το κλίμα που επικρατούσε, μεγάλη συμμετοχή και από νέους και από μεγαλύτερους, διαβουλεύσεις που έγιναν στα ζητήματα που προέκυπταν, κάτσαμε όλοι μαζί με τους μάστορες, είχαμε καλεσμένους ομιλητές και χτίστες από την Ήπειρο, από τη Μαγιόρκα είχαμε χτίστη. Εδώ οι εργασίες, πολύ μεγάλη συμμετοχή όπως βλέπετε. Μιλώντας για μονοπάτια, φυσικά η μεταφορά των υλικών γινόταν και γίνεται ούτως ή άλλως με γαϊδούρια και μουλάρια. Μεγάλο κομμάτι εδώ της περιοχής, τουλάχιστον οι Γιάλες, είναι πάρα πολλά τα σημεία τα οποία είναι προσβάσιμα μόνο με τα πόδια ή με ζώο. Εδώ η κατασκευή του καλντεριμιού. Η παρασκευή του εδάφους, καθαρισμός του εδάφους για να ξεκινήσει το καλντερίμι σε αυτό το σημείο. Η πλήρωση των κενών με χώμα. Εδώ βλέπετε σε αυτή την εικόνα το καλντερίμι που έχει γίνει, καινούριο καλντερίμι στα αριστερά και πώς συνεχίζει προς τα κάτω. Η κατασκευή. Στιγμιότυπα από τη βιντεοσκόπηση. Εδώ είναι οι μαστορές μας, τους παίρνουμε συνέντευξη. Οι μαστορές μας σε διάλειμμα. Συμμετέχονται σε διάλειμμα. Αυτό έρχεται λίγο να δέσει στην ωραία ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε. Εδώ είναι τα άλλα δύο ιδρυτικά μέλη του Μητά του Τσαμοργού, ο Γιάννης Αγαβαλάς και η Μαρία Ινομικού. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε ήταν ότι δημιουργήθηκε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Περάσαμε όμορφα, δημιουργήθηκε κάτι όμορφο, το οποίο εκτός του ότι ανέδειξε αυτό το σημείο και το τι μπορεί να είναι ένα μονοπάτι σαν εμπειρία πολιτιστική, μπορεί να λειτουργήσει και ως πρότυπο για περισσότερες παρεμβάσεις, επεμβάσεις που γίνονται σε μονοπάτια από Δήμο ή από άλλους φορείς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Δρυμονίτη. Ελπίζω να το είπα σωστά τώρα. Ναι. Και θα ξαναγυρίσουμε εδώ στην Ξάνθη
με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία δράση και ενέργεια Νέστος Ροδρόπη Θράκη, θα μας παρουσιάσουν τη διάσκηση του νομού Ξάνθης και των Θρακικών Μετεώρων. Είναι ο κύριος Γεωργιάδης Βασίλειος και η κυρία Πορφυλίδου Ιωάννα. Λίγο μπορείς να είσαι πολύ μαζί μου θα τους αλλάξω τα φώτα, δεν έκλωσε. Τώρα πήρα ψυχανικότητα, το πρίσω που περάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάω και εγώ γαλότσα, θα πάρω γαϊδούρια, άλογα, παρέα. Γιατί είναι, νομίζω ότι δεν καταλάβαμε τι μπορεί να κάνουμε. Δεν καταλάβαμε. Εμείς ακόμα είμαστε πάντα. Με παρασύρετε που δεν έκανε σήμερα με τη μάμη την παρουσία και ο Δήμαρχος Παρενιστίου, που πραγματικά είναι Γενικό Γραμματέα παράλληλα, που είναι και συνεργάτες και οι Δήμαρχοι και εμείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, κύριε Ξέρετε, συνάδελφε, που είστε εδώ. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι συνυπευθυνότητος, δραστηριότητες είμαστε από κοινού. Αν έχει την καλοσύνη, κυρία Σεμέλη, να κλείσει την παρουσίασή της. Κυρία Δρυμονίτη, αν έχετε την καλοσύνη, κλείστε την παρουσίασή σας. Μέχρι να αποκατασταθεί αυτό, να πούμε ότι βρισκόμαστε στα Κομινά Ξάνθη, στην ορεινή περιοχή του Δήμου Ξάνθης, εδώ από όπου περνάει το μονοπάτι Νέστος Ροδόπη Τρέιλ. Διοργανώνουμε την τέταρτη πανελλήνια συνάντηση μονοπατιών. Καλημέρα σας. Λέγομαι Γεωργιάδης Βασίλης. Καλημέρα σας. Λέγομαι Γεωργιάδης Βασίλης. Είμαι μέλος της εταιρείας δράσης και ενέργεια Νέστος Ροδόπη Θράκη και καθώς και ταμείας της ορειβατικής δέσης Ξάνθης. Εδώ και 5 χρόνια να σχεδιάζουμε με την σύζυγο την διάσκηση του νομού Ξάνθης και των Θρακικών Μετεώρων. Μέχρι στιγμής 36 ορειβάτες από Ηράκλειο Κρήτης, Χίο, Πάτρα, Αθήνα, Γρεβενά, Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Κομοτηνή και φυσικά Ξάνθη έχουν συμμετέχει στην διάσκηση. Με τη σύζυγο έχουμε σκεφτεί, την έχουμε διοργανώσει και την πραγματοποιούμε. Αυτός είναι ο χάρτης της διάσκησης. Μιλάμε για μια διαδρομή στην οποία περπατάμε 8 μέρες και ξεκινάμε από το Νέστο ποταμό και καταλήγουμε στα Θρακικά Μετεώρα στον νομό Ροδόπης. Έχει μια μικρή καθυστέρηση. Σιγά σιγά, μην αγχώνεσαι. Ναι. Είναι και ο χρόνος γι' αυτό. Λοιπόν. Ορίστε.
Σε 8 μέρες λοιπόν περπατάμε 171 χιλιόμετρα με 8.700 υψομετρικά και 7.915 μέτρα κατηφόρας. Από αυτά τα 171 χιλιόμετρα, τα 127 είναι μονοπάτι, τα 29 χιλιόμετρα χωματόδρομος και τα 15 χιλιόμετρα είναι άσφαλτος. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να ενώσουμε όλη αυτή εδώ την διαδρομή. Όσον αφορά τα μονοπάτια, να πούμε ότι στηρίζονται σε μονοπάτια από μαρτυρίες που είχα από τον πεθερό μου κυρίως, που ήταν μόνοι μας κάτοικος του Λιβαδίτη. Και προσπαθούμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο να αναδείξουμε ό,τι πιο παλιό υπάρχει, γιατί όπως είπανε και σε προηγούμενες αναφορές, είναι καλό, ή τα μονοπάτια είναι ο πολιτισμός μας. Πρέπει να τα διατηρήσουμε όπως μπορούμε καλύτερα. Στην κατά τη διάρκεια της διάσκεψης περνάμε από 16 κορυφές, 14 οικισμούς, 2 ποτάμια, 6 παραδοσιακά πετρόκτιστα γεφύρια και έναν καταράκτη. Την πρώτη μέρα ξεκινάμε από την Γαλάνη και καταλήγουμε στη Χρύσα, κοιμόμαστε έξω από την εκκλησία της Αγίας Φωτεινής στη συνοικία της Χρύσας. Συνολικά περπατάμε 26 χιλιόμετρα την πρώτη μέρα με 1.660 υψομετρικά και 1.520 μέτρα κατηφόρας. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από την πρώτη μέρα. Ξεκινάμε από την Γαλάνη. Εδώ είναι στον εγκατελειμμένο οικισμό του Προμνικού. Εδώ πέρα μπαίνουμε μέσα στην κοιλάδα της Αχλάδας. Είναι η πρώτη πηγή στην οποία ξεκουραζόμαστε κιόλας. Στη συνέχεια αρχίζουμε την ανηφόρα προς την κορυφή Μαύρο Ίσωμα, στην οποία καταλήγουμε κάπου εδώ πέρα. Οι φωτογραφίες είναι ανάμεικτες, είναι και από τις 5 διασκήσεις ο κόσμος που έχει συμμετάσχει. Εδώ πέρα είμαστε στην κορυφή Μέλτη. Εδώ πέρα, μια που βλέπω και τον Παύλο, να πω ότι από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που έχουν έρθει και έχουν κάνει τη διάσκεψη είναι ο Παύλος ο Τσιατός, ο οποίος τώρα και ο Περιφερειάρχης δεν είναι εδώ πέρα, αλλά μας είχε δώσει την άδεια να τον φωνάξουμε, μας είχε εγκρίνει κάποια χρήματα και με τον Παύλο καταφέραμε και κάναμε όλη τη διάσκεψη, την κάναμε ταινία και την οποία αισιοδοξούμε ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα ανέβει. Η ταινία είναι με αγγλικούς υπότιτλους και έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να την προωθήσουμε στο εξωτερικό. Γιατί κυρίως και μας ενδιαφέρουν και στην Ελλάδα να προωθεί, αλλά κυρίως και στο εξωτερικό για να δείξουμε και στους ξένους ότι και εδώ πέρα εμείς έχουμε μονοπάτια και φύση. Άλλες σημαντικές προσωπικότητες ήταν η Βανέσα Ιαρχοντίδου που ήρθε μαζί με τον Παύλο την ίδια χρονιά. Όπως επίσης και η διοίκηση της Trekking Ελλάς, όλοι οι διευθυντές τον Μάιο εδώ πέρα ήταν εδώ και τους είχαμε σε μια πριβέ διάσκεψη. Εδώ πέρα είμαστε έξω από την εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, την ώρα που ξεκουραζόμαστε το πρώτο βράδυ. Και στο τέλος, από την πρώτη μέρα, συνήθως γινόμαστε παρέα. Όσο πιο δύσκολη είναι η διαδρομή, τόσο πιο πολύ ενώνεται η παρέα, γιατί ο ένας με τον άλλον βοηθάει ο ένας τον άλλον και είναι λογικό να ενωνόμαστε ακόμη και αν δεν γνωριζόμαστε στην αρχή. Στο τέλος, από την πρώτη μέρα κιόλας, γινόμαστε παρέα. Πάμε στη δεύτερη μέρα. Είναι η διαδρομή από τη Χρύσα πάνω στο λυκοδρόμιο. Περπατάμε 22 χιλιόμετρα με 1.633 υψομετρικά και 1.420 μέτρα κατηφόρας. Η πρώτη κορυφή που περνάμε είναι η γνωστή κορυφή του Αυγού, εδώ σε Σταύρος Σακύρης. Μετά περνάμε από τον Φινέα και ανεβαίνουμε στην πιο δύσκολη κορυφή του νομού που πιστεύουμε ότι είναι το Άγιος Γεώργιος ή αλλιώς γνωστό εδώ στην περιοχή σαν Τσάλ. Και ανάλογα και με την ώρα που ανεβαίνουμε, συνήθως είναι μεσημεράκι και έχει ακόμα πιο, και η ζέστη την κάνει ακόμα πιο δύσκολη την ανάβαση. Εδώ με τον Παύλο στην κορυφή. Εδώ στην συνέχεια κατεβαίνουμε προς λυκοδρόμιο, περνάμε από την κορυφή Γαλήνη και καταλήγουμε στον λυκοδρόμιο έξω από την εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου ο πολιτιστικός σύλλογος και ο πρόεδρος του Άνθρωπος Κυλίδης κάθε χρόνο μας έχει εντυπωσιακή υποδοχή. Και υπολογίζουμε ότι κάθε χρόνο από εκεί θα συνεχίσουμε να περνάμε την διάσκεψή μας. Η τρίτη μέρα είναι η διαδρομή από το λυκοδρόμιο, ανεβαίνοντας στο Λιβαδίτη. Αρχίζουμε σιγά σιγά και παίρνουμε στην οροσειρά της Ροδόπης, παίρνουμε υψόμετρο πλέον. Περπατάμε 32 χιλιόμετρα με 1.900 μέτρα υψομετρικά και 1.060 μέτρα κατηφόρας. Περνάμε από το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα πάνω από το λυκοδρόμιο. Εδώ πέρα είμαστε λίγο έξω από την Καλυθέα, ο καθένας όπου βρει ξεκουράζεται, όπως βρει ξεκουράζεται. Εδώ πέρα είμαστε λίγο πιο πάνω από το Μαργαρίτη, από το χωριό του Μαργαρίτιου στην κορυφή Χαράλαμπος Καρασακαλίδης σε υψόμετρο 840 μέτρων. Εδώ έχουμε πάρει την ανηφόρα σιγά σιγά για να βγούμε στα βράχια του Αμπάρκαγια ή αλλιώς Ερμάριο. Εδώ πέρα είμαστε στα βράχια του Αμπάρκαγια, στο Ερμάριο στην κορυφή. Και εδώ πέρα ξεκουραζόμαστε στο καταφύγιο στο παλιό σχολείο, το οποίο μένουμε εδώ πέρα για δύο βράδια και έχει ο κόσμος έτσι τη δυνατότητα να κάνει και το μπάνιο, να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί σε κρεβάτι, γιατί τις δύο πρώτες μέρες κοιμόμαστε στο πάτωμα και σε κάρυμα.
Την τέταρτη μέρα η διαδρομή είναι χαλαρή, είναι από το Λιβαδίτη πάμε στον Καταράκτη και καταλήγουμε στο δασικό χωριό Ερημάνθου. Είναι μόνο 10 χιλιόμετρα με 558 μέτρα υψομετρικά και 476 μέτρα κατηφόρας. Εδώ που ήταν παλιά η ταβέρνα του Καπαδόκα τρώμε το πρωινό μας. Ξεκινάμε από τον Λιβαδίτη, περνάμε από το μεγάλο του μονοπάτι από το Ε6, καταλήγουμε στον Καταράκτη. Και στη συνέχεια πηγαίνουμε στο δασικό χωριό που έρχονται και μας παίρνουν με φορτικά και να μας γυρίσουν πίσω στο Λιβαδίτη για να ξεκουραστούμε την υπόλοιπη μέρα. Και εδώ πέρα μια μικρή, ο Λιβαδίτης έτσι όπως φαίνεται από ψηλά από τα βράχια. Και εδώ πέρα τρώμε και ξεκουραζόμαστε την υπόλοιπη μέρα. Την πέμπτη μέρα ξεκινάμε το δασικό χωριό Ερημάνθου και φτάνουμε μέχρι το διατηρητέο μνημείο της φύσης. Η διαδρομή είναι 20 χιλιόμετρα, 915 μέτρα υψομετρικά με 759 μέτρα κατηφόρας. Το πρωί ξεκινάμε πρωί-πρωί κατά τις 6.30-7 ώρα από το δασικό χωριό. Αρχίζουμε και ανηφορίζουμε σιγά σιγά προς τη Μαύρη Πέτρα και μπαίνουμε και στα όρια του νομού Δράμας. Εδώ πέρα οι ανηφόρες είναι εντυπωσιακές και το πιο εντυπωσιακό είναι επειδή η διαδρομή για τη Μαύρη Πέτρα δεν είναι και τόσο καθαρή προς το παρόν. Η επαφή αυτή που έχει ο κόσμος με την φύση είναι αυτό που τους εντυπωσιάζει πιο πολύ. Εδώ πέρα είμαστε στην Μαύρη Πέτρα. Εδώ πέρα είμαστε στην κορυφή Μαλιά σε 1700 μέτρα υψόμετρο. Και εδώ πέρα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στην πυραμίδα 66. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο διατηρητέο μνημείο της φύσης. Εδώ πέρα είναι οι λουτόμοι που έχουν κάνει τη δουλειά τους, που αρχίζουν και κόβουν κορμούς και τέτοια. Εδώ πέρα είναι η ώρα για φαγητό. Και κοιμόμαστε με αστεντίσκηνα πάνω στον δρόμο. Είναι η έκτη ημέρα. Ξεκινάμε από το διατηρητέο μνημείο της φύσης και φτάνουμε στα απομακοχώρια, στο Ωραίο. Είναι 23 χιλιόμετρα περίπου η διαδρομή. Ναι, ξεκινάμε από το πρωί από εκεί από το διατηρητέο. Πρώτη κορυφή είναι η Τσίχλα, δεύτερη κορυφή το Γιφτόκαστρο, ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Εδώ πέρα μπαίνουμε και λίγο μέσα γιατί έχει μια πηγή και παίρνουμε νερό, ανεφοδιαζόμαστε με νερό. Εδώ πέρα είναι το Θερμό, η κορυφή για το Θερμό. Εδώ πέρα είναι η κορυφή Κούλα. Και καταλήγουμε σιγά σιγά στο Ωραίο. Εκεί πέρα έχουμε πάντα συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό. Έρχονται κάθε βράδυ, μας ελέγχουν αν έχουμε κάποιο τραυματισμό, κάτι τέτοιο. Και εκεί πέρα μας περιμένει λεωφορείο που θα μας πάει στις κάτω θέρμες για να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Στις κάτω θέρμες, λοιπόν, από την επόμενη μέρα, την 7η, από τις κάτω θέρμες πάμε μόνο στην Κοτάνη, 10 χιλιόμετρα μόνο περπατάμε. Φεύγουμε από την Κοτάνη, περνάμε από την Μέδουσα. Και στη συνέχεια φτάνουμε στην ταβέρνα του Τζεμίλο που τρώμε και κοιμόμαστε εκεί πέρα. Και την 8η μέρα, την τελική, είναι από την Κοτάνη πάμε στα Αρχαντικά Μετέωρα στο Πολύαρνο, 25 χιλιόμετρα με 1085 μέτρα υψομετρικά και 847 μέτρα κατηφόρας. Ξεκινάμε από την Κοτάνη, εδώ είναι το χωριό της Κοτάνης, περνάμε από το πρώτο κυπέτρινο γεφύρι που έχει η περιοχή, πάμε στο Τζαλαπετινό και συνεχίζουμε το δρόμο μας για το γεφύρι του Γετίμπορου, που σημαίνει στα πομάκια 17 μύτες. Εδώ πέρα είναι το γεφύρι. Είναι στο Βιτζαντινό γεφύρι του Ιάζων, ακριβώς ίδια τεχνική. Εδώ πέρα είμαστε στα Αρχαντικά Μετέωρα στην κορυφή. Εδώ πέρα μέσα στα βράχια, στο Αρχαντικό Μετέωρο και καταλήγουμε στον οικισμό του Πολύαρνου που γίνεται και η λήξη. Από εκεί μας περιμένουν αγροτικά αυτοκίνητα και μας κατεβάζουν στον Ιάζο, που είναι και το πατρικό της μητέρας μου. Και στην αυλή φέτος κάναμε και ένα παραδοσιακό γλέντι με γκάιντες και παραδοσιακά όργανα και τραβήξαμε και ένα χορό για να στρώσει καλά η διάσκηση, μια που δεν είχαμε κουραστεί καθόλου. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι είμαστε περήφανοι που κάνουμε αυτήν εδώ τη διάσκηση και διαφημίζουμε πραγματικά το νομό μας, ότι πιο ωραίο έχει ο νομός. Και θέλω να πω ότι στον κόσμο, όταν αναφερόμαστε στην οροσυρά της Ροδόπης, συνήθως αναφέρονται στα μονοπάτια του νομού Δράμας. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να το αλλάξουμε αυτό, να δείξουμε ότι και η Ξάνθη έχει μονοπάτια μέσα στην οροσυρά της Ροδόπης. Σας ευχαριστώ. Προτείνω κάτι, ρε παιδιά, να πω κάτι όλο συνδιοργανωτέ. Καταρχήν, να σα ευχαριστήσω λίγο για την παρουσία. Αλλά βάλτε και ένα μονοπάτι για του γεμάτου 60 και πάνω. Αλλά καμιά 2-3 χιλιόμετρα. Μην πάρουμε καμιά καρδιά, δηλαδή. Βλέπω 20 χιλιόμετρα, 40 χιλιόμετρα. Εμείς θα πιτσικάρουμε, ρε παιδιά, στον δρόμο. Πού θα πάμε, δηλαδή. Κάτι για τρίτη ηλικία βάλτε. Να βγάλω και μερικούς από το καπί, όσοι ψηφίζουν να περάσουν, δεν ψηφίζουν, δεν βαριέσαι. Να ξέρετε, 20-30 χιλιόμετρα μόνο που το ακούμε, θα θέλει έφραγμα. Πολύ, εντάξει. Γι' αυτό είπα και εγώ ρε παιδιά, λίγο ακούω, έσκασα. Λέω, άστο πω, 5 χιλιόμετρα να περπατήσουμε, λίγο 4,
να πούμε κι εμείς ότι κάτι κάνουμε. Γεια σας και από μένα. Είμαι η Πορφυλίδου Ιωάννα, σύζυγος του Βασίλη και ιδρυτικό μέλος της Δράσης Γυναίκες. Λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε να παρουσιάσουμε πραγματικά ένα μοναδικό εγχείρημα, ένα όραμα που ξεκίνησε από τον Βασίλη με μια όμορφη συνεργασία. Μπήκαμε όλη η οικογένεια και το πραγματοποιούμε κάθε χρόνο εδώ και 5 χρόνια. Μέχρι και τα παιδιά μας συμβάλλουν σε αυτό, μεταφέρουμε τα φαγητά κάθε απόγευμα για να τροφοδοτήσουμε τους ορειβάτες μας. Καθώς επίσης, όλα και εννοείται, και καθώς τα δεκατιανά, τα πρωινά, να τους βοηθάμε να έχουν την ενέργεια που χρειάζεται για να περπατάνε και να πεζοπορούν στα όμορφα βουνά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε λοιπόν. Πολύ σύντομα διασχίσαμε τη Ροδόπη. Τώρα θα συνδεθούμε με την Κινσέπ Μονοπάτια της Ελλάδος και τον κύριο Τσαραβόπουλο Φίβο που εκπροσωπεί το Green Flag Trails για να δούμε και μία εναλλακτική πιστοποίηση μονοπατιών πέρα από τη γνωστή σε εμάς όλους, εδώ τουλάχιστον στην περιοχή. Την πανευρωπαϊκή πιστοποίηση που έχει και το δικό μας μονοπάτι. Υπάρχει και μία πιστοποίηση που θα μας παρουσιάσει σήμερα ο κύριος Τσαραβόπουλος Φίβος. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τσαραβόπουλε, μπορείτε να ξεκινήσετε ανοίγοντας το μικρόφωνο σας. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ήχο. Με τη σύνδεσή σας πιθανό. Ίσως να σας δώσουμε λίγο χρόνο να δείτε τη σύνδεσή σας και να μιλήσουμε. Για πείτε μου ξανά. Αρχικά πρόβλημα με ήχο. Ναι, δεν τη συνδέσεις. Θα σας δώσουμε λίγο χρόνο να δείτε τη σύνδεση μας, γιατί δεν ακούγεστε καλά και θα προχωρήσουμε σε μία παρουσίαση του μονοπατιού Ε6 από τον κύριο Χρήστο Κυριακό και τον κύριο Ρέστη Μπόσκο. Μετά από αυτή την παρουσίαση θα προσπαθήσουμε να ξανασυνδεθούμε με τον κύριο Τσαραβόπουλο και έρχεται η σειρά των πιστοποιημένων ελληνικών μονοπατιών από την πανευρωπαϊκή πιστοποίηση της Ομοσπονδίας Ορειβασίας Ευρώπης. Καλή σας μέρα. Είμαι ο Χρήστος Ογυπουρός και μαζί με τον Ορέστη τον Μπόσκο εκπροσωπούμε την AMGET Drama for Season, έναν φορέα
ειδικών μορφών τουρισμού που δημιουργήθηκε στη Δράμα πριν από λίγο καιρό, στάθηκε πριν ένα περίπου μήνα. Τα μέλη τα οποία παρτίζουν το φορέα έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά στις ειδικές μορφές τουρισμού, παράδειγμα πεζοπορία, ποδηλασία, αναρρίχηση, ορπερισμός. Αλλά βέβαια υπάρχουν μέλη όπως η Ένωση Ξενοδόχων Δράμας, πεζοπορικοί και ορειβατικοί σύλλογοι, αλλά και εινοποιία, ελαιώνες και άνθρωποι οι οποίοι παράγουν τοπικά προϊόντα. Ο στόχος είναι να προσφέρουμε τη δυνατότητα εκπαίδευσης και παρόδρυσης στους κατοίκους της περιοχής και στους επαγγελματίες, ώστε να γίνει ανάδειξη των ειδικών μορφών τουρισμού στην περιοχή και σαφώς να δημιουργηθεί ένα πεδίο ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να αλλάξει το προφίλ της περιοχής όσον αφορά τις ειδικές μορφές τουρισμού. Σημαντικό είναι βέβαια να υπάρξει συνεργασία και η εκπαίδευση όλων των μελών. Σκοπός επίσης είναι να αποτελέσει ο φορέας και ένα εργαλείο, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, για τους τοπικούς φορείς, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης, σημαντικό είναι να υπάρξει μια παρουσίαση και γνωριμία με άλλους φορείς της περιοχής, για να δούμε κατά πόσο μπορούμε από κοινού να αναπτύξουμε δράσεις κοινές. Είχαμε τη χαρά να βρισκόμαστε κάποια μέλη του φορέα στο Μέτσοβο. Μας άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και χαιρόμαστε που είμαστε και σήμερα εδώ, που καταφέρουμε και βρεθήκαμε ξανά εδώ. Και θέλω να αναφερθώ στο πολύ σημαντικό κομμάτι της σύστασης ενός ενίου πανελλαδικού φορέα. Μας αφορά και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το Ε6, ένα μονοπάτι το οποίο χαρακτηρισμένο διεθνές, διασχίζει την περιοχή της Δράμας με μήκος 140 χιλιόμετρων. Η είσοδος του είναι από τα δυτικά και αφού διασχίσει όλο το νομό της Δράμας στα ανατολικά, βγαίνει στην περιοχή του Παρανηστίου και συνεχίζει στην περιοχή της Ξάνθης. Η χάραξη και η σηματοδότηση του μονοπατιού έγινε το 1980. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι η σημερινή του κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Διάφοροι παράγοντες έχουν επηρεάσει ώστε να είναι σε ένα καθεστώς απαξίωσης και κατάληψης. Παρ' όλα αυτά, εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, γιατί μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό άξονα. Επιτρέψτε μου την έκφραση, μια εγνατία οδό. Ας πάρουμε αυτή την έννοια που χρησιμοποιούμε και καλά κάνουμε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και εκεί πάνω να αναπτύξουμε τους κάθετους άξονες, ώστε να υπάρξει διασύνδεση με περισσότερα μέρη. Πολλά σήματα έχουν πέσει, βρίσκονται διάσπαρτα. Δρόμοι ακόμη δασικοί που έχουν ανοιχτεί έχουν επηρεάσει το ίχνος του μονοπατιού. Φυσικά έχουν περιβοληθεί πάρα πολλά σήματα, αντιλαμβάνεστε ότι συμβαίνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό. Όλα αυτά καθιστούν δυσκολοδιάβατο το μονοπάτι. Αυτό που εμείς προτείνουμε είναι να κινηθούμε όσον αφορά τουλάχιστον την περιοχή της Δράμας σε τρεις πυλώνες. Ο ένας είναι τα οχυρά του Νευροκοπίου που δίνουν μια ιδιαιτερότητα στην περιοχή από μινάρια της γραμμής Μεταξά και όλο αυτό το ιστορικό περιεχόμενο το οποίο περικλείουν με τις μάχες που δόθηκαν εκεί. Το δεύτερο είναι το όρος Φαλακρό, το ψηλότερο βουνό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με το αλπικό τοπίο. Και ο τρίτος πυλώνας είναι το Παρανέστη, το οποίο διαθέτει το ιδιαίτερο δάσος του Φράκτου, το Παρθένο δάσος, αλλά και τον Έστω ποταμό, ο οποίος φυσικά στη συνέχεια διασχίζει και μεγάλη περιοχή της Ξάνθης. Το Ε6, εδώ βλέπετε βέβαια κάποια σημεία στα οποία φαίνεται εμφανώς τι μεγάλη ζημιά έχει γίνει. Το Ε6 διασχίζει όλο το νομό της Δράμας, σχεδόν στο κέντρο του νομού και αυτό είναι καλό γιατί περνά κοντά από ιστορικά μνημεία, περνά κοντά από
σημεία φυσικού κάλους, όπως βλέπουμε εδώ τη λίμνη Λευκογείων, από παραδοσιακούς χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς σχισμούς, όπως είναι ο σχισμός Παγωνέρη, η ζεντενά μονοπάτια της περιοχής, εκκλησίες με μεγάλο ενδιαφέρον, ένα φαράγγι στην περιοχή των πύργων δράμας που στην ουσία καταλήγει στο όρος Φαλακρό, αλλά και στην περιοχή του Παρανεστίου με τους καταράκτες και το ιδιαίτερο δασικό συγκρότημα που υπάρχει εκεί. Ο σημερινός επανασχεδιασμός του Ε6 πιστεύουμε ότι πρέπει να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες ανάπτυξης της περιοχής, αλλά και του σύγχρονου περιπατητή. Το συγκριτικό πλεονέκτημα που πιστεύουμε εμείς ότι έχει το Ε6 είναι ότι βρίσκεται κοντά σε οικισμούς, μπορεί εύκολα να διασυνδεθεί με τους οικισμούς που υπάρχουν στην περιοχή, αλλά περικλεί και δύο πολύ σημαντικούς οικισμούς, τον Ευρωκόπη από τη μία και τον Παρανέστη από την άλλη. Θα μείνουμε λίγο σε αυτό το χάρτη. Το Ε6 θέλουμε να αποτελέσει τον κύριο πεζοπορικό άξονα στη Δράμα και να είναι και ένα κίνητρο για όμορφες, αντιπεριφέρειες, ώστε να αποτελέσουν τη συνέχισή του στις δικές τους περιοχές. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε κάτι το οποίο προτείνουμε, την επαναλειτουργία του τριστικού τρένου από το Παρανέστη προς το Ξώδεσι και την Ξάνθη, αλλά και το παραποτάμιο μονοπάτι το οποίο υπάρχει από το Παρανέστη προς τη Σταυρούπολη. Στο χάρτη αυτό βλέπουμε με πορτοκαλί έντονο χρώμα το ίχνος του Ε6. Και έχουμε σημειωμένους κάποιους αγώνες ορεινού τρεξίματος και ποδηλασίας, οι οποίοι γίνονται στην περιοχή. Και αναφερόμαστε σε αυτούς τους αγώνες γιατί έχει γίνει σημαντική δουλειά. Υπάρχουν μονοπάτια τα οποία έχουν καθαριστεί, έχουν σηματοδοτηθεί και μπορούν εύκολα να αποτελέσουν τους πρώτους προορισμούς στους οποίους θα συνδέσει το Ε6 ή θα συνδεθεί, αν θέλετε, το Ε6 με αυτούς. Βέβαια, αυτό που είναι απαραίτητη προϋπόθεση και πρέπει να εργαστούμε πάνω σε αυτό είναι να υπάρξει μια ενιαία σήμανση, γιατί αυτή τη στιγμή κάθε μονοπάτι έχει το δικό του τρόπο σήμανσης. Άρα λοιπόν εργαζόμαστε και επιδιώκουμε να γίνει αυτό, να υπάρξει ενιαία σήμανση στο Ε6 και σε όλες αυτές τις περιοχές. Και πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ένα ολοκληρωμένο τοπικό και περιφερειακό δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια στη συνέδριση. Ευχαριστούμε εδώ τη γειτονιά μας τη Δράμα. Θα προσπαθήσουμε πάλι να συνδεθούμε με τον κύριο Τσαραβόπουλο Φίβο. Μας ακούτε από την Κινσέπ Μονοπάτια της Ελλάδος. Όχι, ίσως δώσουμε στο τέλος λίγο χρόνο για να συνδεθούν. Θα περάσουμε τώρα στο διοργανωτή της τρίτης πανελλήνιας συνάντησης μονοπατιών, ο οποίος μας έδωσε τη σκυτάλη για να διοργανώσουμε εδώ στην περιοχή μας τη συνάντηση την Τέταρτη. Είναι ο κύριος Γκαρτζονίκας Ηλίας. Μας έδωσε και το κουδουνάκι για να διακόπτουμε τους ομιλητές. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι η σκυτάλη. Αυτό θα δώσουμε και εμείς στον επόμενο. Λοιπόν, ο κύριος Γκαρτζονίκας έρχεται από την περιφέρεια Ηπείρου και θα μας παρουσιάσει τα γνωστά πλέον σε όλους μας Ήπειρους Trail. Trails, γιατί είναι πολλά. Ένα. Κυρία Χατζογλίδου, θα διακόψω λίγο. Εγώ θα ήθελα να σας δώσω περισσότερο χρόνο, κύριε Ηλία. Μάλλον Ηλία. Γιατί θέλω να μας πεις για την εμπειρία πώς είναι να προωθούμε στις διεθνείς εκθέσεις τα μονοπάτια ως βασικό στοιχείο του εναλλακτικού τουρισμού. Νομίζω ότι πλέον είσαι ο ειδικός και μιλάω στον ελληνικό γιατί έχουμε γνωριστεί. Ωραία. Θα ήθελα λίγο χρόνο παραπάνω, θα μου επιτρέψετε να του δώσω λίγο χρόνο παραπάνω, να μην είμαστε τόσο αυστηροί, για να μας πει την εμπειρία του. Άλλωστε το κουδούνι όταν μιλάει ο κύριος Γκαρτζονίκας χαλάει. Όχι, με γνωρίζει. Επειδή σας γνωρίζει, γι' αυτό.
Έλα, σε μας παρατήρησε. Όχι, εγώ πήγα για καλό, καταρχήν να... καταρχήν να... να χάρηκα έτσι από αυτή την οικία προσφώνηση. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη ώρα... Δεν μετράω χρόνος, είναι χαιρετισμός. Έτσι. Λοιπόν, από την πρώτη ώρα νιώσαμε άνετα και αυτό, κύριε Δήμαρχε, σίγουρα οφείλεται σε εσάς και τους συνεργάτες σας, γιατί οι άνθρωποι που ανακατεύονται ή τρίβονται μέσα από αυτή τη δραστηριότητα πρώτα πρέπει να νιώθουν άνετα με τον τόπο που δημιουργούν για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που θέλουν αργότερα. Γιατί αν δεν βγει στα μονοπάτια αυτή η οικειότητα και όπως είπε και ο Χρήστος Κατσάνος, να νιώσει ότι είσαι φιλοξενούμενος σε αυτόν τον τόπο, δεν μπορείς να τα αποδώσεις. Οπότε να ευχαριστήσουν τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του για αυτό που ζούμε, που προσθέτουμε όλοι μαζί ένα λιθαράκι ακόμα σε αυτό που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα σαν έξαρση, γιατί γίνεται πάρα πολλά χρόνια από παλιότερους από εμάς που μας μάθαν να το σεβόμαστε, να τα αγαπάμε και να τα αξιοποιούμε, απλά παίρνει μια άλλη μορφή τα τελευταία χρόνια. Και κάποια πράγματα να πούμε για το Ήπειρος Τρέιλινγκ αρχίζοντας, αλλά επειδή για τα τελευταία χρόνια έχουμε βρεθεί πολλές φορές και έχουμε πει πολλά πράγματα, δεν θα ήθελα να πω όλα αυτά που λέγαμε ότι είναι εκείνο, είναι εκείνο, είναι εκείνο, να πω σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε αυτή τη στιγμή και όταν χρειαστεί κάποια στιγμή. Και τι πρέπει να κάνουμε εσείς. Θα σε ξεζουμίσουμε, μην νομίζεις με τον χρόνο να μας παίξεις για να είσαι το μονοπόλιο στην περιοχή σου. Όχι, όχι, όχι. Να πω τώρα και να πω και όλα, εντάξει, ότι σε όλες αυτές τις διοργανώσεις είναι η πρώτη φορά που ο Δήμαρχος κάθεται μαζί, ακούει, έχει άποψη και την εκφράζει και με ωραίο τρόπο. Λοιπόν, Ήπειρος Τρέιλ. Απλά να το συστήσουμε. Παύλο, σε παρακαλώ, ξεκίνα το ένα, ναι. Και στο βίντεο, σε γενικές γραμμές, φαίνονται τα σημαντικά στοιχεία του Ήπειρου Στέλλα, αλλά βάλαμε και κάποια από τα μυρίσια τρίματα από τις δουλειές που κάνουμε από τα πλάνα. Πολλοί που δεν έχουν μπει στα μονοπάτια και όχι από εδώ, δεν ξέρουν πώς είναι να δουλεύεις, να σκάβεις. Σε κάποιον που το βλέπει πρώτη φορά, του δημιουργεί κάποια πλανάκια από αυτά που έχουμε κάνει με το Ήπειρο Στέλλα τα τρία αυτά χρόνια. Λοιπόν, το μονοπάτι διέρχεται στην πρώτη του φάση από 4 δήμους της Ηπείρου και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ανότητα Ιωαννίνων. Είναι η Δήμη Κόνιτσας, Ζαγορίου, Μετσόβου και Βορείων Τζουμέρκων. Και καταλήγει συμβολικά στα πρώτα χωριά της Σάρτας για να δείξουμε ότι στην επέκτασή του, μετά τα 370 χιλιόμετρα, αυτό θα πάει σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου και θα φτάσει σχεδόν τα 2.000 χιλιόμετρα. Ακολουθεί δύο πανέμορφα ποτάμια. Τη λεκάνη απορροής του Βουηδωμάτη, αυτό που ξέρουμε γενικότερα ως χαράδρα του Δίκου, και τη λεκάνη απορροής του ΑΟ, αυτό που ξέρουμε γενικότερα ως Βαλιά Κάλτα. Μετά ενώνεται στο Μέτσοβο, μοιάζει σχεδόν με τη διαδρομή του Ροντόπι Ultra Trail, σαν τη Γάνη, ενώνεται στο Μέτσοβο και ακολουθεί παράλληλα τον ποταμό Άραχθο, ως τρίτο ποταμό. Διασχίζει 9 περιοχές του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, λίγο πιο χαμηλά αν μπορείς Παύλο, ευχαριστώ. Διέρχεται από περισσότερους από 12 χαρακτηρισμένους διατηρητέως οικισμούς και από πολλά μνημεία όλων των περιόδων από την αρχαιότητα σήμερα, όπως 10 ιερές μονές και 15 τουλάχιστον πέτρινα γεφύρια. Περνά από 25 ορεινούς οικισμούς και κοντά από άλλους, καθώς και 7 ορειβατικά καταφύγια. Όλα αυτά τα λέμε γιατί χρειάζονται στα ημερήσια τμήματα να υπάρχει διαμονή και διατροφή ως απαραίτητα για να πιστοποιηθούν. Διέρχεται από 2 εθνικούς δρυμούς, στη Βαλιά Κάλτα και Βίκο ΑΟΥ και 2 εθνικά πάρκα της Βορείας Πίνου και των Τζουμέρκων και τον Γεωπάρκο Βίκο ΑΟΥ που είναι προστατευόμενο πια από την UNESCO. Και διέρχεται και από άλλα τμήματα κλασικών ή αναγνωρισμένων μονοπατιών όπως το Ε6 που προείπαμε πριν από λίγο, αλλά και το Ούρσα Τρέιλ που είναι στο Μέτσοβο στην Ήπειρο και είναι το τρίτο πιστοποιημένο μετά το Μέναλο και την Άνδρο. Ποιο ήταν το όνειρό μας με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καχρημάνη, στην αρχή ξεκινώντας? Και γι' αυτό θα δείτε κάτι παράξενο, μια περιφέρεια ουσιαστικά να δημιουργεί σε αυτόν τον χώρο και ένα τέτοιο εύρος μονοπάτι. Ήταν να αναδείξουμε και να ενώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μονοπάτια του παλιού και πιο παλιού δικτύου της Ηπείρου ως ενιαία πεζοπορική διαδρομή. Δεν θέλαμε να είναι μια απλή γραμμή στο χάρτη, θέλαμε να αναδείξουμε την κουλτούρα των μονοπατιών και εδώ επιμένουμε, για να το βρει ενδιαφέρον ο περιπατητής. Θέλαμε να νιώθει ότι πατάει σε έναν δρόμο που πήγαινε από τη μία η θίτσα στο χωράφι και στο μήλο,
από την άλλη που πήγαιναν στο ένα ο ταξίδι τους, ας πούμε, τα Τσελιγκάτα ή αγιογράφοι των Χιονιάδων ή πετροχτιστάδες των Μαστοροχωρίων ή το Ψίκι, οι Πομπές, οι Γαμήλιες, αλλά και τα μεγαλύτερα μονοπάτια της εποχής, όπου οι υπηρώτες που δημιούργησαν την υπηρωτική ευπηία πήγαιναν στο εξωτερικό. Θέλαμε αυτό να δώσουμε από τα μονοπάτια και όχι μόνο μια απλή γραμμή στο χάρτη. Για να πάρει μορφή διαλέξαμε τον δύσκολο δρόμο. Θα μπορούσαμε κάποια μικρότερα τμήματα να κάνουμε, είπαμε όμως θα ξεκινήσουμε τα δύσκολα. Και αυτό ήταν μια διαδρομή που θα τα περιλάμβανε όλα αυτά ως ενότητα, να θυμίζει η Ήπειρο και όχι μόνο ένα κομματάκι της. Χρειάστηκε να είναι στην πρώτη τους φάση 370 χιλιόμετρα και είπαμε θα το πολεμήσουμε από εκεί. Εκεί όμως είχαμε μια τεράστια δυσκολία και τουλάχιστον το ανάγλυφο της Ηπείρου που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Περνάμε σχεδόν 70 φορές ποτάμια, ρέματα ή ποτάμια. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο, γιατί χρειάζονται κατασκευές. Πέρα τα σημεία αντιστήριξη, οτιδήποτε, αλλά τα 70, για να πιστοποιηθούν ότι θα περάσει 70 φορές νερά, πρέπει να κάνει 70 γέφυρες, μικρότερες ή μεγαλύτερες. Και σε αυτό το σημείο θα χρειαστεί ίσως να πούμε, γιατί μικρότερα είναι οι κορμογέφυρες, όμως σε 11 σημεία θα χρειαστεί κρεμαστές γέφυρες και ήδη τις δύο από τις μεγαλύτερες, σχεδόν μία μήκος 60 μέτρων και μία σχεδόν 100, 90 με 100 μέτρων, ήδη κατασκευάζονται και θα προχωρήσουμε σε διαδοτήσεις και ό,τι χρειάζεται. Και ό,τι χρειάζεται και το ξέρετε πολύ καλά και θα τα ξαναπούμε. Ποιες φορές θα κάνει αυτά? Υπηρεσίες της περιφέρειας προς το παρόν. Και μετά πάμε στα δασαρχεία και αυτά. Αλλά πρώτα. Ναι, εντάξει, θα τα πούμε, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, μετά από σχεδόν 3 χρόνια, πού βρισκόμαστε τώρα? Έχουμε κυκλώσει όλα με την πρώτη σηματοδότηση της πινακίδας κατεύθυνσης και την εφαρμογή. Η πινακίδας κατεύθυνσης πρώτα. Κάναμε και τα 370 χιλιόμετρα. Άρα έχουμε μονοπάτι. Και τον πρώτο του καθαρισμό. Μετά, έχουμε την ηλεκτρονική εφαρμογή. Ήπειρος Trail μπορείτε να την κατεβάσετε, είναι δωρεάν, με μια εξαιρετική δουλειά του Τριαντάφυλλου του Δαμακόπουλου, που με αυτήν ξαναπάμε το μονοπάτι, μια δεύτερη δηλαδή βοήθεια. Και όλα αυτά επικυρωποιούνται όσο προχωρούμε τις εργασίες. Επίσης, υπάρχει μια προμελέτη. Η προμελέτη μας, θα έλεγα ότι με την εμπειρία ίσως την έχουν δει αυτά τα χρόνια, μπορεί άνετα να διδαχτεί. Και αυτή με τον Αδαμακόπουλο, και βάσει αυτής της προμελέτης που είναι λεπτομερέστατη, θα μπορέσουν να πάμε στις αδειοδοτήσεις. Δηλαδή, να την πάρει όποιος θα την χρειαστεί και από τις υπηρεσίες μας μέχρι τον εξωτερικό συνεργάτη επιλεγεί και βάσει αυτής να επικαιροποιηθούν ορισμένα σημεία της και μετά να πάμε στις αδειοδοτήσεις. Ένα κομβικό σημείο που χρειάζεται και αυτό να το πούμε για να πούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα. Σηματοδοτούσαμε και προχωρούσαμε. Είχαμε μια εφαρμογή για κινητά, προβάλαμε σε όλο τον κόσμο τα ενδιαφέροντα στοιχεία που τους συνθέτουν, δεν είχαμε τη σύνθεση όλων αυτών. Και μας έτυχε μια καλή στιγμή, τη μοιραζόμαστε μαζί σας και μόλις σε λίγο τελειώσουμε αυτά 2-3 λεπτάκια ακόμα, θα θέλουμε να σας βάλουμε έναν φίλο και εδώ της περιοχής να σας πει λίγο την εμπειρία του. Ήταν ένας άνθρωπος, είπε, σας βλέπω να μιλάτε όλα τα χρόνια για αυτό και το έχω κάνει δικό μου όνειρο. Τι όνειρο δικό σου? Να έρθω να το διασχίσω. Μα ακόμα δεν έχει τελειώσει. Προχωρούμε. Είναι ένα τεράστιο πράγμα που προχωρούμε. Όχι, λέει, θέλω να το κάνω. Και ο προπέρσινος νικητής του Ροντόπι Ultra Trail, ο Πάνος ο Παναρίτης, ο νεαρότερος αθλητής που τερμάτισε πάνω στο δάσος της Χαϊντούς, το πρώτος τον Ρουτ, ήρθε και σε 8 μερόνυχτα μόνος του με αυτονομία διέσχισε όλο το μονοπάτι. Άρα λέγαμε πια ότι έχουμε και μονοπάτι που γίνεται και συνεχόμενη διάσχιση εκτός των 28 ημερησίων τμήματων που προβλέπει οι οικανισμοί για την πιστοποίηση. Και λέγοντας αυτά, προχωρούμε και λίγο για να το κλείσω προς την προτροπή της Θεανούς, ήταν ότι έχουμε το μονοπάτι που είναι για μας. Το αγαπάμε, διδασκόμαστε, είναι ο πολιτισμός του, όμως εμείς το θέλουμε και σαν επισκέψιμο σημείο. Τα δυνατά του σημεία είναι, που είπαμε, αλλά αυτά μετρούν στον κόσμο. Λόγω της ιδιότητάς μου, δηλαδή από τη μία είμαι υπάλληλος του τμήματος τουρισμού, στέλεχος μάλλον της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, είμαι και περιφερειακός σύμβουλος, είναι λίγο παράξενος ο ρόλος, αλλά με αυτές τις ιδιότητες μπόρεσα
και εγώ με την ομάδα μας να συμμετάσχουμε στις μεγαλύτερες, στις παγκόσμιες εκθέσεις σε όλη τη γη σχεδόν, προωθώντας τον εναλλακτικό τουρισμό της Ηπείρου. Κύριο σημείο της, ένα από τα κύρια σημεία της είναι αυτό. Όπως είναι, γιατί εμείς το έχουμε ως μια ενότητα, δηλαδή το δίκτυο των μονοπατιών που θα συνδέσει όλη την Ήπειρο. Αρχίζουμε από 370 και θα προχωρήσουμε. Υπάρχει πουλιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων που είναι με το διάζωμα, είναι τα 5 μεγαλύτερα αρχαία θέατρα της Ηπείρου που ενώνται σε πουλιστική διαδρομή και περιπατητική και πουλιστική, και το γεωπάρκο Βίκο Αού της UNESCO. Αυτά είναι ένα προϊόν που εμείς το δίνουμε, προϊόν εντός εισαγωγικών, αλλά καταλαβαίνουμε τι νούμε, το δίνουμε έτσι και προς τα έξω. Και θέλουμε να δούμε την αντίδραση. Σας λέω ότι η εμπειρία μου, το πήγαμε από το Πεκίνο. Το Πεκίνο ήταν παγκόσμιο φεστιβάλ πεζοπορίας. Είδαμε πώς το αντιμετωπίζουν οι Κινέζοι, λέγοντάς τους αυτά τα ίδια πράγματα, δείχνοντας κάτι ανάλογα εκεί. Στη Μόσχα, στη Γερμανία, σε μια από τις κατεξοχήν πεζοπορικές χώρες, όπου οι εκθέσεις, όπως είπε πριν και ο αντιπεριφερειάρχης, λέει στην Tour Natur, μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις εναλλακτικού τουρισμού. Πήγαμε τρεις φορές. Στη Racing, άλλοι εναλλακτικού του Αμβούργου. Έχουν το μεγαλύτερο κατακεφαλήν εισόδημα εκεί. Στο Βερολίνο, στην ITB, στη μεγαλύτερη έκθεση του κόσμου, τουλάχιστον 3-4 φορές. Στην όλα γίνονται. Κάποια στιγμή και εμείς είπαμε ότι δεν γίνεται αλλιώς. Όταν δεν γίνεται αλλιώς. Πολύ μπροστά στις χαρτίδες. Όχι, όλοι μαζί. Εμείς, αυτό μας διδάσκει το μονοπάτι. Θα κάνω μια παρένθεση. Και στην Ήπειρο αντιμετωπίζαμε μέχρι πριν 10 χρόνια. Σου λέει γι' αυτό στα Ζαγόρια. Εδώ θα έρθεις αμήνες. Και του λέει ο άλλος, θέλω να πάω και μια μέρα στη θάλασσα, πάω και τη θάλασσα σε μια ώρα, να μην πάω και εκεί. Όχι, εδώ. Χρειάστηκε αυτά τα χρόνια τεράστια προσπάθεια στην περιφέρεια να πείσουμε ότι έλα και είναι ένα προϊόν η Ήπειρος. Όπως μπορεί να είναι ένα η Ελλάδα ή δύο περιφέρειες μαζί, γιατί είπες και εσύ. Έχω στην αρχή μια στο λόγο σου. Να πω τώρα κάνουμε διάλογο. Yeah. Εδώ μας ελκύσει και εκλεγμένος, δεν το ήξερα αυτό. Είδες που δεν στο και μια εφράδια λόγω πολιτικής σκέψης. Εδώ τώρα ξέρουμε γιατί μιλάμε. Προφανώς. Κάνω τηλεόραση. Με την καλή να το δω αυτό, έτσι. Είναι η άνεση που εγώ όμως πέρα από το να συγχαρώ για αυτό που συμβαίνει, όλους τους συναρμόδιους, εθελοντές, φορείς, περιφέρεια και σένα ιδιαίτερα, γιατί θεωρώ πέρα από την αγάπη σου, εκφράζεις και ένα φορέα ως διοικής και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Όμως εγώ, επειδή πρώτη φορά συναντώ το συνέδριο, και είμαι ειλικρινής, δεν είχα ξαναδεί, γιατί και παλιόμουν αντιδήμαρχος, είχα μία σχέση 8-7 ετραετίες με αυτό το κομμάτι. Όμως εγώ, επειδή τυχαίνει να έχω μία σχέση και τώρα με τον κύριο Τακαρδέκα, τον Δημή, τον Γιάννη, για τα ποτάμια και τα ρέματα, το βασικό κομμάτι είναι γιατί εμείς σε αυτό το φορέα, το δομημένο, με τόσες εθελοντικούς ομάδες πλούτος που είναι, δεν υπάρχει μία ενότητα έκθεσης, παρουσίας, προβολής για όλη την Ελλάδα ως ένας φορέας στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Εσωτερικό και εξωτερικό. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε, επειδή τώρα ο συνάδελφος μου, ο συνάδελφος, γιατί είναι εκλεγμένος, είναι τόσο μπροστά. Γιατί και εμείς, που είπα και προηγουμένως στον συνάδελφο, ότι πρέπει οι δήμαρχοι, όπως είναι ο φίλος μου Τάσος εδώ, η περιφέρεια, να είμαστε παρόν. Διότι έτσι θα ανοίξει το μυαλό μας, θα καταλάβουμε με προηγούμενη εμπειρία τα θεμητά στοχευμένα αποτελέσματα, είτε για την επικοινωνία, είτε για τον τουρισμό, τον οικονομικό στόχο. Έτσι, ας είμαστε ειλικρινείς εδώ, έτσι. Εδώ, παιδιά, όλοι είσαστε να βοηθήσουμε. Γιατί μην λέμε ότι ενδιαφέρεται μόνο για την κοινωνία μας. Προφανώς για την κοινωνία μας είναι προτεραιότητα. Αλλά εδώ για την Ελλάδα μας, μετά τη θάλασσα του Ζάκη και το κλαπάκι το βράδυ, δεν πρέπει να βρούμε και εμείς θα κάνουμε όλοι μαζί για έναν άλλο τουρισμό που δεν έχουμε θάλασσα. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε μεγάλη σοβαρότητα εκεί. Και πρέπει αυτοί που είναι πιο μπροστά, όπως εδώ ο συνάδελφος ο εξαίρετος, να αξιοποιήσουμε και να ενωθούμε ως φορέας. Αλλιώς μεμονωμένα ποτέ δεν θα πετύχουμε το στόχο σε αυτόν τον ευλογημένο τον τόπο που λέγεται ορεινές περιοχές αξιοποίησης. Είμαι ειλικρινής. Έτσι και αυτό που ο Χρήστος, ότι δεν μπορούμε να λέμε και να ξεχνάμε σε μια ώρα όλοι μας. Και δώστε μας και μας όπλα, σας το λέω εγώ ως δήμαρχος, να πάω και στην ΚΕΔΕ, αν χρειαστεί να κάνουμε μια τροπήση του νόμου, να μπορούμε τις εθελοντικές ομάδες να τύχουν χρηματοδότησης για τις συντηρήσεις, για τις επεκτάσεις,
ακόμα και για μέσω αναθέσεων σε εργολαβίες συντήρησης μονοπατιών, να βρούμε ένα κομμάτι να, κάθε χρόνο να διεκπαιρεώνουμε το αυτονόητο για να πετύχουμε και τους δύο σκοπούς στόχους, τοπική κοινωνία και τουρισμός. Διότι ακούω πράγματα, εκθέσεις, παρουσίας, Κίνα και αυτά, εμείς βγήκαμε την Ξάνθη. Ποιος θα έρθει στην Ξάνθη τα μονοπάτια, καρμύριδες εδώ δηλαδή. Ή ο Τάσος ο συνάδελφος μου που έχει το παρανέστερο μεγάλο κομμάτι των έστω, ή αν πάρουμε και τους άλλους. Δηλαδή πολλές φορές αν έχουμε λίγο ευαισθησία εμείς που είμαστε δημιουργικοί, να ντρεπόμαστε. Ειλικρινά σας το λέω. Πρέπει να ντρεπόμαστε. Συνέχισε. Λοιπόν, και κλείνοντας σιγά σιγά, απλά να πω και με συγχωρείτε λίγο γι' αυτό, μιας και ο κύριος Δήμαρχος αναφέρθηκε στην ιδιότητά μου αυτήν. Εγώ επειδή έτυχε να είμαι επειδή έτυχε να είμαι στη Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, υπήρχε ένα στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές, κατ' εξαίρεση μπορούσαμε ως υπάλληλοι να εκτεθούμε, αν θέλετε, και αυτοδιοικητικά. Εμένα ο μόνος λόγος που το έκανα αυτό ήταν γιατί θα μπορούσα να δουλέψω πιο άνετα αυτό το όνειρο. Δηλαδή με την ιδιότητα αυτή, γι' αυτό ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που το έκανα και δηλαδή μας τίμησε ο κόσμος, ήταν για να μπορέσω να κάνω πιο άνετα αυτό το όνειρο, να ανοίξει η πόρτα ή να πάρω το σακάκι αύριο και να πω θα πάμε στην, θα πάμε στην Ξάνθη. Ναι, ή θα πάμε στην Ξάνθη. Τελείωσε. Το προτείνω εγώ. Και θα πρέπει πιθανόν να ρωτήσουμε. Και κάποιος μπορεί να σου πει κάτι, τι κάνεις. Αλλά έτσι μπορείς να χαράξεις και κάποια πράγματα. Ο περιφέρειας της Ηπείρου, ο κ. Κακριμάνης, είναι ακριβώς πάνω σε αυτό. Γι' αυτό και σας λέμε ότι τώρα το καταλαβαίνετε εξής. Μια περιφέρεια που λέει ή μπορεί να δεις τον περιφερειάρχη να σηματοδοτεί και να σου πει προχώρα το αυτό, δεν είναι εύκολο να το βρεις. Και, λοιπόν, το κλείνω. Εκθέσεις ήταν όλες αυτές, ναι. Εκθέσεις ήταν όλες αυτές, τα πρόσθετα και το Λονδίνο, το Βελιγράδι, την Κύπρο και βρίσκαμε τα κομμάτια αυτά του πληθυσμού τους που νοιάζονταν για τον πεζοπορικό τουρισμό και τον αλλακτικό. Αλλά σας λέω, όχι μόνο με τα μονοπάτια. Τα μονοπάτια μαζί με τα θέατρα, μαζί με το γεωπάρκο. Ή μπορούσε να ήταν και κάτι άλλο. Ποια ήταν η αντίδρασή τους. Ολοκληρώστε, παίρνουμε το σάκο και ερχόμαστε. Όμως, μια προϋπόθεση. Δεν ήταν αυτό. Δεν θέλουν τη γραμμή στο χάρτη. Θέλουν το μύθο τους. Θέλουν να τους έχεις δημιουργήσει πριν αυτό που είπαν τα παιδιά την Ελευσίνα, τη Σαλαμίνα. Δηλαδή, έλα, εδώ ήταν στο μονοπάτι αυτό για να περάσεις. Ήταν για τον αέρα. Είχε πολύ τον αέρα, κουνούσε, έπεφτε. Πρέπει να πετάξεις μια πέτρα για να μην έρθουν οι νεράιδες να σε πλανέψουν. Ή σε αυτό το γεφύρι, το μεγάλο, το μονότοξο της Κόνιτζας και του Ζαγορίου, είχαν, ας πούμε, ένα μύθο. Όχι μύθο, πραγματικότητα, τους ζωοκλέφτες. Όταν είχε πολύ αέρα και τον κατηγορούσαν κάποιον για ζωοκλέφτη, έπρεπε να βάλει μια γίδα ζωντανή στην πλάτη και να πάει να περάσει το γεφύρι αυτό που δεν το περνάς κανονικά χωρίς αέρα. Η γίδα κουνιόταν στην πλάτη. Αν έπεφτε μέσα και πνίγονταν, λέγονταν να αποδόθηκε η δικαιοσύνη. Αν κατέβαινε με αυτήν από την άλλη μεριά του γεφυριού, τον άφηναν ελεύθερο. Θέλουν το μύθο και την πραγματικότητα δοσμένη όμως έτσι, να έρθει αυτός να σου βγάλει τη selfie, να έχει 5.000 από κάτω views και αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφήμισή σου. Αλλά όμως εσύ τον κάνεις έτσι μέρος του τόπου. Αν τον έλα να σου πάρω τα χρήματα για ένα Σαββατοκύριακο, αργά ή γρήγορα αυτά ήταν κάποτε. Τώρα τον κάνεις να νιώσει σαν το σπίτι του για λίγο. Θα σου φέρει και το σόι το ολόκληρο. Και κλείνω, πριν βάλουμε για ένα λεπτό μόνο τη συνέντευξη, που εμένα με συγκλώνησε πάντα σε αυτές τις μεγαλύτερες εκθέσεις του κόσμου, γιατί κάποιες είναι στιγμές δουλειάς, κάποιες είναι ανθρώπινες. Ξέρετε, το 2018, το σποτάκι του ΕΟΤ, αυτό το 365 Days Destination, έγινε η καλύτερη ταινία τουρισμού στον κόσμο. Η καλύτερη ταινία τουρισμού στον κόσμο ήταν το σποτάκι του ΕΟΤ το 2018. Σε αυτήν, στα 3,38 δευτερόλεπτα που χρειάστηκαν για να δειχτεί πρώτη ανάμεσα στις 29 υποψηφιότητες ως η καλύτερη τουριστική ταινία του κόσμου για το 2018, ανάμεσα σε 136 χώρες, με σχεδόν διπλάσιους ψήφους από την επόμενη, είχε 14 φορές πλάνα της ορεινής συναλλακτικής Ηπείρου. Δεν το λέω για την Ήπειρο. Το λέω γιατί σε αυτό το σποτ, πρώτη φορά από δημιουργία του ΕΟΤ από το 50, υπήρχε η άλλη Ελλάδα μέσα. Ναι, τα νησιά, οι αρχαιότητες, θάλασσα. Υπάρχει και ένα S ακόμα, γιατί είναι 4 τα S κανονικά. Μπήκε όμως η στεγανή και όλη η άλλη Ελλάδα.
Και έτσι φτάσαμε το 18 και το 19, 33 εκατομμύρια τρεις Ελλάδες ήταν ο τουρισμός μας, γιατί τους προτείναμε την ενότητα αυτή. Έλα από τη θάλασσα μέχρι ό,τι έχουμε ψηλότερο. 4 εποχές τα πάντα. Αλλά πήγαμε σαν ενότητα, σαν χώρα με τα πάντα. Πρώτη φορά, 33 εκατομμύρια. Οπότε αυτή ήταν η κουβέντα και θα σε παρακαλούσα, Παύλο, βάλει μας λίγο τον Πάνο, τον Παναρίτη, στην έκτη από την 8η μέρα της διάσκησης του Ήπειρου Στρέιλ, που ήταν έτσι μια καλή στιγμή και για μας. Ένα λεπτάκι λίγο τις συντυπώσεις του και σας χρωστάω αυτό το παραπάνω που έκλεψα σήμερα. Δώσε και λίγο τον ήχο σου, αν μπορείς. Ναι, ναι. Πού είναι το σου, αυτό είναι εγώ. Αυτά τα κοινωνία κληρονομιά τα οποία έχουμε επισκεφθεί δεν υπάρχουν. Είναι εδώ στον τόπο αυτό τη Σιμίρου και μέσα από αυτήν το ίδιο στέι, περιφέρει, νομίζω ότι έχει δώσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε αυτόν τον τόπο να αναπτυχθεί κάτι το οποίο πραγματικά έχει ξεχαστεί. Νομίζω ότι είναι ένα ταξίδι που θα διαμορφώσει εντελώς τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα στη ζωή και γενικότερα. Δεν είναι να κάνει με ένα βουνό, με ένα χώρο ή μια φωνή σε ένα βουνό. Έχει να κάνει με το τι περιπλήττει γύρω από όλο αυτό. Η ανθρωπή, τι υπήρχε πριν, τι υπάρχει τώρα, τι μπορεί να διατηρηθεί και τι μπορεί να σχοληθεί. Νομίζω είπε όλα. Αυτό αν γίνει, η διαδρομή έχει δείξει ότι έχει την αξία του. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο θα μου πεις αν υπάρχει το μονοπάτι εκεί με την κίδα να βάλω τους αντιπάλους μου να περάσουν. Θα σκεφτώ μέσα. Λοιπόν, δώσαμε στο φίλο μας τον Ηλία τα λεπτά που μας είχε δώσει περισσότερο στο τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονοπατιών. Οπότε εξοφλήσαμε, Ηλία, γιατί εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ένα μας δίνετε, 10 παραπάνω σας δίνουμε, να ξέρετε. Ωραία. Και αφού μίλησε ο Ηλίας για μύθους, θα έρθουμε τώρα στην πατρίδα του Ορφέα, εδώ, στην Ξάνθη, στην κοιλάδα του ποταμού Νέστου, από όπου περνάει το δικό μας το μονοπάτι, το Νέστος Ροδόπι Τρέιλ. Την παρουσίαση θα κάνει... Ο καλύτερος, νομίζω. Ο καλύτερος, ναι. Είναι ο Μπουγιουκλού Αλέξανδρος. Είναι διακεκριμένος και γνωστός ορειβάτης όλη την Ελλάδα. Είναι συνεργάτης μας. Είναι αυτός ο οποίος... Έβαλε πολλές ώρες και πολλή αγάπη πάνω σε αυτό το μονοπάτι. Το καθάρισε, το σηματοδότησε, το ξέρει πιθαμή προς πιθαμή. Επίσης να πω ότι δεν τηρούμε, σαν οικοδεσπότες έπρεπε να είμαστε τελευταίοι στην παρουσίαση. Δεν το κάνουμε από αγένεια. Απλώς το πρώτο πιστοποιημένο μονοπάτι στην Ελλάδα βρίσκεται καθοδόν. Ελπίζω, κύριε Λαγέ, να έρχεται. Το Menalon Trail έχει φτάσει στο αεροδρόμιο στην Αλεξανδρούπολη και είναι καθοδόν. Γι' αυτό μπήκαμε μπροστά. Η Andros Route, το δεύτερο πιστοποιημένο μονοπάτι στην Ελλάδα, ζήτησε να είναι μετά το Menalon. Οπότε δεν το κάνουμε από αγένεια, το κάνουμε γιατί έτσι μας ζητήθηκε. Γεια σας και από μένα.
Λέγομαι Αλέξανδρος Μπουγιουκλού, δουλεύω στο Δήμο Ξάνθης, είμαι στο Τμήμα Πρασίνου και είμαι ο άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε και ασχολείται με το μονοπάτι, το Νέσος Ροδόπη Trail. Το μονοπάτι ξεκίνησε πριν 5-6 χρόνια με τη μεγάλη βοήθεια της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όπως και με την βοήθεια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Συγγνώμη λίγο, να το διαβάσουμε. Οπα. Ναι, κάτσε. Λοιπόν, το μονοπάτι αποτελείται από 7 κομμάτια, 7 δεκά χιλιόμετρα. Ξεκινάει από το κέντρο της Ξάνθης και κατευθύνεται μέχρι το δασικό χωριό που είναι τα 1.350 μέτρα. Είναι ένα μονοπάτι, πιστοποιήθηκε το 19, που σημαίνει ότι είναι καλοδιατηρημένο, συντηρημένο και περνάει από πολύ ωραίες περιοχές, ξεκινώντας από την πόλη της Ξάνθης, μπαίνει στην παλιά πόλη και από εκεί ανεφορίζει, πηγαίνει στο Κρομνικό, που είναι ένα εγκατελειμμένο χωριό του Νέστου. Από το Κρομνικό κατευθύνεται Κομνηνά, εδώ που είμαστε, μετά πάει Σταυρούπολη. Από Σταυρούπολη ανεβαίνει στο Καριόφυτο, από Καριόφυτο πάει στο Λιβαδίτη, από εκεί έχουμε μια διακλάδωση που πάει ένα κομμάτι στο Καταράκτο Λιβαδίτη και από εκεί προχωράμε για να πάμε στο δασικό χωριό. Υπάρχουν άλλα 4 μικρά μονοπάτια, τα οποία ένα είναι που ξεκινάει από το δασικό χωριό και καταλήγει στην κορυφή της... πώς το είπαμε? Στη Χαϊντού, μπράβο. Το δεύτερο είναι ένα κομμάτι στο Ιωνικό, που είναι και τα κάστρα τα παλιά. Το τρίτο είναι στη Κοτάνη, που είναι ένα κυκλικό μονοπάτι. Και το τέταρτο είναι κάτω στην Κεραμωτή, που είναι πιο πολύ για ποδήλατο. Το μονοπάτι το έχουμε συντηρήσει και πέρσι και φέτος. Συγκεκριμένα τελείωσε η συντήρησή του πριν από 2-3 μέρες. Το είχε αναλάβει ένας εργολάβος, ο Σάββας, από τη Λαβάλα, που είναι εδώ και κοντά μας. Έχει βάλει μέσα τη συνεργεία του, τους ανθρώπους του και έχει γίνει ένα πολύ ωραίο και καθαρό μονοπάτι. Εδώ φαίνεται στο χάρτη από την Ξάνθη που πάει στο Κρομνικό. Στο Κρομνικό είναι η διασταύρωση που έχει το σημείο που το μονοπάτι φεύγει ένα προς στο Κομινά που είμαστε εδώ και το άλλο πάει προς τη Γαλάνη. Εδώ. Εδώ είναι από κάποια σημεία που περνάει το μονοπάτι μέσα από την παλιά πόλη. Το ένα δεκαχιλιόμετρο που λέμε, που ξεκινάει στα τέμπη του Νέστου, από τη Γαλάνη και καταλήγει σε εκείνη τη διασταύρωση στο Κρομνικό. Στη διαδρομή υπάρχουν γεφύρια, υπάρχουν πολλά δάση, δάση με χαμηλής βλάστησης, υπάρχουν οι οξιές, πιο ψηλά φτάνουμε στα Πεύκα. Είναι ο Καταράκτης, ο οποίος είναι πολύ γνωστός στην περιοχή, και καταλήγει στο τέλος στο δασικό χωριό. Στην περιοχή εδώ κοντά σε μας είναι ο Μακεδονικός Τάφος, που είναι εδώ στα Κομνηνά κοντά. Είναι ο Καταράκτης ανάμεσα στο Λιβαδίτη και στο δασικό χωριό. Και η διαδρομή είναι τόσο καλή και τόσο ομαλή που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Το σύνολο του μονοπατιού είναι 70 χιλιόμετρα. Τα 60 είναι από την Ξάνθη μέχρι το Δασικό και τα 10 είναι που πάει στο Νέστο, που δεν θα μπορούσαμε να μην το βάλουμε, γιατί είναι ένα κομμάτι πολύ καλό και πολύ ιδιαίτερο, μιας και αυτό ανοίχθηκε από τους εργάτες του σιδηροδρόμου όταν γινόταν η σιδηροδρομική γραμμή στο Νέστο. Το μονοπάτι, όπως ξέρουμε πιο πολύ, έχει πολλά προβλήματα, αλλά νομίζω πως αν υπάρχει συντήρηση κάθε χρόνο, τουλάχιστον μια φορά, αυτά μπορούν να ξεπεραστούν. Εδώ και με τον Δήμαρχο, που έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, δείχνει ενδιαφέρον, του αρέσει και λέει ότι ό,τι χρειάζεται να το κάνουμε.
Και έτσι κι εμείς προσπαθούμε να προχωράμε και να το έχουμε συνέχεια, ας πούμε, σε χρήση, έτσι ώστε αν θα πει κάποιος να το περπατήσει, να μην έχει προβλήματα, να χαθεί, ξέρω εγώ, να έχει κάποιο ατύχημα. Οι πινακίδες που υπάρχουν είναι στην αρχή και στο τέλος. Υπάρχουν πινακίδες κάθε 10 χιλιόμετρα και υπάρχουν και πολλές πινακίδες ενδιάμεσες, οι οποίες είναι με πληροφορίες, σε τι υψόμετρο βρισκόμαστε, πού είμαστε, σε πόση ώρα θα φτάσουμε, πού θα κοιμηθούμε. Είναι ένα πολύ καλό δίκτυο. Νομίζω ότι ο κόσμος θα είναι πολύ ευχαριστημένος να το περπατήσει. Στις εργασίες συμμετείχε ο Δήμος Ξάνθης, το Τμήμα Παρασύνου, όπου και ανήκω, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η ΕΛΕΤ, η οποία έχει χρηματοδοτήσει και έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές εδώ τον Δήμο και τον για το μονοπάτι. Είναι ο φορέας διαχείρισης ορεινής ροδόπης, οι οποίοι και αυτοί με τον τρόπο τους και με κάποιους ανθρώπους έχουν βοηθήσει, όπως και πάρα πολλοί εθελοντές, ορειβάτες, κυνηγοί, άνθρωποι που αγαπάνε το βουνό και το έχουν δείξει πολλές φορές. Οι εργασίες καθαρισμού μέχρι πριν από 2-3 χρόνια την έκανε ο Δήμος Ξάνθης, το Τμήμα Παρασύνου, με διάφορα μηχανήματα, με σινέζες, αλυσοπρίωνα. Μετά ήρθαν κάποιοι εργολάβοι, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι που αγαπάνε τον τόπο, φτιάξαμε γέφυρες, φτιάξαμε πινακίδες και όλα αυτά φέρανε σε ένα πολύ καλό σημείο το μονοπάτι, το οποίο, όπως είπαμε, είναι πιστοποιημένο και είναι πάρα πολύ καλό. Το 19 τον Ιούνιο το μονοπάτι αυτό πιστοποιήθηκε και ναι, με τα προγράμματα αυτά που είχαν γίνει, ας πούμε, και αυτά. Νομίζω είμαστε αυτά. Επίσης, να πω ότι πολλοίς κόσμος που το περπατάει και επειδή ξέρουν ότι ασχολούμαι το μονοπάτι, έρχονται και μου λένε διάφορα. Βλέπω μία τάση από ανθρώπους οι οποίοι είναι και ξένοι πολλές φορές, το περπατάνε και λένε πολύ καλά σχόλια. Υπάρχουν βέβαια και κάποια προβλήματα. Τώρα, αν θα πέσει κάποιο δέντρο, αν θα πέσει κάποιος βράχος και δεν έχει καθαριστεί ακόμα. Αλλά σε γενικές γραμμές βλέπω μία αύξηση των ανθρώπων που περπατάνε σε αυτό το μονοπάτι. Και νομίζω αυτό θα είναι και το κέρδος τελικά. Το να έρθει ο κόσμος να περπατήσει αυτά τα μονοπάτια, να το ευχαριστηθεί με ασφάλεια και να περάσει ένα διήμερο, τριήμερο όμορφο και να πάει πάλι στον τόπο του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο για την συνεργάτη μου, αλλά να συμπληρώσω, εντάξαμε ήδη εμείς στην περιφέρεια και το μονοπάτι δίπλα από τον Κόσιδο, από την παλιά πόλη μέχρι το 8. Έτσι αυτό ήδη έχει τύχει της χρηματοδότησης και θεωρούμε σε λίγο και όλα θα γίνει άλλη δημοπρασία για να το αξιοποιήσουμε και αυτό, προσθέτοντας με τους εξαίρετους εκπροσώπους των φορέων της πόλης μου ό,τι καλύτερο μπορώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό τώρα θα έλεγα. Μπορούμε να συνδεθούμε με τον κύριο Τσαραγόπουλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Τώρα με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Σας ακούμε. Είμαστε έτοιμοι να... Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, δείχνω την οθόνη μου. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Αν δεν τη βλέπετε, να την σταματήσω για να μην μας πέφτει την ταχύτητα. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάτι. Δεν βλέπετε κάτι. Ωστε ωραία. Λοιπόν, καλά. Α, μήπως... Σταματήστε λιγάκι. Ναι, να σταματήσω την... έχω ξεχωριστά συνδεδεμένη την οθόνη, οπότε πιθανώς... Προφανώς από εκεί υπάρχει... Οπότε σταματήστε το και τουλάχιστον να σας ωραία. Ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, λυπάμαι πολύ και πάλι για τα προβλήματα σύνδεσης. Δυστυχώς είμαι σε ένα μπαλκόνι πάνω από το Αιγαίο τώρα και δεν είναι καθόλου καλή τελικά η σύνδεση, αλλιώς θα είχα υπολογίσει. Με λένε Τσαραβόπουλο Φίβο, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση στο συνέδριο. Θέλω να σας μιλήσω πολύ σύντομα, εντός 5 λεπτών, για το παγκόσμιο σήμα πιστοποίησης μονοπατιών που ονομάζεται Green Flag Trails. Ουσιαστικά, το Green Flag Trails είναι ένα σήμα του Διεθνούς Δικτύου Μονοπατιών, του World Trails Network. Έχει πιστοποιήσει μονοπάτια σε 4 ηπείρους και με τις υπόλοιπες 2 ηπείρους
βρίσκεται σε συνεννόηση τώρα και διενεργούνται κάποιες επιθεωρήσεις για να πιστοποιηθούν επιπλέον μονοπάτια. Και στην Ελλάδα έχουμε δύο πιστοποιημένα μονοπάτια, το Κύθυρα Trails που ήταν και το πρώτο στην Ευρώπη με το Greenfield Trails και πολύ πρόσφατα το Granite Trail στην Δράμα. Στην καρδιά του Green Flag Trails είναι η ερώτηση τι σημαίνει καλό μονοπάτι. Τι σημαίνει καλό μονοπάτι. Το Green Flag Trails λοιπόν έρχεται να απαντήσει ότι καλό μονοπάτι, αν θέλουμε να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση, πρέπει να ρωτήσουμε για ποιον να είναι καλό το μονοπάτι. Για τον ορειβάτη, τον σκληροτράχυλο που ψάχνει δύσκολες διαδρομές ή για μια οικογένεια με μικρά παιδιά. Ή για ένα ζευγάρι που θέλει να πεζοπορήσει εύκολα έξω από την πόλη. Άρα, αυτό που έρχεται να μας πει τον Green Flag Racing, για να πούμε ότι ένα μονοπάτι είναι καλό, πρέπει να σιγουρευτούμε για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο πεζοπόρος έχει σωστή πληροφόρηση γύρω από αυτό το μονοπάτι, ώστε με βάση τα δικά του θέλω, τις δικές του δυνατότητες, να μπορέσει να το επιλέξει αν θέλει να το περπατήσει ή όχι. Και κατά δεύτερον, οι διαχειριστές του μονοπατιού να έχουν ένα εργαλείο στα χέρια τους για να μπορούν να αξιολογούν σε βάθος χρόνου το ίδιο το μονοπάτι. Είναι ένα σήμα που έχει δημιουργηθεί με πολύ μεγάλο επιστημονικό υπόβαθρο και έχει τέσσερις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, όπως είπαμε, τη σωστή πληροφόρηση, δηλαδή να δίνουμε τις ορθές πληροφορίες και με εναρμονισμένο τρόπο στον υποψήφιο πεζοπόρο. Δεύτερον, αξιολογεί το αν διαχειρίζονται τους κινδύνους οι διαχειριστές του μονοπατιού. Για παράδειγμα, τον κίνδυνο του να χαθεί κάποιος. Είναι σωστή η σηματοδότηση. Οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν κίνδυνοι άλλοι. Τους επισημαίνουμε, τους προστατεύουμε, τους πεζοπόρους από αυτούς. Τρίτος πυλώνας είναι η προστασία του περιβάλλοντος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη διαχείριση ενός μονοπατιού. Και τέταρτος πυλώνας είναι η βιώσιμη διαχείριση, όπου σε βάθος χρόνου βεβαίως ξαναγίνονται επιθεωρήσεις για να σιγουρευτούμε ότι το μονοπάτι είναι πράγματι αυτό που λέει. Και η διαχείρισή του και η επικοινωνία με τους ίδιους τους πεζοπόρους είναι ενεργή. Η διαδικασία πιστοποίησης του σήματος αυτού είναι πάρα πολύ απλή. Γίνεται μια αίτηση πιστοποίησης στο Green Flag Trails, διοργανώνεται η επιθεώρηση, καταρτίζεται και κατατίθεται ένας φάκελος στο Green Flag Trails, στην Διεθνή Επιτροπή του Green Flag Trails, και το Green Flag Trails μετά δίνει το σήμα στο μονοπάτι, όπως έγινε στα Ακύθυρα και στο μονοπάτι του Γρανίτη. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το Green Flag Trails δίνει επίσης και κάποιες πληροφορίες που μπορεί ο διαχειριστής να τις βάλει σε μια πινακίδα πληροφόρησης των επισκεπτών, οι οποίες έχουν πάρα πολλές πληροφορίες, αναλυτικότητες, ακόμα και την ενέργεια που καταναλώνει κανείς, την τεχνική δυσκολία, τον βαθμό δυσκολίας όσον αφορά την αίσθηση του κινδύνου, αν είσαι σε ένα γκρεμό εκτεθειμένος κτλ. Έχει πάρα πολλά τέτοια στοιχεία. Με αυτό ολοκληρώνω την παρουσίασή μου. Καθώς δεν μπορείτε δυστυχώς να δείτε τις εικόνες, και πολύ λυπάμαι γι' αυτό, να αναφέρω ότι υπάρχει στο σελίδα greenflagtrails.org, στην οποία υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες. Βεβαίως, σελίδα Facebook, Instagram και όλα τα άλλα social media της σελίδας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αν θέλετε, μόνο επαναλάβετε λιγάκι τα site, γιατί δεν ακουγόσασταν πάρα πολύ καλά. Ευκαιρία για να δούμε και εμείς το βίντεο αυτό που δεν μπορέσαμε να δούμε εδώ. Βεβαίως, το site είναι www.greenflagtrails.org. Ωραία. greenflagtrails.org, ORG δηλαδή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Συνεχίζουμε με Κινσέπ Μέναλον Αρκαδίας. Είναι κοντά μας ο κύριος Κούλαλης Γεώργιος, ο οποίος θα μας μιλήσει για το Μέναλον Τρέιλ. Δεν έχει έρθει ακόμη. Ωραία. Θα μπορέσουμε να συνδεθούμε με άνδρο, με την κυρία Όλγα Καραγιάννη, που ήταν υπεύθυνη της διοργάνωσης δεύτερης πανελλήνιας συνάντησης. Κυρία Καραγιάννη, μας ακούτε? Ναι, καλησπέρα, σας ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Ωραία, μια χαρά. Καλησπέρα σε όλους από την Άνδρο. Θα μοιραστώ και εγώ την οθόνη μου. Μισό λεπτάκι. Τελικά,
Πείτε μου αν θέλετε πότε ξεκινάτε να βλέπετε για να ξεκινήσω. Θα μας δώσετε μισό. Ωραία. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Βλέπουμε. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ανθρώπους του Δήμου Ξάνθης που ανέλαβαν αυτή την απαιτητική διοργάνωση και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τόσο θερμό ενδιαφέρον και από την πλευρά του Δήμου, τον ίδιο το Δήμαρχο να έχουμε κοντά μας είναι πολύ σημαντικό πράγμα και λέει πολλά για τους ανθρώπους της περιοχής. Θέλω να πω επίσης ότι χαίρομαι πολύ που με καθυστέρηση 2 ετών συνεχίζεται αυτός ο πολύ σημαντικός θεσμός των Πανελλήνιων Συναντήσεων Μονοπατιών. Όπως είπατε κι εσείς, εμείς είχαμε τη χαρά και την τιμή να είμαστε η δεύτερη διοργανώτρια περιοχή το 2018. Και δώσαμε τότε τη σκυτάλη στο φίλο τον Ηλία τον Καρτζονίκα από την Ήπειρο για τη διοργάνωση της τρίτης παράλληλης συνάντησης. Λυπάμαι που δεν είμαι εκεί σήμερα να δω τους φίλους που όλα αυτά τα χρόνια αφοσιωθήκαμε σε κοινούς καλούς στόχους για το περιβάλλον και τον πολιτισμό της υπαίθρου της χώρας μας, αλλά και για τους ανθρώπους των ορεινών και νησιωτικών περιοχών που λιγοστεύουν και είναι σημαντικοί θεματοφύλακες μιας πολύ αξιόλογης και μάλλον άγνωστης κληρονομιάς της υπαίθρου όλης μας της χώρας. Ονομάζομαι λοιπόν Όλγα Καραγιάννη, εκπροσωπώ μια αστική μικροδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Ερευνητικό Κέντρο Άνδρου και θα σας μιλήσω για το ενδεκαετές πλέον δικό μας εγχείρημα που ονομάσαμε Andros Roots, για την χαρτογράφηση, τη συντήρηση και την ανάδειξη των μονοπατιών της Άνδρου. Η Άνδρος είναι ένα ορεινό κυκλαδονήσι με πολλά νερά, ένας τόπος πολυσύνθετος με ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Αξίζει να πω ότι η μισή της έκταση σχεδόν είναι χαρακτηρισμένη νατούρα, γεγονός που αντανακλά μια πολύ αξιόλογη ποιότητα, την οποία και διαθέτει. Είδαμε και από τις προηγούμενες παρουσιάσεις και δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες διαδρομές που επιλέγονται από τους εκάστοτες φορείς στην κάθε περιοχή είναι διαδρομές που περνούν και έρχονται από τα σημαντικότερα στοιχεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που ο κάθε τόπος διαθέτει. Επομένως, δεν θα μπορώ να σας κουράσω με λεπτομέρειες που αφορούν την Άνδρο. Βλέπετε εδώ μερικές πρώτες φωτογραφίες. Όταν ξεκινήσαμε, έτσι, και στην Άνδρο, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας μας, εγκαταλείφθηκε μετά τον πόλεμο η αγροτική ύπαιθρος και η γέννη αγροτική δραστηριότητα, αφήνοντας πίσω τις όμως αξιολογότατα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας που σε πολλές περιοχές φτάνουν στην αρχαιότητα. Τα μονοπάτια είναι ένας τρόπος να γνωρίσουμε πολύ βαθιά ένα τόπο, έτσι να μάθουμε τα ιδιαίτερα και τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Βλέπετε και στην Άνδρο φωτογραφίες, έχουμε και εμείς ποτάμια, έχουμε λιοτρίβια, έχουμε νερόμυλους, ανεμόμυλους, μέρη που κανείς δεν περιμένει να συναντήσει σε ένα κυκλαδονήσι. Ξεκινήσαμε λοιπόν πριν από 11 χρόνια περίπου, ξεκινήσαμε χαρτογραφώντας, καθαρίζοντας, τοποθετώντας σήμανση, για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε ένα δίκτυο που έχουμε αναλάβει, που αγγίζει περίπου τα 200 χιλιόμετρα πεζοπορικών διαδρομών και το οποίο σημάναμε ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που υπαγορεύει η επιστοποίηση ποιότητας στην οποία ήδη αναφερθήκατε. Βλέπετε εδώ φωτογραφίες από σκουπίδια, μπάζα στα μονοπάτια. Τα πρώτα χρόνια ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Ύστερα από 2 χρόνια εντατικής εργασίας, καταφέραμε και λάβαμε την ευρωπαϊκή πιστοποίηση ποιότητας Leading Quality Trails, Best of Europe. Ήμασταν η δεύτερη περιοχή, πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά το Μέναλο, που πήραμε για την συνεχόμενη διαδρομή Andros Route 100 χιλιόμετρων την πιστοποίηση αυτή, την οποία και ανανεώσαμε για πρώτη φορά το 2018. Και επίκειται τέλος της χρονιάς ο επανέλεγχος και η επαναπιστοποίηση για να ανανεώσουμε για 3 ακόμα χρόνια. Πολύ σύντομα να πω, αυτά τα 100 χιλιόμετρα, η Άνδρος έχει βουνό που φτάνει στα 1000 μέτρα, παρόλο που δεν είναι ενδεχομένως τόσο πολύ ψηλό βουνό, έχει πολύ έντονες υψομετρικές διαφορές, το ανάγλυφό της είναι πάρα πολύ έντονο και η πιστοποιημένη διαδρομή είναι μια δυνατότητα δίνει οργανωμένης διάσχισης της Άνδρου μέσα σε 10 ημέρες, διαμένοντας σε διαφορετικούς προορισμούς, όπου μπορούν να μεταφέρονται οι αποσκευές, μπορεί κανείς να μείνει, να φάει, να ξεκουραστεί και να συνεχίσει την πεζοπορία του. Όλη αυτή η δραστηριότητα των ετών αυτών, έτσι, μοιραία έφερε μια πολύ έτσι, έντονη και αξανόμενη προβολή της Άνδρου και πάρα πολλά δημοσιεύματα στα ξένα περιοδικά και στον τύπο, σε εξειδικευμένα περιοδικά για πεζοπορία. Και βεβαίως έφερε και μεγάλη αύξηση των επισκεπτών την άνοιξη και το φθινόπωρο, διευρύνοντας σημαντικά την τουριστική περίοδο του νησιού, προβάλλοντας την Άνδρο σαν έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για πεζοπορία στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Το 2018 και 2019, συγγνώμη αν επαναλαμβάνομαι για κάποιους που τα έχουν ξανακούσει αυτά, σκέφτηκα ότι ίσως είναι και άνθρωποι που δεν έχουν ξανασυμμετάσχει, οπότε θεώρησα χρήσιμο να τα αναφέρω. Το 2018 και 2019 οργανώσαμε 2 πολυήμερα φεστιβάλ πεζοπορίας, 23 μέρες το ένα και 16 μέρες το δεύτερο, όπου οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα εκτός από την πεζοπορία να δοκιμάσουν τις τοπικές γεύσεις, να έρθουν σε επαφή με ντόπιο κόσμο. Και γενικώς το νησί ζωντάνεψε και οι πιο απομακρυσμένες του γωνιές
ένα μήνα που κατά γενική ομολογία είναι πολύ ήσυχος στην Άνδρο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς έχουμε ένα δίκτυο που φροντίζουμε περίπου 200 χιλιόμετρων, όπως σας είπα, είναι 32 διαδρομές, 8 εκ των οποίων είναι κυκλικές, αλλά βεβαίως επειδή το δίκτυο μας είναι σαν ιστός, μπορεί κανείς να διαγράψει και άλλες κυκλικές διαδρομές πολύ μεγαλύτερες. Λέμε συναντήσει πανελλήνες, συναντήσει μονοπατιών. Στην πραγματικότητα, βέβαια, είμαστε οι άνθρωποι που συναντιόμαστε, αυτοί που νοιαζόμαστε και φροντίζουμε τα μονοπάτια. Οπότε θα πρέπει να πω ότι στη δική μας περίπτωση, οι άνθρωποι που τρέχουν όλο αυτό το εγχείρημα είναι στην πλειοψηφία τους εθελοντές, σχεδόν όλοι. Πέρα από μια βοηθογραφία που έχουμε, είμαστε όλοι εθελοντές. Έχουμε φτάσει στα 40 περίπου άτομα, δύο εκ των οποίων κάνουν συντονιστική δουλειά. Έχουμε σταθερή συνεργασία με αρκετούς πολιτιστικούς συλλόγους των χωριών κατά μήκος του δικτύου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Και 50 επιχειρήσεις του νησιού στηρίζουν το εγχείρημά μας με κάποια ετήσια συνδρομή. Οι πόροι μας, οι ίδιοι άνθρωποι, ξαναέρχομαι στους ανθρώπους, 50 εθελοντές στο σύνολο, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που βοηθούν στο οργανωτικό έργο και στο κομμάτι της προβολής. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε και καλύπτουμε και αμοιβές εργατών και όλα τα υπόλοιπα έξοδα που έχουμε, έρχεται και από χορηγίες, έρχεται και από συνδρομές ιδιωτών και επιχειρήσεων, έρχεται όμως και από πωλήσεις κάποιων προϊόντων που έχουμε φτιάξει βοηθητικών για την πεζοπορία, όπως το βιβλίο και ο χάρτης, αλλά και από στήριξη ταξιωτικών οργανισμών του εξωτερικού, η οποία έχει αρχίσει να είναι σημαντική. Και θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο μέρος πλέον των πόρων στους οποίους βασιζόμαστε για να λειτουργήσουμε έρχεται από δικά μας έσοδα. Τι κάνουμε τα δύο τελευταία χρόνια? Στην πραγματικότητα, αυτά τα ενδεχομένως ήσυχα χρόνια για πολλούς, για μας είχαν πάρα πολύ δουλειά. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την εσωτερική μας οργάνωση. Δεν είναι εύκολο 50 άνθρωποι να συντονιστούν μεταξύ τους και να δουλεύουν όλοι σχεδόν εθελοντικά. Φτιάχνουμε ένα πληροφοριακό σύστημα για να μπορούμε να καταγράφουμε τις ζημιές κατά μήκος των διαδρομών και να συντάσσονται κάποιου είδους αυτοματισμένες αναφορές και απολογισμοί του έργου μας. Διευρύνουμε την εθελοντική ομάδα προσελκύοντας νεότερα μέλη και εκπαιδεύοντας νέους εθελοντές, τους λεγόμενους Root Angels, τους αγγέλους των διαδρομών. Προσπαθούμε φυσικά να μαζέψουμε χρήματα για να προσλάβουμε δύο άτομα, γιατί υπάρχει τεράστια ανάγκη σε οργανωτική και κάπως γραφειοκρατική δουλειά. Υλοποιούμε, προτείνουμε δράσεις που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη της κληρονομιάς, γιατί δεν φτάνει κανείς να καθαρίζει τα μονοπάτια. Υπάρχει τόσος πολύς πλούτος εκεί έξω που έχει ανάγκη φροντίδα, το είπαν και πολλοί άνθρωποι που μίλησαν, που δεν είναι δυνατόν να τα κάνουμε όλα χωρίς βοήθειες. Τέλος, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω αυτό, έχουμε καταντήσει να ενεργούμε και ως προστάτες των μονοπατιών από καταστροφές. Η χρονιά που πέρασε για μας ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Λόγω δημιουργίας αιωλικών σταθμών στο νησί μας, είχαμε σοβαρές ζημιές στο νότιο κομμάτι του νησιού, που υπάρχει αξιόλογο αγροτικό τοπίο. Αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν και καταπατήσεις και τσιμεντοστρώσεις μονοπατιών και καλυτερημιών, που είναι πραγματικά ένα μεγάλο κρίμα. Αυτό που επίσης κάναμε το τελευταίο ένα χρόνο είναι προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του δικτύου. Οι κτηνοτρόφοι τοποθετούσαν στο δίκτυο πόρτες για να μπορούν να διαχειρίζονται τα κοπάδια τους. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε, βάλαμε καλύτερες ποιότητα πόρτες που φτιάξαμε από υποτυπώδη υλικά. Συντηρούμε τη σήμανσή μας που είναι ξύλινη και έχει ανάγκη συντήρησης. Ξεκινήσαμε και πάλι με την άρση των μέτρων λόγω της πανδημίας να οργανώνουμε τις πεζοπορίες φροντίδας και έχουμε τη μεγάλη χαρά να βλέπουμε πάρα πολύ ντόπιο κόσμο να συμμετέχει. Σε κάθε μας πεζοπορία πια φτάνουμε τα 40 με 50 άτομα σταθερά. Και για μένα προσωπικά, το είχα πει και σε άλλες διοργανώσεις, ότι ίσως είναι σημαντικότερο αυτό, γιατί, πώς να το πω, κυοφορεί πολλά θετικά πράγματα για το μέλλον και για την κληρονομιά μας, το να έρχεται ντόπιος κόσμος να περπατάει, εξίσου σημαντικό με τους επισκέπτες. Βλέπετε φωτογραφίες από εκπαίδευση νέων εθελοντών και από κάποιο σεμινάριο προφορικής ιστορίας που διοργανώσαμε για να μπορέσουμε να μάθουμε καλύτερα τα τοπία μέσα στα οποία βαδίζουμε και την κληρονομιά που φιλοξενούν. Και συμμετέχουμε και σε εκπαιδεύσεις που διοργανώνουν άλλοι φορείς. Πρόσφατα ήμασταν σε ένα σεμινάριο αξιολογίας μέχρι και χτες. Οπότε ο επόμενος μας στόχος είναι να αρχίσουμε να φτιάχνουμε σιγά σιγά και τις πάρα πολλές πεσμένες μάντρες, όπως μας έδειξαν πολύ ωραία στην Αμοργό, που κάνουν και εκείνοι. Τα θέματα που μας απασχολούν, η καταστροφή των μονοπατιών, σας είπα και νωρίτερα, βλέπετε στο χάρτη δεξιά τις αιτήσεις αιωλικών σταθμών που εκκρεμούν για την Άνδρο και βλέπετε ήδη τις ζημιές της πρώτης στο αγροτικό τοπίο του νοτίου μέρους του νησιού. Είναι ζητήματα που μας απασχολούν. Και θα κλείσω με κάποια βασικά συμπεράσματα, όποια αξία και αν έχουν αυτά, για ανθρώπους που ίσως ξεκινούν τώρα. Υπάρχει μια σοβαρή ανάγκη, υπόθηκε και από άλλους ανθρώπους που μίλησαν πριν και από τους αιρετούς. Υπάρχει σοβαρή ανάγκη για μια πολιτική για τον πεζοπορικό τουρισμό σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει τεράστια ανάγκη για συνεργασία μεταξύ της διοίκησης και των φορέων σε όλη τη χώρα που φροντίζουν τα μονοπάτια. Και όταν λέω διοίκηση, εννοώ τις πολυάριθμες υπηρεσίες
που μεριμνούν για τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας, τις υπηρεσίες των Δήμων. Υπάρχει ένα πλέγμα υπηρεσιών που εμπλέκονται σε όλο αυτό το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε, των διαδρομών. Το ζήτημα των ολικών σταθμών το ανέφερα ήδη. Για μας εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σημαντική, πώς θα το πω, πολύ σημαντικός στόχος να υπάρξει σύνδεση του πρωτογενού τομέα με τον πεζοπορικό τουρισμό. Είναι κάτι το οποίο το προσπαθούμε, αλλά και αυτό, πώς θα το πω, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός στόχος, γιατί οι άνθρωποι που εξακολουθούν και παράγουν είναι ίσως οι πολυτιμότεροι που ζουν αυτή τη στιγμή στην Ήπεθρο και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ωφεληθούν από όλο αυτό το πράγμα που προσπαθούμε να κάνουμε. Και αν θέλετε, κλείνω με δύο έτσι συμπεράσματα της ενδεκαετίας που έχουμε βιώσει εμείς. Μας βοήθησε εξαιρετικά η Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Ποιότητας ως εργαλείο. Μας έμαθε, μας εκπαίδευσε πώς να φτιάχνουμε τα μονοπάτια μας. Διαμόρφωσε μια τοπική ομάδα, αν θέλετε, ανθρώπων που γνωρίζουμε πια. Και γιατί τα έργα αυτά, με τα οποία όλοι, για τα οποία όλοι συζητάμε σήμερα, είναι εφήμερα έργα. Τα φτιάξαμε σήμερα, αύριο βγήκε η βλάστηση, πέσανε οι τείχοι, κατολίστησε κάτι, είναι έργα εφήμερα και το σπουδαιότερο όλων είναι η επένδυση να αφορά φορείς συντήρησης και φροντίδας τοπικά, γιατί διαφορετικά και εμείς ξεκινήσαμε από ένα εγκαταλελειμμένο έργο που είχε γίνει με χρηματοδοτήσεις, το οποίο μετά από λίγα χρόνια έπαψε να είναι λειτουργικό. Δεν αρκούν λοιπόν τα χρήματα για τα έργα, για τα μονοπάτια αυτά καθεαυτά. Πρέπει να υπάρχουν τοπικές δομές και υποστήριξη αυτών για να μπορούν να συνεχίσουν το πολύτιμο έργο της συντήρησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να υποθέσω... Μετά το διάλειμμα θα συνεχίσουμε. Άρα ο κύριος Κιτσέλης Μάνος από την περιπατική ομάδα Ημιτού. Βεβαίως, Δήμαρχε. Αλήθεια. Εκμεταλλεύεται, από αυτό που γνωρίζω, εκμεταλλεύεται με την καλή έννοια, το εκμεταλλεύω, με το παραμικρό και νομίζω ότι κάθε δήμαρχος από κάθε περιοχή θα πρέπει να το κάνει αυτό. Να και μια πρωτιά που έχει Ξάνθη, έτσι. Ναι, για να μην φεύγουνε. Κύριε Κιτσέλη, δοκιμάστε αν είναι ανοιχτό. Ωραία, είστε εντάξει. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Κιτσέλης Μάνος, είμαι αντιδήμαρχος στο Δήμο και Σαριανής. Έχω τους τομείς του τουρισμού, της οικολογίας, της παιδείας και επειδή ήταν λίγο, ο δήμαρχός μας μου έδωσε και την πολιτική προστασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα. Έχετε και ευχαριστώ από τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Βοσκόπουλο. Και θα ξεκινήσω λίγο από την άλλη μου ιδιότητα,
που είναι του Προέδρου της Περιπατητικής Ομάδας Ημιτού και από το κομμάτι του Εθελοντή. Άκουσα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πραγματικά. Χαίρομαι γιατί υπάρχουν τόσες δυνατές προσπάθειες όσον αφορά το περιπατητικό τουρισμό και θα έλεγα ότι αν το σώμα είναι ο τουρισμός, θεωρώ ότι η καρδιά του είναι τα μονοπάτια. Το αίμα όμως για να λειτουργήσει η καρδιά είναι οι ομάδες και οι εθελοντές. Και εδώ θα έλεγα ότι δυστυχώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι η μοναδική παρουσία ομάδων περιπατητών στο συνέδριο, στη συνάντηση. Και θα ήθελα την επόμενη φορά να είναι πολύ περισσότεροι, γιατί πραγματικά έχουμε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Εμείς λοιπόν, σαν εθελοντές και σαν περιπατητές, έχουμε ένα σύνθημα το οποίο το χρησιμοποιούμε κάθε φορά και θα μου επιτρέψετε να σας το παρουσιάσω. Είναι αυτό. Ότι δεν χρειαζόμαστε θεραπεία, το μόνο που χρειάζεται είναι να πάρουμε τα βουνά. Με αυτό το σύνθημα λοιπόν εμείς περπατάμε κάθε Κυριακή. Το μεγέθυνε. Κάνουμε striptease. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς βλέπουμε λίγο το κομμάτι από μια έτσι, έχουμε μια οριστική προσέγγιση. Είμαστε εθελοντές, είμαστε αυτοί που ουσιαστικά ζητάτε για να ολοκληρώσουν το έργο σας και να το συνεχίσουν. Είπε πριν η Καραγιάννη από την Άνδρο, ότι όσα χρήματα και να έχουμε πάρει δεν φτάνουν, πραγματικά δεν φτάνουν, γιατί αυτοί που θα περπατήσουν και θα συντηρήσουν τα μονοπάτια σας εφόρου ζωής είναι οι περιπατητές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια άψογη συνεργασία μεταξύ των φορέων και της αυτοδιοίκησης και των άλλων φορέων με τα μονοπάτια μαζί με τις ομάδες αυτές. Πρέπει να κάτσετε στο ίδιο τραπέζι για να σχεδιάσετε το αύριο. Εμείς, σαν περιπατητική ομάδα Ημιτού, αυτό που κάνουμε είναι εδώ και 6 χρόνια περίπου, κάνουμε τρίωρους θεματικούς περιπάτους στον Ημιτό. Σκοπός μας ήταν ο κόσμος να μάθει τι σημαίνει βουνό. Ο Ημιτός είναι το βουνό της Αττικής. Είναι δίπλα στην πρωτεύουσα. Σας πληροφορώ ότι πολύ μεγάλος αριθμός δεν το ήξερε. Ατόμο δεν το ήξερε. Έχουμε τα 6 τελευταία χρόνια με ονοματεπώνυμο ανεβάσει πάνω από 6.500 άτομα που έχουν αγαπήσει τον Ημιτό και είναι πλέον ο θεματοφύλακάς του. Είναι αυτοί που τον προσέχουν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανεβάσαμε 6.000 άτομα, περπατήσαμε τα ήδη υπάρχοντα μονοπάτια, δεν έχουμε την παραμικρή παρέμβαση στον Ημιτό, ούτε ένα καρφάκι δεν έχουμε προσθέσει. Και προσπαθούμε με συνέργειες, όπως αυτή που κάναμε πριν 2 χρόνια το 19, υπογράφοντας ένα μνημόνιο συνεργασίας μαζί με το Υπουργείο Ενέργειας, μαζί με το ΣΠΑΙ, μαζί με τους τοπογράφους του Πολυτεχνείου και το Σώμα Ελληνοπροσκόπων και τη ΜΕΝΑ ΛΟΚΙΣΕΠ, για να δημιουργήσουμε και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά να στηθεί σωστά ένα δίκτυο μονοπατιών στον Ημιτό. Ένα βουνό που το περπατάνε πάρα πολύ, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος αυτή τη στιγμή δημιουργεί προβλήματα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό που πάμε να δημιουργήσουμε εμείς στον Ημιτό είναι μια κανονιστική, είναι ένα σύνολο κανόνων που κάθε περιπατητής θα το μάθει και θα μάθει τι πρέπει να κάνει πάνω στο βουνό. Γιατί πρώτα είναι το βουνό και μετά είναι όλα τα άλλα. Εμείς λοιπόν σαν Δήμος και σαν ομάδα, τώρα έχω μια διτή θέση, μιλάω μια φορά σαν Αντιδήμαρχος και μια σαν Πρόεδρος Περιπατητικής και σαν περιπατητής, προσπαθούμε και να δέσουμε όλη την κοινωνία με το βουνό μας. Το τελευταίο καιρό λοιπόν δημιουργούμε και με τη βοήθεια φορέων όπως είναι ο ΦΠΚΑ, δημιουργούμε ένα κέντρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης πάνω στον Ημιτό. Ξεκινάμε ένα έτος κλιματικής αλλαγής σε όλα τα σχολεία της Κεσαριανής, όπου σκοπό έχουμε να υπάρχει ένα θεματικό, μια εκπαίδευση κάτω στις σχολικές μονάδες και το πεδίο δράσης να είναι ο Ημιτός. Σχεδιάζουμε υιοθέτηση μονοπατιών από σχολεία, υιοθέτηση δέντρων από σχολεία και όχι δεντροφύτευση απλή, και μια σειρά άλλες δράσεις που σκοπό έχουν να κάνουν τον κάτοικο της Κεσαριανής, τον κάτοικο των Αθηνών, να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει όταν ανεβαίνει στο βουνό. Έχουμε μάθει τον κόσμο και δεν κόβει ούτε ένα δεντράκι, ούτε ένα λουλουδάκι όταν περπατάμε. Όπως πάμε πάνω στο βουνό, έτσι κατεβαίνουμε. Και είναι και μεγάλη χαρά μας που πλέον αρκετά μονοπάτια μας καλούν για να περπατήσουμε μαζί τους. Δεν ξέρω αν
χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Αυτό που θα κάνω όμως είναι να σας δείξω δύο διαφάνειες και ένα μικρό βίντεο και να τελειώσω εδώ, λέγοντας ότι θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα μου που από το 2015 πραγματικά με στηρίζει και στηρίζει την προσπάθειά τους, την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί, και έτσι έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό που έχουμε φτάσει σήμερα και ελπίζω να συνεχίσουμε αυτό το έργο που θέλουμε να κάνουμε και το όραμά μας που δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που θα δείτε. Εδώ λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, δεν πειράζει, θα πάμε από εδώ. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι μια πρώτη προσπάθεια που κάνουμε στο κομμάτι της Κεσαριανής. Υπάρχει μια μελέτη που γίνεται όσον αφορά το Ιμητό Στρέιλ σε όλο τον Ιμητό, μια ενιαία σηματοδότηση. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από το αισθητικό δάσος Κεσαριανής. Υπάρχουν φορείς που συνεργαζόμαστε, όπως είναι ο ΣΠΑΙ, όπως είναι η Φιλοδασική Εταιρεία, όπως είναι διάφοροι άλλοι φορείς, οι ποδηλάτες. Και αυτό ήθελα να το τονίσω. Ίσως είναι η πρώτη φορά που μια περιπατητική ομάδα με μια ποδηλατική ομάδα συνεργάζονται για να δημιουργήσουν κάτι πάνω στο βουνό. Έχουμε χωρίσει τα μονοπάτια μας. Τα μοβ που βλέπετε είναι μπλε ουσιαστικά και το green, το κίτρινο που είναι το δικό μας το μονοπάτι. Και έτσι μπορούμε ταυτόχρονα να απολαμβάνουμε τη φύση πάνω στο βουνό. Αυτή είναι μια δεύτερη προσπάθεια που κάνουμε. Όλοι οι φορείς μαζί έχουμε φτιάξει ένα φυλάδιο το οποίο τις Κυριακές ανεβαίνουμε και το μοιράζουμε στους περιπατητές του βουνού, που ουσιαστικά τους έχουμε κάποιους κανόνες πώς θα περπατάνε, πώς θα χαίρονται τη φύση και πώς κυρίως θα την προστατεύουν. Λοιπόν, και τώρα θα κλείσω με ένα μικρό βιντεάκι το οποίο ουσιαστικά δείχνει την πορεία της ομάδας μας και την προσπάθεια που κάνουμε. Δεν έχει ήχο, αλλά παρακολουθήστε. Δεν μας λείπει τίποτα σαν βουνό. Λοιπόν, αυτό που σκέφτηκα, θα πάω στη συνέχεια. Δεν το βλέπω και καλά, βέβαια, εδώ. Αλλά νομίζω ότι το διαβάζουν και οι... Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι η ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Αυτό που πήγε η Καραγιάννη και συνεργαζόμαστε με τον Γιάννη τον Λαγό σε αυτό. Και θα πω κάτι στο τέλος, όταν δούμε το σηματάκι. Αυτές είναι οι κυριακάτικες δράσεις μας όλες. Γίνονται από το 2015. Ξεκίνησε από το 2015 αυτή η προσπάθεια. Κάθε Κυριακή περπατάμε και κάνουμε τις θεματικές αυτές πεζοπορίες, προσθέτοντας σε κάθε πεζοπορία και ένα κομμάτι μαθήματος ουσιαστικά, το οποίο το κάνουμε μεταξύ μας. Ο καθένας ό,τι έχει να προσφέρει στην ομάδα από γνώσεις, το μεταφέρει στην ομάδα. Εθελοντές κάθε Κυριακή, κάνουμε δράσεις, αξιολογούμε, βγάζουμε αποτελέσματα και έτσι σιγά σιγά φτιάχνουμε το πλάνο μας. Εδώ είναι από τα πρώτα βήματα σηματοδότησης και θέλω να πω κάτι εδώ. Βλέπετε το σηματάκι μας, πέρα από την βοή το προηγούμενο, που ήταν μια κυψέλη με ένα ύψιλον. Θέλω να πω, το άκουσα μάλλον από την Καραγιάννη, όχι από τον Καραγιάννη, από τον κύριο, από τον Ηλία, τον Κατονίκα, ναι. Όσον αφορά το μύθο, αυτό που μας ενδιαφέρει και είναι πολύ σημαντικό για μας, είναι ο περιπατητής την ώρα που πάει και βλέπει το σήμα, να του γεννιώται ένα ερώτημα. Να ψάχνει να βρει τι είναι αυτό, να μπορεί να καταλαβαίνει το μύθο πίσω από εκεί. Εμείς λοιπόν έχουμε την κυψέλη με ένα ύψιλον, το ύψιλον του ημιτού, και την κυψέλη που είναι οι μέλισσες του ημιτού.
Από εκεί ξεκινάει ο δικός μας μύθος. Αυτό πρέπει ο περιπατητής να έχει στο μυαλό του ανεβαίνοντας πάνω. Και θα τελειώσω με μια χαρακτηριστική στιγμή. Πριν 2 εβδομάδες περίπου, ανεβήκαμε πάνω και βάζαμε τα πρώτα σηματάκια μας, τα ταμπελάκια, και πέναγε μια οικογένεια με 2 παιδάκια μικρά, το αγοράκι ήταν 5 χρονών, και την ώρα που κολλάγαμε το σήμα, γυρνάει, το βλέπει και λέει «Α, μονοπάτι». Μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Θέλουμε ο καθένας που βλέπει το σήμα να καταλαβαίνει ότι είναι σε ένα μονοπάτι και πρέπει να το ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και πάλι το Δήμο Ξάνθης. Και αυτό που θα ήθελα σαν πρόταση, και είναι και πρόταση του Δημάρχου μας, είναι η επόμενη συνάντηση να τη φιλοξενήσουμε στο Δήμο Κεσαριανής και στον Ημιτό. Θα ήταν τιμή για μας να το δεχτείτε. Να πω. Αν τελείωσε, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας δίνουμε τη σκητάλη για την πέμπτη πανελλήνια συνάντηση στο Δήμο Κεσαριανής. Οπότε σας παραδίδουμε από ό,τι έχετε συναποφασίσει. Και εύχομαι καλή επιτυχία από τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, για να είναι. Και θα ήθελα παράλληλα ένα... Κώστα, πού πήγαν τα παιδιά, δεν κάνεις κόσμο αυτό. Για φέρ' το να μας γίνει αυτό. Κάνε μας μια φωτογραφία έτσι εδώ. Έτσι, Κώστα. Και εύχομαι, κύριε Αντιδήμαρχε, στο δικό συνέδριο να είναι όλοι οι δήμαρχοι και όλοι οι αρμόδιοι τουρισμού και συναρμόδιες υπηρεσίες ή τις συνεργάτες πρώτες για μας αδίκρισης και παράγοντες για να πετύχουμε περισσότερα πράγματα από εκείνο. Εγώ παράλληλα με αυτό που παίρνει το συνέδριο θα ήθελα να προτείνω εδώ τους συνεργάτες μου σαν Δήμος Ξάνθης, την Αντιπεριφέρεια, τον ΕΟΣ, όλους τους συλλόγους που κάθε χρόνο να κάνουμε γιορτή μονοπατιών στη Ξάνθη τον Νοέμβριο και όλους τους. Είναι κάτι που νομίζω ότι θα αναδείξει ακόμη περισσότερο αυτό το θεσμικό ρόλο που μπορεί να παίξουμε σε όλοι και να μαζευόμαστε, και εγώ έχω τη διάθεση κάθε χρόνο να γίνεται στην πόλη μας και από όλους εσάς, γιατί νομίζω είναι μια γιορτή. Μια γιορτή με το περιβάλλον, μια γιορτή για τους ανθρώπους, μια γιορτή για την υγεία των ανθρώπων. Γιατί το μήνυμα που πέρασε, ξέρετε, συνάδελφός μας μακριά, γιατροί, αλλά κοντά στο δάσος και στο περπάτημα, αν αυτό μπορέσουμε και το αξιοποιήσουμε από όλα αυτά που είπατε εσείς, οι ειδικοί, με όποια ειδικότητα ασχολείστε με αυτό το κομμάτι, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Έχω πει πολλές φορές ότι ο Δήμος άλλαξε. Και εγώ και οι συνεργάτες μου δεν αφήνουμε κανένα κομμάτι να πέσει κάτω. Γιατί θεωρούμε παράλληλα πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε τι που αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων μας, αλλά και όλων εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Πρέπει να φεύγετε ένας και να φαίνετε 10 μέσα στην επόμενη φορά. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και νομίζω όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Γιατί σας άκουσα με προσοχή και να είστε σίγουροι ότι βγήκα κερδισμένος, και εγώ και οι συνεργάτες μου που είναι πρόεδροι, αντιδήμαρχοι εδώ, οι συνεργάτες μου, γενικοί γραμματέοι όλοι εδώ, και κάτι έχουμε να ωφεληθούμε. Το μόνο που θέλω να πω συγγνώμη για το μετά το μεσημέρι, γιατί έχω και άλλες υποχρεώσεις που να πάω στην Ξάνθη το απόγευμα, θεατρικές παραστάσεις και τέτοια. Οπότε θα μου επιτρέψετε μετά το διάλειμμα με ειλικρίνεια να το πω, να μην φύγω κρυφά και δεν είναι σωστό. Να λείψω για να μπορέσω να έχω συνέπειξη σε άλλες υποχρεώσεις που έχω. Θέλω να δώσω το λόγο και να συγχαρώ βέβαια και την συνεργάτη μου, την κυρία Χατζουγλίδου, και όλους τους συνεργάτες που οργανώσαν το πετυχημένο 4ο συνέδριο. Και θεωρώ ότι το 5ο, να είναι σίγουρος ο Δήμαρχός σου ότι εμείς δεν θα απαξιώσουμε την παρουσία μας, θα είμαστε εκεί και να το καταλάβουν και να το πείτε σε όλους τους δημάρχους σας ότι είπε ο Δήμαρχος της Ξάνθης. Καλά θα κάνω, αρθούν να μάθουν από εσάς, όπως έμαθα πολλά σήμερα εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο. Τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα για φαγητό και θα είμαστε πάλι κοντά σε αυτούς που παρακολουθούν διαδικτυακά μετά τις 3 η ώρα. Ευχαριστώ πολύ.